κάποια σχεδία. Στο λες να αγοράσω κι αποκριατικά. Και ύστερα νηστεία, μα η σκέψη μου πετά. Σαν να έχω γέφυ πασχαλιατικά. Τι ώρα είναι? 10. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Η άνοιξη μας ήρθε, του δώσαμε ξανά. Δουλειά κανείς δεν θέλει, μόνο ερωτά. Η μέρα μεγαλώνει, το μυαλό μου στα νησιά. Τι άλλο πια να κάνω καλοκαιριάτικα? Τι ώρα είναι? 10. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Καλώς ήρθατε, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα. Εντάξει, είχαμε ζητήσει να πείτε το τραγούδι από την αρχή, μόνο αυτό το στίχο ξέραμε. Μόνο το κουπλέ, πήγαμε στο ρεφρέν σχεδόν. Δεν πειράζει, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, να είστε όλοι καλά. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Έχουμε μια εκπληκτική εκπομπή σήμερα. Πραγματικά. Πάρα πολλά νέα, πάρα πολλές εβδομάδα τέτοιες. Με τον καλύτερο τρόπο. Σαββατοκύριακο πέρασε και τι δεν έχουμε. Πάμε να κάτσουμε να ξεκινήσουμε γρήγορα. Είσαι πάλι πιο ψηλή από μένα, το πιστεύω. Καλά, μην τρελαίνεσαι, φοράω 20 πόντους τακούνι. Κανονικά δεν έπρεπε να τη βάλεις να βγει με μπαλαρίνες. Κανονικά δεν θα έπρεπε να ξανά. Το κουπλέ να πω τώρα, σε. Δεν θα έπρεπε να ξανάρθω με γόβες. Το λιγότερο. Όχι, τώρα δεν το κάνουμε συνέχεια. Με γόβες είναι το έχω χαρά και πάω. Έχουμε και την Μπέτη στη γραμμή. Καλημέρα, Μπέτη, είσαι εδώ. Darling. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Good morning. We miss you a lot. Τι γίνεται στο πάπιγκο, είσαι κάθε φορά που σε βλέπω. Τι γίνεται εκεί, τι ζωάρα είναι. Σαν η ψέλα δεν βγαίνει καμία κυρά. Να σας πω, γιατί μόνο οι δυο σας βγήκατε, οι άλλοι δύο αρνήθηκαν να συμμετέχουν. Μάθαμε δύο στίχους, αγάπη μου, αλλά δεν κάναμε πρόβα, δεν προλάβαμε. Και είπαμε να μπει το κομμάτι από την αρχή. Μάθαμε τα στιχάκια, μας κάναμε χορογραφία. Ήτανε κορίτσια γόρι. Και δεν πήγε τίποτα σου καλά. Μέτρη, πότε θα έρθεις να μας κάνεις αγκαλίτσα? Αύριο επιστρέφω. Άντε, επιτέλους. Επίσης ο Σαράντος λέει χωρίς Μπέτη εγώ δεν χορεύω, δεν σηκώνομαι. Αυτή είναι η αλήθεια, να ξέρεις. Αρνούμε. Έχει να κάνει και σωστά το χορευτικό που δεν είχαμε φτιάξει και δεν ήθελε να χορέψει σωστά. Γι' αυτό. Θέλει το δάσκαλό του. Θέλει ένα να του δείξει τα βήματα. Ένα να του πει πώς θα κουνηθεί. Θέλει αυτά ο Σαράντος. Μου αύριο εδώ θα γίνει χαμός μόλις έρθει στο πλατό. Εγώ εδώ πάντα θα ανέβω. Θα φέρουμε πιάτα να ξέρεις για να σπάσουμε και γαρίφαλα, εντάξει, το έχουμε. Αυτά τα κεραμικά μου. Τα καταστρέφτηκα, τα προσελάνιμα, παιδί μου. Λοιπόν, είδε Survivor εσύ να ξεκινήσουμε κανονικά όπως πρέπει την εκπομπή την τύπη. Είδα, βέβαια. Είχαμε και την αποχώρηση, δυστυχώς. Σταυρούλα, εντάξει, δεν έφυγε και νωρίς, μπορώ να πω. Έφυγε. Εντάξει, μια χαρά, φτάσαμε στην τύχη. Εντάξει, κοίτα, ήταν δυνατή παίκτρια. Πιστεύαμε ότι πολύ, θα φτάσει. Πολύ δυνατή. Απλά λέω ντροπή να πούμε ότι έφυγε και νωρίς. Μην πούμε κάτι τέτοιο. Χθες όμως είχαμε την μεγάλη επιστροφή του Γιώργου Λιανού. Έφτασε πρώτος, με πρώτη πτήση, πριν επιστρέψουν τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά επιστρέφουν σήμερα για να δουν και τους συγγενείς τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι δηλώσεις έκανε, γιατί βιώσαμε και έναν εκνευρισμό δυστυχώς του Γιώργου. Γιατί έγινε μια αρκετά άκομψη ερώτηση, θα έλεγα, από κάποιο δημοσιογράφο. Πάμε να δούμε. Επιτέλους δεν λες τίποτα. Ποιο θα δεις πρώτο? Ποιο θα δω? Το Τζιόδρα, ξέρω εγώ. Έτσι όπως είναι η φάση εδώ πέρα, το Τζιόδρα μόνο θα δω πρώτο. Ήρθες μόνο για 2-3 μήνες και Σεπτέμβρη θα ξαναπάς για το All-Star. Σεπτέμβρη, όχι, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω, τα βγάζεις από το μυαλό σου. Δεν υπάρχει ο Σεπτέμβρης ή το All-Star. Φαντάζεσαι πολύ ώρα. Με το Voice έχει γίνει κάποια συζήτηση, θα γίνει, δεν θα γίνει. Πάμε το πόδι μας τώρα. Πάμε να φάμε ένα κοκορέτσι που το έχουμε και ανάγκη. Ποιος πιστεύετε ότι θα είναι ο νικητής του φετινού Survivor? Αυτός. Στον τελικό ποιος θα τραγουδήσει? Εγώ. με ρωτάτε πράγματα τα οποία δεν ξέρω να σας απαντήσω πραγματικά. Θα έρθουν όλοι οι παίκτες, γιατί η Μυριέλα Κουρέντη μάλλον δεν θα πάει. Δεν ξέρω, παιδιά. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχει θερήσει ο κορονοϊός στη χώρα. Έτσι, αν και δεν το λένε τα κανάλια. Έτσι, επομένως, φαντάζομαι ότι θα έχουμε απουσίες όπως και πέρσι είχαμε απουσίες. Έχετε συζητήσει για το Survivor All Star που λέγεται ότι θα γίνει? Όχι, τίποτα. Έχουμε ακόμα να τελειώσουμε, να κάνουμε ένα ημιτελικό και ένα τελικό του φετινού. Και μετά έχει ο Θεός και βλέπουμε σιγά-σιγά. Στην παρουσίαση έχει γίνει πρόταση στο Γιώργο Αγγελόπουλο. Πώς σας φαίνονταν εσένα αυτό? Στην παρουσίαση έχει γίνει πρόταση στο Γιώργο Αγγελόπουλο. Πώς σας φαίνεσαι αυτό? Δεν έχει έρθει καλό εσύ εδώ πέρα. Όταν ένας παρουσιαστής ή μια παρουσιάστρα είναι σε μια εκπομπή που είναι ενεργεία, το συμβόλαιο, ό,τι και εκπομπή,
συνήθως παρεξηγούνται όταν συζητάνε για κάτι άλλο, έτσι δεν είναι? Γιατί με κοιτάς με γρουλωμένο μάτι? Είναι μια ερώτηση και περιμένω να απαντήσεις. Κάνεις μια ερώτηση εγκάθετη σε δημοσιογράφου, επομένως τώρα πρέπει να απαντήσεις σε μένα. Ήταν σωστή η ερώτησή σου? Να ρωτήσουμε... Πώς να πάρει μια απάντηση, παιδιά. Αυτό είναι πιο ωραίο από αυτά που ρωτάμε τώρα. Έλα, πες. Κοκκίνησες λίγο, ε. Δεν έχω κάνει καμία ζήτηση για τέτοια πράγματα, ούτε για τον Γιώργο Αγγελόπουλο, όπως λες, ξέρω κάτι, ούτε είναι και λίγο άκομψο να ρωτάμε ενώ δεν έχει τελειώσει ακόμα το project τι θα γίνει. Πότε θα πεθάνει. Τα δημοσιεύματα διαβάζουμε, γι' αυτό και το ρωτάμε. Μήπως είναι λάθος τα δημοσιεύματα, μήπως οι συζητήσεις που λέτε δεν έχουν γίνει ποτέ. Λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων. Πώς πέρασαν οι μήνες φέτος? Είδαμε ότι ήρθε και το παιδί κάποιες μέρες, κάνατε διακοπές κάτω. Ναι. Ωραία, μια χαρά. Φέτος. Όλα καλά. Πώς με βλέπεις, σίγουραστο. Έχουμε από 24 ώρες ταξίδι και έρχεσαι και με ρωτάς, δηλαδή. Είναι σωστό. Πες μου. Ωραίος. Ωραίος, πολύ καλά τα λέει. Με το πολύ Γάντι. Καλά τα λέει. Εντάξει, πολύ άκομψο είναι αλήθεια τώρα να σε ρωτήσουν κάτι τέτοιο και πάλι καλά που απάντησε. Ίσως γι' αυτό τελικά δεν αφήνανε όλους τους παίκτες όταν γυρίζαν στην Ελλάδα να απαντάνε σε ερωτήσεις. Μη σκάσουν τέτοιες ερωτήσεις και δεν ξέρουν τι να πούνε και γίνουμε ρεζίλοι. Εντάξει, νομίζω ότι όμως ο Γιώργος Ολιανός έχει τόσο πολύ μεγάλη εμπειρία και τόσο πολύ χιούμορ που μπορεί να αντιμετωπίσει τα πάντα, ό,τι και να το ρωτήσεις, με πολύ ωραίο τρόπο. Και να που της το γύρισε λοιπόν. Και ποιος αισθάνθηκε άσχημα? Εντάξει. Ο δημοσιογράφος ήταν λίγο άκουμψο, αλλά it's okay. Και μετά από, και από τόσες ώρες ταξίδι και τόση ταλαιπωρία και τόσους μήνες εκτός. Και πάλι καλά, δηλαδή. Ναι. Με χιούμορ απάντησε και με πολύ ευγένεια για μένα. Θεωρώ ότι όντως είναι ένα ερώτημα το οποίο έχει τεθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Απλά δεν είναι ο άνθρωπος για να το κάνεις και μάλιστα τη συγκεκριμένη στιγμή. Ίσως αν τον ρωτούσαν, ξέρω αφού έχει τελειώσει το παιχνίδι. Αλλά πού έχει προκύψει όμως αυτό, μα κάτσε και σκεφτείς, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο ούτε από την Ατζούν Media, ούτε από τον ίδιο τον Ατζούν, ούτε δηλαδή από το όλο το παιχνίδι. Από πού έχει βγει αυτή λοιπόν η πεποίθηση ότι θα δούμε τον Γιώργο Αγγελόπουλο? Γράφεται. Γιατί ο Γιώργος Αγγελόπουλος κάθε χρονιά που υποτίθεται θα γίνει κάθε χρονιά το All Star, τον αναφέρουν. Αλλά επειδή ο ίδιος είχε ζητήσει, αν θυμάστε, να μην συμμετέχει, αλλά να το παρουσιάζει. Έτσι. Και είναι διάφορα τέτοια δημοσιεύματα. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, είναι πάρα πολύ άκομψο να ρωτάς τον τωρινό παρουσιαστή του φετινού Survivor, που ακόμα δεν έχει τελειώσει και έχει γυρίσει από 24 ώρες ταξίδι, πτώμα κουρασμένος, αν θα είναι ο Γιώργος Αγγελόπουλος που θα το παρουσιάσει. Σωστό. Ναι, πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε τι άλλα. Για να γυρίσουμε στο Survivor. Το Survivor, Survivor. Αληθινό Survivor, αυτό είναι τα αγωνίσματα. Γιατί χθες η αλήθεια είναι ότι έκατσα λίγο να δω και έβλεπα τρεις ώρες το ίδιο αγώνισμα. Τρεις ώρες βολοδέρνα με τον κουβά. Εκεί με το νερό και με τον κουβά ψυχούλα μου δεν πήγαινε με τίποτα. Τόσο χρωματισμένο νερό. Κουράστηκα. Τόσο όμως πολύ που δεν έχω σφουγγαρίσει το σπίτι. Περιμένω να έρθει να σφουγγαρίσει το σκουβάρι. Ναι, γιατί το πήγε καλά. Είδε πώ τον πήγαινε τον κουβά. Στα γόνατα δεν τον έπεφτε. Στο σπίτι βρεθεί. Μαριά. Ναι. Μαρία, σήμερα επιστρέφει ο Άρης. Παιδιά, έχω μια πληροφορία ότι μέχρι σήμερα θα είναι στην Ελλάδα τα παιδιά, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι. Δηλαδή, έχουν γυρίσει, θα έρθουν αύριο. Δεν ξέρω, δεν έχουμε καμία ενημέρωση στην Πέττη. Δεν θα πας δηλαδή αεροδρόμιο? Εγώ όχι, οι σύντροφοι δεν θα σκεφτούν. Με αφοδέσμες, με έχουν προαποφασίσει από την παραγωγή ότι οι σύντροφοι δεν θα δούνε τους παίκτες, θα τους δούνε μόνο οι οικογένειές τους σήμερα. Και εσείς αύριο στον ημιτελικό. Εμείς στην Κερκίδα. Γιατί σας βγάζουν έξω, εσείς δεν είστε οικογένεια δηλαδή? Και άντε και να σου πω και κάτι. Άντε πες, εγώ δεν είμαι, αραβωνιάρα, δεν είμαι σχέση. Έχεις έναν αραβωνιάρα. Δεν είμαι γυναίκα, δεν να αλλάξει ο τίτλος από κάτω, το παράπονο. Το παράπονο της Μαρίας Αντωνά προς την παραγωγή της Αντρομίδια. Ε, παιδί μου, εγώ δεν είμαι σύντροφος πλέον, έχω πάει ένα step forward. Ναι. Πραγματικά αυτό δεν το καταλαβαίνω. Να δουν τις οικογένειές τους και όχι τους συντρόφους τους. Δηλαδή, μπορεί να το κρατάνε, ρε παιδί μου, για τον ημιτελικό. Σου λέει, και άμα δεν είναι καλά το ζευγάρι, εμείς να μπούμε εκεί τώρα και να τη φέρουμε εκεί. Πού ξέρουμε πώς είναι το ζευγάρι. Το να μην δούνε κανέναν και να τους έχουν αποκλεισμένους, μπορώ να το καταλάβω, για μη τυχόν και τους κολλήσουν κορονοϊό και δεν μπορέσουν να παραστούν στον ημιτελικό και στο τελικό. Αυτό το αντιλαμβάνομαι. Το να αφήσεις μόνο την οικογένεια και να μην δουν τους συντρόφους, δηλαδή δεν ξεπερνάει. Σε κάποιες απλά περιπτώσεις μπορεί να είναι λίγο άβολη η στιγμή. Καταλαβαίνεις. Ναι. Οπότε ίσως για να το αποφύγουν και αυτό, ναι, γι' αυτό το λόγο δεν θα δουν συντροφή. Γιατί είναι και λίγο άβολο, δηλαδή όταν μετά από τόσο καιρό, ας πούμε, ρε παιδί μου, είναι και οι γονείς, είναι η μαμά, είναι τα... Δηλαδή, ποιο να και αυτός να δει πρώτον, ποιο να δώσει ενδιαφέρον, ποιο να αγκαλιάσει, ποιο να φτύσει. Όχι μόνο από αυτή την άποψη, γενικότερα. Και μετά, εσένα, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, η σειρά τους ενοχλεί την προτεραιότητα, ποιο να αγκαλιάσει. Θα είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Θα είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Θα είναι κάτι λιγότερο από 5 λεπτά. Πόση ώρα θέλατε εσείς? Πόση ώρα σας έφτανε? Εμισή ώριτσα. Τι τώρα, ξεπέτα, 5 λεπτά. Έχουν βρεθεί 7 μήνες δηλαδή. Να σας ρωτήσω κάτι, θα μπούμε στο Survivor τώρα ή θα λέμε? Όχι, να μπούμε. Πάμε, πάμε.
τι έγινε. Γιατί έχουμε πιάσει την κουβέντα. Συγγνώμη, καλέ, νόμιζα ότι είμαστε. Έφυγε ένα άνθρωπο. Κάνε τσαμπουκά, κάνε σαματά. Μια ανάσα, κυρία, πριν τον ημιτελικό έφυγε η κοπέλα. Δεν θα στρινίσουμε, δεν θα πούμε ένα. Δεν έπρεπε να φύγει κανένα. Μια καλή κουβέντα. Πάμε να δούμε το βίντεο και θα το σχολιάσουμε. Ο κόσμος ψήφισε και μας ανακοίνωσε ξεκάθαρα την απόφασή του. Ο παίκτης ή η παίκτρια που αποχωρεί απόψε από το Survivor είναι η Σταυρούλα Χρυσαϊδή. Σταύρουλα, τι περνάει από το μυαλό σου αυτή τη στιγμή? Γιώργο, εντάξει, δεν μπορώ να σου πω. Εννοείται ότι στεναχωριέμαι που θα φύγω. Γιατί καλώς ή κακώς έχω φτάσει μέχρι το τέλος. Είμαι πάρα πολύ περήφανη που έχω φτάσει μέχρι εδώ, γιατί ξέρω πώς έχω φτάσει. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα συνεχίσει ο Στάθης. Του το έλεγα, του λέω, δεν θέλω, του λέω με τίποτα να αποχωρήσεις. Και πιστεύω πραγματικά ότι μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά. Στεναχωριέμαι που δεν θα κάτσω αυτές τις τέσσερις καρέκλες. Γιατί καλώς ή κακώς, ο κόσμος με είχε κρατήσει τρεις φορές. Η τέταρτη ήταν λίγο δύσκολη. Ήμουνα μαζί και με ένα φίλο μου, ήταν λίγο περίεργα. Είναι πολύ ανάμεικτα τα συναισθήματά μου. Σταυρούλα, αν και φαντάζομαι την απάντησή σου, οφείλω να σε ρωτήσω. Ποιος θα ήθελες να σηκώσει το έπαθλο του φετινού Survivor? Εντάξει, Γιώργο, αυτό είναι αναμενόμενο. Θα πω, ναι, δεν θέλω να το σηκώσει ο Στάθης. Εννοείται ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει ένα ήθος, ένα χαρακτήρα, ένα σεβασμό. Είναι ένας άνθρωπος καταπληκτικός. Δηλαδή, όποιος τον γνωρίσει και τον έχει στη ζωή του, πρέπει να είναι περήφανος που αυτός ο άνθρωπος είναι στη ζωή σου. Εμένα με τιμά ότι είμαι φίλη του και ότι θα συνεχίσει το παιχνίδι. Και για μένα είναι ο μοναδικός πραγματικά που αξίζει να το πάρει αυτό το έπαθλο. Και ξέρω ότι είναι και για πολύ καλό σκοπούς. Σταυρούλα, θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια για την πορεία σου στο παιχνίδι. Κατάφερες και έφτασες στους 5 καλύτερους παίκτες του φετινού Survivor. Σε ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου. Μπορείς να αποχαιρετήσεις τους υπόλοιπους και να αποχωρήσεις. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι έντοιμα η στιγμή που πρέπει να πούμε. Δεν υπάρχουν νικητές και χαμένοι. Είστε όλοι νικητές από αυτή την εμπειρία του Survivor. Μη στεναχωριέστε. Το πραγματικό Survivor το ζήσετε εσείς. Και τώρα αυτό που έχει σημασία είναι οι αληθινές φιλίες που θα μείνουν για μια ζωή εκεί έξω. Εγώ έτσι θα τα λες πραγματικά ή τα λες έτσι για να μας. Τα λέω από τα βάθη της ψυχής. Δεν είναι το Γιάννη που λέει και παροιμία. Έτσι δεν πρέπει να λέμε σε τέτοιες στιγμές. Γιατί όντως το κορίτσι έφτασε στην πηγή. Όχι και να πεις. Η Σταυρούλα έφαγε το μεγαλύτερο χαστούκι από όλους. Ήταν πολύ σκληρό τώρα. Μία μέρα πριν από χωρίς. Δεν ξέρω αν τελικά είναι αυτό το μεγαλύτερο χαστούκι το να βρεθεί στον ημιτελικό στο γαλάτσι Λάκη και να φύγει εκεί. Νομίζω ότι εκεί είναι λίγο πιο σκληρό, παιδιά. Όταν φτάνει δηλαδή, σε αυτές τις καρέκλες και όταν είναι να καθίσεις και τελικά φεύγεις. Εντάξει, αν μη τι άλλο, θα έχεις φτάσει μέχρι τον ημιτελικό, θα φτάσεις ένα live με όλους τους άλλους. Αλλά τώρα η Σταυρούλα, μία μέρα πριν φύγουν όλοι μαζί, φεύγει μόνη της. Έρχεται εδώ, δεν θα προλάβει να δει τίποτα. Μακάρι να γινόταν κάπως με κάποιο τρόπο όλα τα παιδιά να βγαίνουν κερδισμένα, να παίρνουν τουλάχιστον κάτι της, ένα ώρα παιδί μου, οτιδήποτε, ένα δώρο, κάτι. Μα δεν είναι μόνο το οικονομικό, παιδιά, τώρα. Εδώ που έχουμε φτάσει, νομίζω ότι δεν είναι μόνο το οικονομικό. Δηλαδή, για να φτιάξει και χρήματα τώρα, ναι. Είναι πολλά. Είναι όλο αυτό το ταξίδι. Το πώς έζησες 7 μήνες εκεί, έφτασε μέχρι το τέλος. Θέλεις να τερματίσεις, ρε παιδί μου, δηλαδή και για το άχτη σου. Να πεις έφτασα μέχρι την τελευταία μέρα, το τερμάτισε. Όχι, δεν πιστεύω ότι το βλέπει κανείς έτσι. Γιατί όπως όλοι έχουν τονίσει κατά καιρούς, λένε ότι πηγαίνουν εκεί για την εμπειρία. Οπότε εντάξει, τι στους 5, τι στους 4. Σωστό. Από τη στιγμή που λες ότι πας για την εμπειρία, άρα. Τώρα το πιστέψαμε αυτό. Μια εμπειρία ακόμη λοιπόν. Εγώ δεν μπορώ να μην το πιστέψω, γιατί μετά θα λένε ότι είμαι κακοπροαίρετος. Κατάλαβες. Οπότε δέχομαι αυτό. Ποιο δεν θέλει στη ζωή του να κοιμηθεί σε ένα σανίδι να τον φάνεται από την κυκλική κατσαρίδα. Όλοι το έχουμε φανταστεί. Τι θέλουμε αυτή την εμπειρία. Διάφορες έτσι. Θα πεθάνουν τα κάμπινγκ, θα κλείσουν αύριο μεθαύριο. Στομαχικό εντερικές έτσι διαταραχές. Διαταραχές για πάντα. Δεν το συζητάω. Τερμονολογικά εσεί δεν θέλετε λίγο να διαταραχτούν. Και εγώ αυτό θα ήθελα δηλαδή να ζήσω στο επόμενο, αλλά αυτό κάνουν όλο star. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Ένα δεμινάκι, ένα express diet θα κάνει και θα γυρίσει.
Παρ' όλα αυτά, οι φιλίες παραμένουν για κάποιους ανθρώπους και θα υποστηρίξουν τη φιλία τους και στο μέλλον και έξω το παιχνίδι, έτσι δεν είναι, Μαρία? Θα δείξει. Είπα, θα σου δίνω πάσα για να βάζεις το επόμενο θέμα που είναι δικό σου. Ωραία, λοιπόν. Αγέροχη όμως. Πάντως, όπως και να έχει. Στο συστρίφ φτάσουμε στο έξω, γιατί ακόμα για το έξω και για την πραγματική ζωή νομίζω ότι έχουμε λίγο χρόνο. Έτσι. Είσαι μεγάλη. Λοιπόν, βλέπω πως ρολάρω κατευθείαν. Το συζητάω. Λοιπόν, στην πραγματική ζωούλα, μακαλιά μου, που λες, θέλουμε λίγο ακόμα χρόνο για να φτάσουμε εκεί πέρα. Έχουμε τη ζωή μέσα στο παιχνίδι ακόμα. Και εκεί πέρα, λοιπόν, η Σταυρούλα μαζί με το Στάθη δηλώνουν ότι είναι πάρα πολύ φίλοι και ότι θα. Με το που πήρε μου τώρα. Θα υποστηριχθούν τα παιδιά μέσα, ό,τι και να γίνει. Είτε φύγει ο ένας, είτε φύγει ο άλλος. Μπορώ και πιο γρήγορα. Μπορώ και πιο γρήγορα. Από τότε ακριβώς έγινε στο τεσσινό επεισόδιο, αλλά καλύτερα να δείτε το βίντεο που έρχεται. Αναμενόμενο το αποτέλεσμα. Το ήξερα ότι θα ψηφιστώ εγώ. Από τη στιγμή που δεν μπόρεσα λόγω του τραυματισμού μου να διεκδικήσω την ασυλία. Μια εβδομάδα πριν τον μεγάλο μου τελικό της Αθήνας, σίγουρα αισθάνομαι πάρα πολύ περίεργα που βρίσκομαι σε αυτό το σημείο και έχω φτάσει στην πηγή, έχω το νερό στα χέρια μου και δεν ξέρω αν θα πιω ή όχι. Θέλω πάρα πολύ να παραμείνω στο παιχνίδι και να βρεθώ στον τελικό. Άλλο ένα κακό που συνέβη, που αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στον τάκο με την μοναδική μου φίλη που μου έχει παραμείνει μέσα στο παιχνίδι. Όλοι οι άλλοι έχουν αποχωρήσει και στο τέλος έρχομαι να κονταροχτυπηθώ με τη φίλη μου για το ποιος θα προχωρήσει στον ημιτελικό και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Πολύ έχω στενοχωρηθεί να ξέρεις που είμαστε μαζί στον Δάκο. Κι εγώ. Με θλίβει πάρα πολύ το ότι θα πρέπει ή εγώ ή ο Σάθης να αποχωρήσουμε τώρα που είμαστε ένα βήμα πριν το τέλος. Λίγο ουσιαστικά έχουμε φτάσει στην πηγή και δεν θα πιούμε νερό ένας από τους δυο μας. Και πραγματικά είναι γλυκόξινη όλη αυτή η αίσθηση. Έχουμε ζήσει τόσο πολλά εδώ μέσα που είναι και αυτό που θα σκεφτώ συμβούλιο. Εμείς θα κάνουμε σίγουρα παρέα και έξω. Και έχουμε κανονίσει να πάμε τώρα να δούμε κινητικά και όλα, εννοείται. Και τέτοια. Δεν ξέρω, είναι, πραγματικά θα είναι πολύ φανάχωρο το αυριανό συμβούλιο. Αν αποχωρήσει ο Στάθης, εγώ πραγματικά θα νιώσω πολύ μόνη μου. Γιατί καλώς ή κακώς δεν κάνω παρέα με τους υπόλοιπους και δεν θέλω κιόλας να κάνω παρέα. Προτιμώ να είμαι μόνη μου. Δεν θέλω να κάνω παρέα. Αν φύγω εγώ και παραμείνεις εσύ, μη σκέφτεσαι ότι είσαι μόνη σου. Θα σκέφτεσαι ότι έφτασες στο στόχο. Φεύγεις, πας στην Ελλάδα. Σε δύο μέρες θα είμαι και εγώ εκεί, θα είναι και ο Νικογιάννης εκεί, να σου φωνάζουμε από την κερκίδα και να σε στηρίζουμε. Δεν ξέρω, σε περίπτωση που φύγω, μην πέσεις, μην αισθανθείς ότι είσαι μόνη σου. Θα αισθάνεσαι ότι έφτασες στο στόχο σου, θα κοιτάς το στόχο σου και θα προχωρήσεις για να πάρεις αυτό που σου αξίζει. Δεν ξέρω πραγματικά τι άλλο να πω, γιατί είναι ένας άνθρωπος που τον οποίο τον αγαπώ πάρα πολύ. Είναι πραγματικά σαν το μεγάλο μου αδερφό εδώ μέσα, μου τον θυμίζει πάρα πολύ σε πολλά πράγματα. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα κάνουμε παρέα και έξω. Αν αποχωρήσω, εγώ θα τον στηρίξω όσο δεν πάει. Αν αποχωρήσει εκείνος μου, οπότε θα με στηρίξει όσο δεν πάει. Οπότε σίγουρα θα υπάρχει μια υποστήριξη από έξω. Νιώθω, ρε παιδί μου, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν από πίσω μια τεράστια ομάδα. Ναι. Δηλαδή, τους φαντάζομαι σε ένα υπόγειο να είναι 100 άνθρωποι. Ναι. Με κινητά. Και να λένε, λοιπόν, εγώ και η ομάδα μου θα σε στηρίξουμε. Τη Δευτέρα ψηφίζουμε όλοι εσένα. Στέλνει μήνυμα η Σταυρούλα. Παιδιά, ξεκινήστε, δίνουμε όλοι το στάδιο ψήφους. Κάπως έτσι νιώθω ότι γίνεται. Μήπως γίνεται. Μήπως γίνεται έτσι. Πώς πιστεύουν ότι θα βγουν έξω και παίρνουν μαζί τους. Ο δεύτερος κύκλος, η μάχη των εκλογών. Δεν λένε, ρε παιδί μου. Ναι. Εγώ τους ψηφοφόρους μου τους στέλνω όλους στον πρώτο, στο δεύτερο. Πώς το κάνουν αυτό? Εντάξει. Το λέει και ότι πιάσει όπως πιάσει. Δηλαδή, αν εγώ έχω ένα φανατικό κοινό, 1000 άτομα σου λέω, π.χ. Ναι. Όταν βγαίνω και λέω, παιδιά, εγώ θέλω η δική μου να στηρίξει το Στάθη, είναι σαν να του λέω ψηφίστε το Στάθη. Δεν χρειάζεται να το πω και ξεκάθαρα. Εγώ που ήθελα τη Σταυρούλα και την αγαπούσα και ήθελα να τη βλέπω δηλαδή και την ψήφιζα, να ψηφίσω τώρα έναν άλλο. Πού δεν τον ψήφιζα? Δεν θα γίνει. Γιατί Σταυρούλα μου από αυτό. Δεν πει αύριο Σταυρούλα και τι να ψηφίσω στι βουλευτικέ. Είσαι εσύ φανατικό οπαδό τη Σταυρούλα και δεν το ξέρω. Υποτιθέστο. Φτάσαμε εκεί. Σολέ. Σολέ. Ήταν λίγο γλυκόξινο. Γλυκόξινο. Γλυκόξινο είναι η σάλτσα στο κινέζικο. Γλυκόπικρο δεν είναι. Το ίδιο είναι, δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι. Γλυκόξινο, εσύ Δημήτρη, είναι. Μπορεί τόσο καιρό μέσα στο παιχνίδι να τη έλειψε η ασιατική κουζίνα η κοπέλα, δηλαδή να θέλει να φάει κάτι γλυκόξινο. Εγώ δεν καταλαβαίνω τη διαφορά. Το ξινό και το πικρό κοντά δεν είναι. Γλυκόπικρο λες, γιατί υπάρχει αντίθεση. Ότι είναι γλυκό. Το γλυκόξινο τι είναι? Το γλυκόξινο το ένα με το άλλο ταιριάζουν. Το ξινό με το γλυκό. Κοίταξε.
Ξινό είναι το λεμόνι. Ναι. Πικρό είναι, ας πούμε, το αμύγδαλο. Μπράβο. Κατάλαβε. Πικραμί αμύγδαλο. Τη διαφορά, τι συζητάμε. Ίση λέει τώρα. Κάνουμε τώρα εντάξει τρελή. Πάντως, εγώ, παιδιά, δεν πιστεύω, να σας πω την αλήθεια, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος στήριζε τη Σταυρούλα, επειδή του το λέει Σταυρούλα, θα ψηφίσει τώρα το Στάθη. Γιατί... Άμα ταυτιστείς με ένα παίκτη, ταυτίστηκες με τον παίκτη. Μετά φεύγει ο παίκτης. Αλλά αυτοί οι δύο έχουν έρθει κοντά. Οπότε είναι υγιές. Υπάρχουν φανατικοί εκεί έξω. Δεν μας βρίζουν, αν πούμε καμιά κουβέντα εμείς παραπάνω. Εμείς δεν έχουμε ψηφίσει εβδομάδες που δεν ήταν ο Σολέη υποψήφιος, δεν δίναμε στη ΜΕΗ. Λέγαμε ο ένας ή ο άλλος. Τα δίναμε έτσι, νιώθαμε καλά με αυτή την παρέα. Τους συμπαθούσες και τους δύο και τους στήριξες και τους δύο. Όχι γιατί σου είπε ο Άρης, γιατί. Έχεις δίκιο, δεν μου το είπε κανείς. Και επίσης είναι διαφορετικό. Άμα δεν τους συμπαθούσα εγώ, δηλαδή θα τον ψήφιζε. Αυτό, και είναι διαφορετικό να θαυμάζεις έναν άνθρωπο και να θες να τον ακολουθήσεις και να στερνίζεις αυτό που λέει. Και άλλο στο να πηγαίνεις ενάντια σε έναν άλλο παίκτη, μόνο και μόνο επειδή δεν τον συμπαθείς και στηρίζεις έναν άλλον για να μην βοηθηθεί κάποιος άλλος που αντιπαθεί. Εν ολίγης, αν θέλεις να στηρίξεις έναν άνθρωπο γιατί τον αγαπάς, τον στηρίζεις. Δεν στηρίζεις κάποιον άλλο γιατί μισείς τους άλλους. Να μην πεθάνει δηλαδή η κατσίκα του γείτονα. Όχι, να κάνουμε την ανατροπή. Δεν το θέλουμε αυτό. Ας μείνει η κατσίκα ζωντανή. Η ανατροπή θα έρθει μόνο αν δεν ψηφίσει κανείς. Κανέναν. Κανένα. Γιατί, παιδιά, να σου πω κάτι. Πλησιάζουν καλοκαιρινές διακοπές. Μαζέψτε καλά. Το μήνυμα κοστίζει όσο κοστίζει. Yeah, γιατί να μην τα κρατήσετε τα λεφτά να πάτε διακοπές. Ο καφές στο ferry boat, καλέ. Μία ψήφο, καθένας μπορεί να τη ρίξει. Όποιος μπορεί. Τι είσαι εσύ, από πού δουλεύεις. Ναι. Εγώ είμαι. Και την παραγωγή μας. Από το Υπουργείο Οικονομικών. Σας παρακαλώ, μία ψήφο δεν ρίξετε. Μην τρελαθούμε τελείως. Πιείτε λιγότερο καφέ το καλοκαίρι. Πάντως, εντάξει, νομίζω ότι η Σταυρούλα είχε ένα δίκιο. Εντάξει, πληγώθηκε το κορίτσι. Πόνεσε. Η αποχώρηση, δηλαδή πριν φτάσει, ας πούμε, στην πηγή να πιει νερό. Και νομίζω ότι δίκαια. Και, αυτή η πηγή στόμα είχε και να μίλαγε. Πραγματικά όλοι φτάνουν και δεν πίνουν νερό. Στόμα είχε να μίλαγε η πηγή. Πάντως, και να είναι η πηγή σε μια άκρη για να λέει που να κορακιάσει. Ήρθε μέχρι εδώ και δεν ήπια. Να φύγει από εδώ. Πάντως κακά τα ψέματα και η ίδια και ο Στάθης αξίζουν να είναι στον τελικό. Δηλαδή στην τετράδα αυτή. Που δυστυχώς όμως δεν ήταν. Τι δεν είναι, ναι. Ναι. Ξέρεις τι πασάρεις, έχεις δει τι πασάρεις. Ξέρω, ναι. Για πες, τελείωσες, αυτό ήταν ολοκληρώσεις. Όχι, έχω να πω και είχαμε και αντιδράσεις πάνω σε αυτή τη δήλωση. Η ατάκα σήμερα, Σαράντο και... Ακούς, Σαράντο και Μαρία, η ατάκα είναι ότι σας δίνει πάντα πάσες ο Μακαλιάς και σου λέτε, θα δείξει. Θα δείξει που δεν πάει, σου λέει, αξίζανε, αξίζουν, αξίζεις, αξίζει. Αξίζουν, αξίζει, αξίζουν. Αυτό, τελεία. Πάρτε ό,τι αξίζετε και δείτε το κι εσείς. Πάρτε ό,τι σας αξίζει. Πες, παιδί μου, τελείωσες. Δεν ξεπηρεάζει. Να δούμε λίγο το βίντεο, να το σχολιάσουμε μετά έτσι όπως πήγε τώρα το θέμα. Τι να πεις, τι να σχολιάσεις, τι να κάνεις. Αχ, Θεέ μου. Απλά, καλός κακός, νομίζω ότι και ο Στάθης και εγώ αξίζαμε να πάμε μέχρι εκεί. Είναι λίγο περίεργο που ένας από τους δυο μας δεν θα πάει. Καθώς μιλούσαμε με τη Σταυρούλα στην καλύβα επιστρέφοντας από το έπαθλο, μας είπε ότι είμαι στεναχωρημένη, λέει, γιατί και εγώ και ο Στάθης αξίζαμε να πάμε στην τετράδα. Δεν είπα κάτι εκείνη τη στιγμή, δεν ήθελα έτσι, είναι μια περίεργη μέρα για εκείνη, δεν ήθελα να της πω κάτι. Αλλά τι υπονοείς, ότι οι υπόλοιποι τρεις που έχουμε περάσει ήδη στην τετράδα δεν αξίζουμε. Ο κόσμος αποφάσισε να μείνουμε και εγώ και η Μέη και η Ασημίνα στις προηγούμενες ψηφοφορίες. Ποιος δηλαδή θα έβγαινε για να μπεις εσύ και ο Στάθης. Δεν μπορείς να λες ότι άξιζες να πας τετράδα χωρίς να έχεις πάρει μια νίκη στο ατομικό. Ναι, είσαι πολύ καλή παίκτρια, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ειδικά στο ομαδικό. Έσκιζες, ήσουν και είσαι, θεωρώ, νούμερο ένα γυναίκα στο αγωνιστικό κομμάτι. Αλλά όταν πήγαμε στο ατομικό και μετά, δεν έχεις πάρει μια νίκη. Έχουμε βρεθεί αντίπαλοι, νομίζω, 5 φορές σε τελικούς. Σε έχω κερδίσει. Η Ασημίνα βρέθηκα μαζί της τελικό, με κέρδισε. Η Μέη κέρδισε όταν δεν έπαιζα μια ασυλία. Ο Νίκο Γιάννης κέρδισε. Δεν ξέρω πώς κρίνει ότι θα έπρεπε να είναι τετράδα. Των πραγμάτων. Ναι, εντάξει, είναι υποκειμενικό τώρα ποιος αξίζει, ποιος δεν αξίζει για τον καθένα. Ναι, και να σας πω και κάτι, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι ο Άρης το πήρε πολύ προσωπικά. Διαφορετικά. Με την έννοια ότι κι εγώ μπορεί να πω άξιζα να πάω τετράδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν άξιζαν οι άλλοι. Δεν άξιζε ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας να είναι στον τελικό. Δεν άξιζε. Ναι, γιατί. Άξιζε, φυσικά και άξιζε, αυτό λέω. Σε συνέχεια όμως αυτού του βίντεο είδαμε ο Στάθης μαζί με τη Σταυρούλα να κάθονται να σχολιάσουν το γεγονός το αν τελικά αξίζει να πάει η Μέη. Και όχι αυτή. Δηλαδή, όταν μπαίνει σε διαδικασία πάλι και κρίνει πάλι έναν άλλον άνθρωπο που ίσως και αυτό τα έχει καταφέρει με τον δικό του τρόπο, πάλι είναι λάθος.
Εντάξει, να σου πω κάτι, επειδή το είδα αυτό που λες, είναι σε εκεί που τους ρωτάνε συγκεκριμένα πράγματα. Εσύ, δηλαδή και ο Στάθης έκατσε να απαντήσει για έναν, αν το αξίζει. Στο τέλος της ημέρας να καθόμαστε και να κοιτάμε τον εαυτό μας και τη δική μας προσωπική εξέλιξη και όχι να βασίζομαι με βάση το τι κάνει ο Μακαλιάς για να δω το τι θα κάνω εγώ στη ζωή. Η πραγματική ζωή, αγάπη μου, αυτό είναι ένα reality. Εντάξει. Τι να κάνουμε, θέλουμε το reality και το ρωτήσανε και το Στάθη και του λέγανε. Για πες για τον Άρη, αξίζει να είναι. Αυτό σου λέει ο κόσμος, τα βλέπει αυτά στο τέλος της ημέρας και το αν τελικά η ΜΕΗ έχει καταφέρει να πάει και μπράβο της και μαγιά της και με χαρά της. Πολύ καλά κάνει και είναι και αυτή μια πολύ καλή παίκτρια. Όπως είπε ο Γιάννης Μπέζος προχθές σε μια συνέντευξη που παίξαμε εδώ την Παρασκευή, παίρνουμε αυτό που μας αξίζει. Έτσι. Αυτό θέλουμε, αυτό ζητάμε και αυτό παίρνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το άσχημο πάντως είναι ότι εδώ που έφτασαν, κανονικά θα έπρεπε πλέον να αρχίσουν και να το χαίρονται και όπως και αν εξελιχθούν τα πράγματα. Δηλαδή, σωστή, όλοι είναι νικητές. Τώρα, να κάθονται ο ένας από τον άλλο. Εντάξει, τώρα η Σταυρούλα τι χαρά να πάρει εσύ, Δημήτρη, που έφτασε. Να σου πω κάτι. Δεν πήρε το έπαθλο, αλλά πήρε τόσα χρήματα. Όσα χρήματα πήρε τέλος πάντων με βάση τη συμφωνία που έκανε, μια χαρά είναι το ποσό. Αλλά άμα δεν κάψεις την καλύβα σου, άμα δεν πετάξεις κάτι πίσω εκεί να καεί. Αυτά είναι μικροπρέπεια. Είναι αισθηματισμοί είναι αυτοί οι παιδιά. Όπως και οι στερήσεις που έχουν περάσει τα παιδιά είναι πάρα πολλά. Είναι και ειδικά για τις γυναίκες, εγώ θαρώ ότι είναι και πολύ πιο δύσκολο το γεγονός να περνούν όλο αυτό το μονοπάτι που λέγεται survivor. Αλλά το θέμα είναι. Πάντα, θες να με διακόψεις πάντα όταν λέω κάτι. Όχι, είναι ρώτησα, δεν άκουσα. Ας την ολοκληρώσεις, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, ας την ολοκληρώσεις. Τώρα το κάνει επίτηδες για να βγω από τα ρούχα μου. Ότι δεν την αφήνω να ολοκληρώσει. Είναι στο ρούχο γιατί σου πάει τέλεια. Ολοκλήρωσε το παρελθόν. Όχι, ολοκλήρωσε. Μάμ, τώρα τι ήθελα να πω. Θαρώ, είπε. Ήταν σοβαρό. Έλεγα ότι για τις γυναίκες, ρε παιδί μου, ότι είναι ακόμα πολύ πιο σημαντικό η προσπάθεια η οποία κάνουν. Γιατί είναι γυναίκες και περνάνε πολύ δύσκολα σαν οργανισμοί. Αλλά το θέμα είναι ότι στο τέλος. Τι να κάνουμε που έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή, πολλές φορές κρίνεσαι και για αυτά που λες. Και είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα η Σταυρούλα είπε πολλά άσχημα πράγματα, τα οποία μπορεί και να της κόστησαν ουσιαστικά τη θέση της. Σίγουρα, έχεις απόλυτο δίκιο. Τον τελευταίο καιρό, επειδή είδαμε μια έτσι, μεταστροφή τέλος πάντων, και χθες το είδαμε και στο Στάθη, ο οποίος. Στα εκεί που τον ρωτήσανε, δεν ξέρω γιατί γι' αυτός ο άνθρωπος άρχισε να κάνει τις δηλώσεις, άρχισε να λέει και για τη ΜΕΗ πάρα πολύ σκληρά πράγματα και να λέει πως ήταν άφαντη τόσο καιρό, δεν την έβλεπε καθόλου, την θεωρεί μέτρια και μάλιστα λέει ότι βρίσκεται στον ημιτελικό συγκυριακά λόγω φιλιών. Και όχι γιατί το αξίζει πραγματικά. Πώς, αφού μπήκε η υποψήφια και ο κόσμος την έσωσε, την ψήφισε. Να μην. Αλλά σου λέει επειδή έχει φίλους καλούς, την ψηφίζουν και παραμένει. Για να δούμε τι ακριβώς είπε, μην τα παραερμηνεύσουμε εντελώς. Πολύ δύσκολη στιγμή για μένα. Δεν ήθελα με τίποτα να είμαστε μαζί στον Τάκο. Και για μένα το ίδιο. Γιατί θεωρώ ότι αξίζουμε και δύο να είμαστε στην τετράδα. Θεωρώ ότι είναι άδικο που βρίσκομαι εγώ και η Σταυρούλα στον Τάκο και να μονομαχούμε για το ποιος θα πάει στον ημιτελικό. Θεωρώ ότι και για τους δύο μας, για όλη μας την πορεία στο Survivor, μας άξιζε και στους δύο να καθίσουμε σε αυτές τις καρέκλες του ημιτελικού. Δηλαδή θα πάει τώρα η ΜΕΗ στην τετράδα και θα πάμε εμείς. Ένας από τους δυο μας, δηλαδή σε πιάνει το πόκι που θα με πιστέψει. Για την τριάδα που βρίσκεται ήδη στον ημιτελικό, για το αν αξίζει ή όχι, ας ξεκινήσουμε με τον Άρη. Το αγωνιστικό του κομμάτι του έχει δώσει πολλούς πόντους στο να βρίσκεται στον ημιτελικό σε σχέση με τον χαρακτήρα του και τη συμπεριφορά του. Και αυτό το αγωνιστικό του κομμάτι του σκεπάζει αρκετά πράγματα από το χαρακτήρα του. Όσο αφορά την Ασημίνα, έκανε κάποιες πολλές κολοτούμπες, αλλά όπως και να έχει, για κάποιο διάστημα έχει υπάρξει survivor και αυτό, επειδή δεν υπάρχουν και άλλοι, της δίνει το δικαίωμα να της αξίζει να είναι στον ημιτελικό. Όσο αφορά τη ΜΕΗ, κατά τη δική μου γνώμη, υπήρξε μια παίκτρια μέτρια αγωνιστικά, άφαντη σαν χαρακτήρας, αλλά υπήρχε κάποια πονηριά με κάποιες φιλίες στοχευμένες για να προχωρήσει το παιχνίδι και αυτό αποδείχτηκε γιατί βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον ημιτελικό συγκυριακά και λόγω φιλιών. Με τα κεράβλους, ποιο λόγο να εκτεθεί έτσι ο Στάθης λίγο πριν τον ημιτελικό, δεν καταλαβαίνω, μιλώντας έτσι για τη συμπαίκτριά του. Και δεν καταλαβαίνω. Η ΜΕΗ πραγματικά είναι ένα παιδί που δεν έχει απασχολήσει καθόλου με παρασκήνιο. Δεν νομίζω να έχει δώσει κάποιο δικαίωμα και για να δεν είναι μέτρια αυτό. Παίκτρια. Ναι, μήπως όμως για αυτό το λόγο θα έπρεπε να τον πιστέψουμε και να δώσουμε ένα extra point στο Στάθη που γιατί το κάνει αυτό. Γιατί δεν έχει απασχολήσει, δεν έχει ενοχλήσει, δεν έχει δημιουργήσει ίντριγκες. Το ότι βγαίνει και λέει κάποια πράγματα, μήπως. Τι, τον βάλανε. Όχι, μήπως ισχύουν, μήπως στέκουν. Τώρα ξέρω. Δεν μπορείς να λες
Δεν μπορείς να λες τη Μέη καταρχάς μέτρια παίκτρια. Το άφαντη και το δεν είναι δυνατή προσωπικότητα. Είναι δυνατές προσωπικότητες. Μα όταν είναι σε μια κόντρα. Δεν είναι δυνατές προσωπικότητες, πάλι δεν τους αρέσει. Μα τι θέλεις, Χριστιανέ μου. Όταν είναι σε... όλα γιατί μπορεί να μην θες να μην σου συμβαίνει αυτό που θέλεις. Αλλά η Μέη είναι ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι. Αυτό έχουμε δει τόσο καιρό εμείς. Και δεύτερον, δεν είναι άφαντη σαν παίκτρια. Μα από την αρχή είναι χωρισμένη όμως Μπέτη σε στρατόπεδα και το ένα στρατόπεδο λέει άσχημα πράγματα για το άλλο. Όχι πάντα. Ναι, όντως. Δεν είναι για τις δύο πλευρές αυτό. Δεν ισχύει πάντα. Για τις δύο πλευρές πολλές φορές και για μεγάλη διάρκεια ήταν μονόπλευρο αυτό το σκηνικό. Ναι, βέβαια. Τι σχέση έχουν τα στρατόπεδα. Τι σχέση έχουν τα στρατόπεδα. Έχουμε πόλεμο, αγάπη μου. Πώς δεν έχουν σχέση τα στρατόπεδα. Περίμενε, βρε. Και τη μαχητικότητα ενός παίκτη. Ναι. Η μαχητικότητα και η προσωπικότητα δεν έχουν σχέση με τα στρατόπεδα. Όχι, άμα δεν σου αρέσει, κάνει... σεβαστό ότι δεν μ' αρέσει, δεν τη γουστάρω. Έτσι ξύπνησα και δεν τη γουστάρω. Με γεια σου, με χαρά σου. Εγώ μαζί σου δεν τη γουστάρεις. Δεν μπορείς να λες είναι άφαντη όμως και κέρδισε μέσω των φιλιών της. Εγώ δεν καταλαβαίνω και το είναι άδικο που λέει ο Στάθης. Τι εννοεί είναι άδικο. Δηλαδή θα ήταν δίκαιο τι, να βγουν άλλοι, δηλαδή να κερδίζουν οι άλλοι στα γονείς. Είναι άδικο επειδή είναι και καλά άφαντη και μέτρια σαν παίκτρια να φτάνει αυτό. Αφού κερδίζει, βρε αγάπη μου. Αφού που τρέχει στο κομμάτι και κερδίζει, τι άλλο να κάνει δηλαδή. Τώρα με του ημιτελικού και του τελικού που είχαν κάθε μέρα δεν κέρδισε για να φτάσει εκεί που έφτασε. Με τι έφτασε. Και τώρα με συγχωρείτε. Δεν, αν έχω καταλάβει καλά, γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα και για το Στάθη, ο οποίος έχει μείνει βέβαια μόνος του, αλλά επειδή έχουμε και άλλα δύο αγωνίσματα για να δούμε ποιος θα χάσει την τέταρτη θέση στον ημιτελικό, θα πρέπει να τρέξει σε ραν. Γιατί άμα δεν τρέξει, αναπόφευκτα θα είναι ο τέταρτος. Πάντως πριν γίνει ατομικό. Για να φύγει. Έτσι, να σκεφτούμε, ας πούμε, ότι για παράδειγμα ο Σπύρος και η Ασημίνα ήταν στις τελευταίες θέσεις. Ναι. Με το ίδιο σκεπτικό δηλαδή, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι άδικο το ότι βρίσκεται μέσα η Ασημίνα. Και πιο εύκολο θα ήταν να το πει σε σχέση με τη Μέη. Προφανώς πιστεύω ότι η Ασημίνα έχει μεγαλύτερο κοινό έξω και τον φοβίζει πολύ περισσότερο από ότι η Μέη που ίσως ενδέχεται να έχει. Εδώ το κοινό. Συγγνώμη, το είπα δυνατά τη. Κατά τη γνώμη μου, όταν φτάνει στον τελικό και πας να ανέβεις κορυφή και είσαι πέντε σκαλοπάτια πριν την. Κάνεις λάθος που σταματάς για να βάλεις την τρικλοποδιά στο διπλανό σου. Πρέπει να συγκεντρωθείς μέσα σου. Ναι. Σας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ένας παίκτης εκτός από την αγωνιστικότητα που βλέπει μπροστά του και κρίνει κάθε φορά με βάση τα στατιστικά, σχολιάζει για το αν τελικά η Μέη είναι άφαντη μέσα στο παιχνίδι. Πώς ξέρει δηλαδή ο Στάθης ότι είναι αδιάφορη προσωπικότητα η Μέη, όταν το κοινό την έχει κρατήσει αρκετές φορές μέσα. Τέσσερις νομίζω. Πώς σχολιάζει ένα παίκτη για το πώς μπορεί να είναι έξω, αν είναι αγαπητός, αν δεν είναι αγαπητός, αν μετράει, αν δεν μετράει. Δηλαδή ξέρει το τι ακριβώς είπε η Μαρία Αντωνά. Είπε, πέταξε το μέλλον. Όχι, πραγματικά. Είναι πολύ άσχημο να το λες αυτό το πράγμα. Δηλαδή που ξέρεις εσύ τι τηλεοπτικό χρόνο παίρνει η Μέη, αν τη δείχνουν, αν δεν τη δείχνουν, τι γίνεται, αν την αγαπάει ο κόσμος ή όχι. Εγώ, ας πούμε, παράδειγμα που παρακολουθώ το Twitter, βλέπω ότι είναι πάρα πολύ αγαπητό πρόσωπο για το χαρακτήρα της και την προσωπικότητά της. Άρα δεν ξέρει, να τη λέει άφοντα γιατί δεν ξέρει τι έξω γίνεται χαμός. Άρα όντως δεν ξέρει, λέω εγώ για να το σώσω λίγο κάπω. Δεν ξέρει. Έτσι όπως το φαίνεται από εδώ, τι λέτε να ξέρει. Γιατί... Δεν λέμε αυτό, λέμε πώς το κρίνει αυτός ο ίδιος. Ναι, πώς το σκέφτεται, πώς το λέει αυτό τώρα, αφού δεν ξέρει τι κιού βγαίνουν έξω, τι λέει ο καθένας. Λέει ότι είναι ο πιο εύκολος στόχος, παιδιά, απλά τα πράγματα. Σου λέει εγώ τώρα κοντράγαμε με τη Μέη. Ναι. Για την τριάδα. Ακριβώς, αυτό σου λέει. Έχει βάλει κάτω τα βόλια και μετράει. Πόσο σπόντ ζωό, πόσο. Γιατί να κοντράρετε με τη Μέη και όχι με τον Άρη. Και η Μέη με την Ασημίνα. Δεν νομίζω να έχει αυτό, καλά λέει, σε αυτή την οφθαλμαπάτη, ότι συγκρίνεται με τον Άρη Στάθης. Όσα άντρας θα κοντραριστεί, ας πούμε, με τη Μέη και όχι με τον Άρη. Στο ίδιο επίπεδο αγωνιστικό. Σχέση, έχει ατομικό το αγώνισμα πλέον. Το παιχνίδι είναι ατομικό, ο καθένας για τον εαυτό του. Με τη Μέη είναι στο ίδιο επίπεδο αγωνιστικά κοντά. Με τον Άρη πώς θα συμβεί. Τι να σου πω, κορίτσι μου, Δευτέρα είναι σήμερα, θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν βαριέσαι. Έχω και αυτή την ψήξη που πονάω. Τελευταία εβδομάδα είναι, παιδιά, ηρεμήστε γιατί να σας πω κάτι. Το Survivor το πήραμε πολύ στα σοβαρά και μας μείνανε και δύο μέρες, μόνο τρεις. Γιατί το Survivor έχει την αστεία του πλευρά που γελάμε. Να βλέπουμε. Και μόνο αυτό θα θέλαμε να βλέπουμε κάθε μέρα, αλλά δεν μας δίνει τόσο. Μόνο από την εκπομπή μας όμως να το βλέπεις αυτό. Καλά, από πού άλλο. Δεν παίζει άλλο. Μαζέψαμε λοιπόν τα καλύτερα από όλο το Survivor. Έχουμε βρει τις αστείες στιγμές που μας έχουν κάνει να γελάσουμε με την ψυχούλα μας Παρασκευές και Δευτέρες αντίστοιχα. Είδες πάσα που σου έδωσε. Ποιο? Εγώ. Δεν άκουσα καν, συγγνώμη. Δεν άκουσα την πάσα. Πάρτε το βιντεάκι με την αστεία πλευρά του Survivor. Σήμερα θα τη κάνω το κόλπο με το μαγνητόφωνο. Μια εβδομάδα τη κολλά και δεν πέφτει. Σήμερα θα πέσει. Το μαγνητόφωνο θα τη αρέσει. Οι Αγγλίδες τρελαίνονται για κάτι τέτοιο. Θα το βρει χαριτωμένο. Λοιπόν, πάω. Μπαταρίες έχω. Για χαρά. Excuse me. I remember you. My name is Akatsoukas. What's your name, my fantastic diamonds? Σε φτιάξω.
Θερμοκρίαση και έγκαυμα είναι οι δύο σημαντικότερες επιπλοκές από την υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Αν λοιπόν αντιληφθούμε πως κάποιος έχει τα παραπάνω συμπτώματα, τότε χρειάζεται άμεσα να τον μεταφέρουμε από τον ήλιο σε δροσερό μέρος, ενυδάτωση και δροσερές κομπρέσες. Ξεκίνα να τελειώσω εγώ για να του μοιραστώ αυτή την αγάπη. Τι λες? Αυτό που βλέπω με τον Γιώργο είναι ότι προσπαθεί να μου κάνει ερωτήσεις ιστορίας προκειμένου να βρει ένα λάθος μου. Επιστήμονες του Χάρβαρντ αποφάσισαν να μελετήσουν σοβαρά τα ανδρικά εσόρουχα και την επίδρασή τους στην παραγωγή σπερματοζωαρίων. Ποιοι άντρες παράγουν τα περισσότερα σπερματοζωάρια? Εκείνοι που προτιμούν φαρδιά και άνετα εσόρουχα, όπως τα μποξεράκια. Σε όσους αρέσουν τα σλιπάκια, μάλλον θα πρέπει να αλλάξουν γνώμη. Only heard stories about the jungle. The jungle is no longer safe for you. When I found you. Opa, ποιος είσαι? Έχω πάθει σοκ. Είσαι πάρα πολύ όμορφος, έχω να σου πω. Σε γουστάρω πολύ. Εγώ πάντως θέλω να σου σκάσω ένα φιλί. Γιατί σε έχω ερωτευτεί πολύ. One day you would bring peace to the jungle. Mix out, bro, with the boat. Don't say. You are something the jungle has never seen before. Τέλειο. Τέλειο, ρε. Δώσουμε τεράστιο πλήκτρο στον Αργύρη μας για αυτά τα υπέροχα βίντεο που έφτιαξε όλο το χρόνο. Πραγματικά. Τι έχουμε ζήσει. Πολύ ωραία, πραγματικά. Νομίζω ότι βλέπω βιντεάκι από πριν από 3 χρόνια εντωμεταξύ. Τόσο μεγάλη μου φάνηκε αυτή η χρονιά. Και το χειρότερο δεν θέλω να σα αποκαλύψω. Είναι ότι εμείς δεν παίρνουμε τα χρήματα που παίρνουν οι παίκτες του Survivor. Λέω ότι εμείς δεν παίρνουμε και τα χρήματα που παίρνουν οι παίκτες του Survivor. Τι είπες, Μπετούλα? Λέω αυτό το μοντέλο που έκανε κουίκ με το σύντομο. Το είχα ξεχάσει. Το λέγανε τα παλικάρια αυτό. Αντωνόπουλος ήταν το παιδί. Αντωνόπουλος, Νίκος Αντωνόπουλος. Τον κροκόδηλο. Θυμάστε τον κροκόδηλο που πάτησε έξω. Ναι, χτύπησε το πόδι του. Άρα, Μυρία, αυτό εδώ πέρα, το πλάνο εκεί. Καταπληκτικό. Τα παιδιά όλα αρχίζουν και τελειώνουν με μία φράση. My beautiful diamond. Έτσι. Αυτό ήταν συγκλονιστικό. Αυτό ήταν το καλύτερο. Έχουμε λίγο τσακατσούκα, έχουμε μετά στη συνέχεια της εκπομπής. Mm-hmm. Ωστόσο, για να πούμε και εμείς σε διάλειμμα, γιατί βλέπω ότι έχει πάει 10:30 ήδη ώρα, να σας αποχαιρετήσουμε, αλλά να σας θυμίσουμε ότι υπάρχουν διαγωνισμοί που τρέχουν. Έχουμε καινούριο διαγωνισμό, η τελευταία εβδομάδα λοιπόν εκπομπών για εμάς εδώ. Και έχουμε ένα καινούριο διαγωνισμό για να πάτε πού? Στην υπέροχη Κύθνο. Όποιος λοιπόν, όποιος ζευγάρι θα κερδίσει 2 άτομα να πάνε ένα απίστευτο τριήμερο στην Κύθνο. Το kithnos.tv, το διαδικτυακό κανάλι του Δημήτρη Μάρκου, που αναδεικνύει τις ομορφιές στην Κύθνο, προσφέρει σε ένα ζευγάρι ένα τριήμερο στο Azul Houses, δίπλα στη χώρα της Κύθνου. Θα νιώσετε εκεί σαν στο σπίτι σας. Θα βρείτε ηρεμία, έτσι για να ξεκουραστείτε και να περάσετε όμορφα. Θα ταξιδέψετε με τη Ζάντε Φέρις και το πλοίο Διονύσιο Σολομός, που αναχωρεί καθημερινά από τον Πειραιά για τις Δυτικές Κυκλάδες. Μπείτε λοιπόν στο kithnos.tv και δείτε και τις καλύτερες επιχειρήσεις Κύθνου, δύο από τις οποίες είναι το Μπαγιόκο στη μαγευτική παραλία Απόκριση, για να πιείτε τα ωραία κοκτέιλ σας, αλλά και το Μπαϊράκι στα λουτρά της Κύθνου, που θα σας κάνει το τραπέζι κυριολεκτικά, να πάτε να φάτε κυριολεκτικά πάνω στο κύμα. Και φυσικά μην ξεχνάτε το απίστευτο αυτό δώρο που έχουμε για εσάς και τρέχει αυτός ο καταπληκτικός διαγωνισμός. Στείλτε μήνυμα στο 14999 ή πάρτε τηλέφωνο στον ίδιο αριθμό, γιατί δίνουμε και ένα αυτοκίνητο. Το Peugeot 208 έκδοση Like, 1200 κυβικών, 75 αλόγων, αξίας 15.700 ευρώ. Στείλτε μήνυμα στο 14999 γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας ή τηλεφωνήστε στον ίδιο αριθμό. Γιατί εμείς για λίγα λεπτά και μόνο θα σας αφήσουμε, θα σας αποχωριστούμε. Φτιάξτε καφέ, να φτιάξουμε κι εμείς, γιατί δεν έχουμε προλάβει να φτιάξουμε τον τρίτο καφέ της ημέρας μας. Να τα πούμε μετά. Και θα τα πούμε σε λίγο. Αθηνά, ο λόγος σε σένα. Διάλειμμα! Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
άσπρας. Ένα πλοίο θα σου. Να το το καλοκαίρι, παιδιά, εδώ είναι. Να το δίπλα σου ακριβώς. Να το, κοίτα μορφιά. Βλέπω νερά. Βλέπω νερά. Βλέπω την Μπέτσι σε μια όαση. Βλέπω μια όαση νερά. Ούτε, δεν τη βλέπεις. Σιγά, μας έκανες μουσκεμα. Η Μπέτσι, μαντάμ, τη σώτα μου, γιατί δεν κάνει τίποτα. Μπέτσι. Άγαλμα. Καλά, έρχεται το Σάββατο, θα ξεκιθούμε στις παραλίες, θα πάμε διακοπές. Θα ξεκουραστείς. Μακριά από το σπίτι και την κρεβατοκάμαρα. Βγήκες καθόλου το Σαββατοκύριακο. Κατάφερες. Όχι. Βγήκα μόνο χτες με τα παιδιά εδώ πίσω που βγήκαμε, κάναμε λίγο ποδήλατο, τρέξαμε. Εκεί από πίσω στη ζούγκλα. Εκεί από πίσω στα δέντρα. Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, άκου τώρα εμείς, γιατί εδώ τα παιδιά βγήκαν έξω, ξεχυθήκανε και έχουμε δηλώσεις από παντού. Δεν μαζεύεται αυτό το μούλτι. Λοιπόν, άκου τι έχουμε. Νίκο Μουτσινά τελείωσε την εκπομπή του την Παρασκευή, λοιπόν, και μίλησε για όλα. Απαντά και στα σχόλια για τα νούμερα τηλεθέασης. Και λέει, όσο δεν με ενοχλούν από το κανάλι για τα νούμερα, δεν θα ενοχληθώ κι εγώ. Ήρεμος. Και πάει παρακάτω. Η Δήμητρα Αλεξανδράκη μιλάει για το bullying όταν ήταν μικρή, που δέχτηκε. Επίσης λέει ότι μου έβαλαν φωτιά, με πέταξαν από τις σκάλες, φοβόμουν ότι θα με σκοτώσουν. Ο Φάνης Μουρατίδης σε συνέντευξη στον ΤΟΤ συγκινεί μιλώντας πώς βίωσε ως παιδί την απώλεια της αδερφής του σε πολύ μικρή ηλικία. Ο Σωτήρης Τσαφούλιας σε μια συνέντευξη σταθμό, θα πω εγώ, είπε ότι το Me Too δεν είναι κίνημα. Κίνημα το κάνουν αυτοί που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο για hashtags, likes και χρήματα. Ο Σπύρος Μαρθήκας κατακεραυνώνει τον Bachelor όταν ερωτήθηκε αν θα πήγαινε και θα ήθελε να είναι ο επόμενος Bachelor. Ο Γιώργος Κατσαούνης μιλάει για πρώτη φορά για όσα έζησε στο Survivor. Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου πιστεύει ότι μπορεί να κλάψει μόλις δει από κοντά το Στάθη Σχίζα. Mm. Μπορεί, δηλαδή είναι ικανή, μπορεί να κλάψει ή μπορεί το φοβάται ότι θα κλάψει. Ένα από τα δύο, δεν ξέρω τι. Και οι παίκτες του Survivor που πήγαν στην εκπομπή του Νίκου Μουτσινά του τραγούδησαν με μία φωνή «Ντροπή σου, Μουτσινά». Τους πρόδωσε και ήταν εμφανές. Πάμε να δούμε όλα αυτά γρήγορα σε ένα υπέροχο μούλτι που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Για την επικαιρότητα τη φετινή τηλεοπτική σεζόν και πόσο επηρέασε τα νούμερα τηλεθέασης στις ψυχαγωγικές εκπομπές, μίλησε ο Νίκος Μουτσινάς στην εκπομπή DOT. Υπήρχαν μέρες, οι περισσότερες δηλαδή, που πήγαν στο γραφείο και ήταν κάπως... Σήμερα δεν ξέρουμε και τι μπορούμε να γίνει. Οπότε εγώ έχω χορέψει φέτος, όσο δεν έχω χορέψει όλα τα χρόνια της ζωής μου και σε προηγούμενη ζωή φαντάζομαι. Έχει φύγει πολύς χορός μετά από κάποιο απόσπασμα που δεν είχε και πάρα πολύ σχόλιο. Έβρισκα να πω εγώ μία μπουρδα, μερικές φορές πετυχημένη, μερικές φορές καθόλου. Και μετά, αν το έχετε πει, ακούγαμε λίγο παραπάνω το τραγούδι. Μαθαίναμε τα λόγια. Για να περάσει η ώρα, Χριστιανέ μου. Τι να κάνουμε, αφού δεν είχαμε θεματολογία. Φαντάζομαι ότι επηρεάσει και τα νούμερα αυτό το πράγμα. Εντάξει. Τι κάνεις, ρε παιδί μου, όταν βλέπεις τα νούμερα. Όσο δεν με ενοχλούν από το κανάλι για τα νούμερα, δεν θα ενοχληθώ εγώ. Α, ωραία σκέψη είναι αυτή. Αυτή είναι πολύ σωστή. Εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό κάναμε εννοώ. Το καλύτερό μας εμείς θα κάνουμε. Δεν μπορώ να μεταποιηθώ. Δεν θέλω και να μεταποιηθώ. Η Δήμητρα Αλεξανδράκη σε συνέντευξή της στο Open Weekend και στην Μπένη Καβέτσου μίλησε για το bullying που δέχτηκε όταν ήρθε στην Αθήνα από την επαρχία. Όταν χώρισαν οι γονείς μου και έφυγα από το Μεγάλο Πεύκο, από την επαρχία, από το χωριό εκεί πέρα, να κατέβω στην Αθήνα. Με δείχναν με το δάχτυλο και λέγανε, επειδή φόραγα φόρμες, δεν φόραγα εγώ τζίνα όπως φοράγαν τα κοριτσάκια και όλα αυτά. Και λέγανε, δείτε τη σκρέμωτε, λέει από κάτω τέτοιο, λέει, δείτε την. Μου είχαν βάλει φωτιά, με είχαν κάψει. Με βάλανε φωτιά, με κάψανε. Ενώ φόραγα τον μπουφάν. Επειδή φόραγα το τεράστιο τον μπουφάν και ήμουν αλόκοτη για το περιβάλλον. Για να κάνουν πλάκα, ας πούμε. Ναι. Με είχαν πετάξει από τις σκάλες. Και μετέπειτα άρχισα να έχω κι εγώ βίαιη συμπεριφορά. Γιατί λέω ότι δεν μπορούν να επιβιώσω, αλλιώς θα με σκοτώσουν. Στο ντότ, ο Φάνης Μουρατίδης εξομολογήθηκε πως βίωσε την απώλεια της αδερφής του όταν ήταν τεσσάρων. Έχασα πολύ μικρός την αδερφή μου. Πάρα πολύ μικρός. Και ήμουν ξαφνικά μόνος μου. Να... τέσσερα. Αλήθεια. Και η αδερφή μου ήταν... πέθανε από μενιγκίτιδα. Τι λες. Η αδερφή σου. Ήταν τότε κοντά στα δύο. Και ήμουν μόνος. Δεν είχαμε κάποιον να μιλήσω. Οπότε... την έπλασα με τη φαντασία μου. Τι εννοεί? Την έπλασα με τη φαντασία μου. Την έκανα σκεπτομορφή. Δηλαδή, ότι υπήρχε μέσα στο χώρο. Γιατί ξαφνικά είχα ένα φιλαράκι που τα κάναμε όλα μαζί και ξαφνικά ήμουν μόνος. Και έτσι κατάλαβα και την. Τότε πολύ νωρίς νομίζω συνειδητοποίησα τι σημαίνει θάνατος. Είναι αυτό το τεράστιο αίσθημα μοναξιάς που σε πνίγει με την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου που συνδέεσαι άμεσα και ξέρεις ότι θα είναι δύσκολο να ξαναβρεθεί ένα τέτοιο πρόσωπο να ξανασυνδεθεί έτσι. Σε κάθαρη θέση για το κίνημα Me Too έχει ο Σωτήρης Τσαφούλιας.
Έχω δει το τελευταίο διάστημα δικηγόρους, ηθοποιούς, καλλιτέχνες να μιλάνε για το κίνημα Me Too και να λένε ξυπνάδες του τύπου Me Too, Me Three, Me Four. Mm. Που αυτά είναι λίγο, ας πούμε, λυπηρά για τους ίδιους. Το Me Too δεν είναι κίνημα. Κίνημα πάνε και το κάνουν αυτοί που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο αναπερίσταση για να βγάλουν hashtag, like και λεφτά. Το Me Too είναι μια στάση πολιτισμού και ζωής. Να λες σε έναν άνθρωπο ότι αν υποστεί μια κακοποίηση, πρέπει να την καταγγείλει επί τόπου για να μπορέσει ο νόμος να δράσει στο σωστό χρόνο. Δεν είναι ούτε μόδα, ούτε τάση, ούτε κίνημα. Είναι στάση ζωής. Γιατί είναι πολλά τώρα οι άνθρωποι που σαν τα σαλιγκάρια μετά από τη βροχή βγαίνουν σιγά σιγά και αρχίζουν και λένε εμένα. Είναι αυτή η κατηγορία που λέω η εμένα μου φέρθηκε καλά. Ναι. Mm. Είναι ασύλληπτο γιατί φαντάσου ότι ένας άντρας, ας πούμε, ο οποίος έχει γνωρίσει ή βλέπει στο δρόμο χίλιες γυναίκες ή τις γνωρίζει, δανείζομαι ένα νούμερο. Ναι, ναι. Εάν βιάσει και σκοτώσει 5, αυτό σημαίνει αυτόματα ότι δεν βίασε και δεν σκότωσε τις άλλες 995. Το να βγουν όλες αυτές να πούνε «Εμάς φέρθηκε καλά», δηλαδή αν βγει κόσμος να πει «Εμάς μας φέρθηκαν καλά οι δολοφόνοι του Γιακουμάκη της στο Παλούδι», δεν νομίζω θα αλλάξει κάτι. Αν βγει ο παππούς μου και πει «Εμένα ο Χίτλερ δεν με βάλε σε φούρνο». Ωραία, δεν έγινε. Δεν σε βάλε σε φούρνο. Σένα έβαλε άλλα 10 εκατομμύρια. Και τι έγινε. Δεν πεις καμία καλλιτεχνία όταν είσαι κακοποιητικός. Και αυτό δεν το λέω μόνο για αυτά που έχουμε ακούσει που έχουν συμβεί σε εμάς. Για οποιονδήποτε, για το Πικάσο, άμα πεις το κακοποιητής, για μένα δεν είναι καλλιτέχνης, σπουδαίος ζωγράφος. Σε καμία περίπτωση ο Σπύρος Μαρτίκας δεν θα ήταν ο επόμενος Έλληνας μπάτσελορ. Νομίζω ότι είναι μια ατόφια εκπόρνευση της γυναίκας. Και εμένα με αειδιάζει αυτή η εκπομπή. Θεωρώ ότι είναι πολύ βαριά η έκφραση. Σκληρό, σας, ναι, κύριε είναι σκληρό. Εγώ δεν ξέρω αν μπορώ να εκφραστώ με κάθε... Είναι πολύ σκληρή η έκφρασή σας, δεν συμφωνώ. Θεωρώ ότι αυτή η εκπομπή πραγματικά υποβιβάζει τόσο πολύ τη γυναικεία φύση. Εδώ συμφωνώ. Γιατί, άλλο όρος υποβιβασμός και άλλο εκπόρνευση. Να πραγματικά... το κάνουμε σαφές αυτό γιατί είμαστε στο τηλεοπτικό ναι, αέρα. Εδώ υποβιβάζει, ναι, θα συμφωνήσω. Υποβιβάζει σοβαρά τη γυναικεία υπόσταση σε τέτοιο βαθμό που πραγματικά. Δεν θα ήθελα να υπήρχε. Ο Γιώργος Κατσαούνης αποκάλυψε αν θα τον δούμε στον τελικό του Survivor. Θα σε δούμε στον ημιτελικό και στον τελικό, γιατί από το Survivor σε αποχωρήσανε. Κοίταξε να δεις, θα είμαι και στον ημιτελικό και στον τελικό. Αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ αυτή τη στιγμή. Και είναι το περιστατικό που επιτέθηκε στον Τάκη τον Καρακούνια, το μετάνιωσες τελικά. Εμείς κάτω στη Θεσσαλία κάποιες κουβέντες δεν τις σηκώνουμε. Είναι κάποιες κουβέντες που και στο χειρότερο εχθρό σου δεν τις λες. Μου αναφέρεις το περιστατικό με Λουντάκι, έτσι. Λοιπόν, από τη στιγμή που πήρα τα παπούτσια της Ναυσικάς, μπερδεύτηκα. Ο Τάκης άρχισε να ψάχνει, ποιος πήρε τα παπούτσια και γυρνάει και λέει, όποιος πήρε τα παπούτσια μου, του γαυγίζεται το σπίτι. Εγώ δεν τα πήρα. Δεν με ενεύρισε. Είναι το σπίτι του αλουνού και του κάθε αλουνού δεν το βάζεις ποτέ στο στόμα σου. Τι, δηλαδή τι μου γαυγίζει, τη μάνα, τον πατέρα, την αδερφή, δεν κατάλαβα. Και δεν τον έδειρα. Τι έγινε. Δεν τον έδειρα, μένω εκεί. Αν τον έδερνα θα το καταλαβαίνατε. Δεν υπήρχε δηλαδή βία οπραγία. Είχε κανένα σημάδι στο πρόσωπο που έλεγε ότι το χτύπησα. Ποιες είναι οι σχέσεις σου σήμερα με τη Μιριέλα, μιλάτε. Δεν έχω να πω κάτι. Όχι, επειδή ξέρω που το πάτε, ναι, τη γούσταρα τη Μιριέλα, εννοείται. Τι να πω, ψέματα. Όλο το πανελλήνι μας είδε. Αλλά και σε θέλω και πουλάει, δεν πάει έτσι. Φώτα χαμηλά. Στο Open Weekend και την Βίκυ Δέτσικα μίλησε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου για τον αγαπημένο της Στάθη Σχίζα. Ο Στάθης είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Είναι από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει, να σου πω την αλήθεια. Πόσο καιρό είστε μαζί τώρα? Είμαστε μαζί περίπου 1,5 χρόνο. Φτάνουμε στο τελικό σιγά σιγά. Κοίτα, δεν σου κρύβω ότι γενικά έχω πάρα πολύ άγχος. Ο Στάθης είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι επαγγελματίας αθλητής και αυτή τη στιγμή συναγωνίζει ανθρώπους που είναι επαγγελματίες αθλητές σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και παρόλα αυτά έχουν φέρει πάρα πολλές νίκες. Οπότε αυτό και μόνο με κάνει να είμαι περήφανη. Νοείται ότι θέλω να είναι ο νικητής του φετινού Survivor και θέλω ο κόσμος να εκτιμήσει και να δει πραγματικά ποιος είναι ο Στάθης. Θεωρητικά θα τον δω από κοντά την Τρίτη στον ημιτελικό. Οπότε πιστεύω ότι θα μου βγουν πράγματα πολύ αυθόρμητα και λόγια που μπορεί τώρα να μπορώ καν να φανταστώ.
Πιστεύω ότι θα τον αγκαλιάσω, πιστεύω ότι μπορεί και να κλάψω λίγο. Οι παίκτες του Survivor εισέβαλαν στην τελευταία εκπομπή του Νίκου Μουτσινά και του ζήτησαν το λόγο που δεν παρακολουθούσε το reality επιβίωσης. Καλά, δεν τρέπεσαι λίγο. Μην μιλάς άλλο. Πες τα ονόματά μας αν τα ξέρεις. Μίλα, τα ονόματά μας να πει. Εντάξει. Ωραία. Είπε, ρε. Τα είπε, τα θυμόταν όλα. Είναι κορυφαία στιγμή, αλήθεια είναι. Καλά, τα θυμόταν. Είχε και το ακουστικό, περίμενε. Μπορεί να του τα λέγει η Αγγελική από πάνω. Κάτι θα άμαθε μία σεζόν, Μπρεμπέτη. Αλλά εγώ το Λάμπρο τον ήξερε, την Αυσικά τη θυμότανε. Την Πελαγία, δεν ξέρω. Οριακά, οριακά, οριακά. Πάντως δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε. Η κορυφαία στιγμή στην τελευταία εκπομπή του Νίκου ήταν άλλη. Άστο, άστο. Δεν θα μιλήσω. Θα δείξω. Ένα έχω να πω. Εδώ σας έχω. Δημήτρη Μακαλιά, αυτά είναι τα παπούτσια σου. Διανέβηκα σε αυτό. Ξέρεις όμως, ήταν έξυπνος γιατί διάλεξε χοντρό τακούνι. Α, για είχα την Μπέτη, να τα λέμε αυτά. Την Μπέτη και την Αθνά που μου είπατε ακριβώς πρέπει και να κάνω. Είπα, μην βάλεις κλειστή γόβα. Δεν μπορεί οι άντρες την κλειστή. Βάλα ανοιχτή, αν βρεις και πίσω ανοιχτό, δηλαδή σαν πέμπινο, να δένει. Είναι να 15 πόντου, δεν είναι αστεία πράγματα όμως τώρα, πέρα από την πλάκα. Είναι 15 αυτό. Μπράβο σας. Δεν ξέρεις πόσο είναι. Είναι 15. Για δες το. Θάνε. Μπέτη, βοήθησες και στην επιλογή του χρώματος, γιατί είναι και όχι, πολύ ωραίο το χρώμα. Όχι, μόνος που τα διάλεξε. Όχι, όχι, αυτό μόνος μου. Αυτό έπρεπε να με δείτε στο μαγαζί. Κάμισε ταρισμένο. Με τη γυναίκα μου και το γιο μου. Πρέπει να με δείτε εκεί. Μπαμπά, τι κάνεις εδώ με τα παπούτσια αυτά. Ο Χάρης, πες μου, τι είπε ο Χάρης. Το άρεσε πάρα πολύ. Μου είπε και ποιο να διαλέξω, όπως και ένα ζευγάρι φιλικό δίπλα στο μαγαζί που πήγα, που μου έλεγαν όχι αυτό, εκείνο. Με έδειξαν ένα άλλο, αλλά του είπα ότι ήθελα τα στρας. Τι έχει ζήσει. Και συμφώνησε και ο Χάρης τα στρας, θεώρησε ότι ήταν ό,τι πιο. Τέριαζαν οι αλήθειες. Πιο κοντά στο ρούχο που φορούσα. Τραγικό. Και είδα τι ωραία χορεύει ο Δημήτρης. Δεν το πιστεύω. Πραγματικά τι ταλέντο είναι αυτό. Εντάξει, περάσαμε καταπληκτικά. Δηλαδή είναι σαφιά. Ήταν ένα μαραθώνιο, πρέπει να πω. Ήταν 3,5 ώρες εκπομπή. Περάσανε όλοι από εκεί. Ήταν μαγικά, πραγματικά. Ντροπή σου, Μουτσινά, γιατί το Survivor φαίνεται να γύρισε την πλάτη ο Νίκος στο Survivor φέτος. Mm-hmm. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό. Και μας άφησε μόνοι μας να κάνουμε Survivor πανόραμα εδώ κάθε μέρα πρωί 9:50 με 10:30. Μόνο εμείς κάναμε Survivor. Το καταλάβατε αυτό φέτος, έτσι. Εντάξει, όχι. Γιατί ο Νίκος, νομίζω, αν έχω καταλάβει καλά, ναι, δεν γούσταρε που έγινε τόσο reality και το τραβήξαν τόσο πολύ από τα μαλλιά με τόσο ακραίους χαρακτήρες. Αυτό τον ενόχλησε, πιστεύω. Νομίζω. Ισχύει. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Μας πάλι όχι, μας έδωσε πολύ υλικό και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Νίκο και τον Survivor. Και σε ένα που χόρεψες, να τα λέμε κι αυτά. Δεν το συζητάω, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κανονικά πρέπει να είναι και η Μπέτη εκεί να χορέψει. Καλά, δεν το συζητάω. Να κάνω και όμως μετά θεάσε. Α, το αστράπτουσα. Ας όψετε που λέει ότι έχει κοροναϊό, τέλος πάντων. Ψέμα όλο. Λοιπόν, πάμε στην Αλεξάνδρα Παναγιώτερη, η οποία, παιδιά, ενδείχεται να κλάψει αύριο βράδυ. Το πιστεύετε? Yes. Ναι, εντάξει, τη βλέπω πολύ ερωτευμένη, η αλήθεια. Mm. Και ενώ είναι ένα χρόνο μαζί, ένα μισό. Ένα και το μισό χώρια. Τι. Αφού δεν τα λένε. Ναι, σωστό και αυτό. Τα λένε, δεν τα λένε. Δεν τα λένε, τα λένε. Συμφωνείς όμως αυτό που είπε, ότι είναι ένα πολύ αγαπητό παιδί ο Στάθης και ότι της λείπει πολύ και την καταλαβαίνω απόλυτα. Οπότε φαντάζομαι ότι εκείνη την. Τουλάχιστον να με βαφτούμε για αύριο, ρε παιδί μου. Να πάμε έτσι, να βλαντάξουμε στο κλάμα. Θα κάνει τα διάβροχο μακιγιάζ. Ναι. Wet look. Αφού φαίνεται, θα γίνει. Εκεί δεν έχετε καθόλου χρόνο ούτε για ένα λεπτό. Δηλαδή πριν ξεκινήσει. Γιατί δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρετε. Πού να ξέρετε. Δεν θυμάστε από άλλο Survivor να δείτε να έπεσαν αγκαλιά. Μπορεί και να σα ανεβάσουν πάνω. Δηλαδή. Θα κοιτιώσαν το από τις κερκίδες οι με μηνύματα. Θα κοιτιώσαν το με φώτα χαμηλά. Ο Γιώργος Κατσαούνης βέβαια μίλησε για όλα, πλέον είναι χύμαρος, δεν σταματάει, τα λέει όλα. Άστα. Δεν τον έδιρε, μα τώρα δεν τον έδιρε, γι' αυτό δεν έφυγε το παιχνίδι, καλά δεν έχω καταλάβει. Γιατί λέει καλά, τώρα. Νομίζω ότι σε αυτό. Εσύ είδες και ένα μαυρισμένο μάτι, όμως. Το μάτι δεν το έδωλα, μπορεί να το έριξε καμιά στο στομάχι, στο στήθος, στην πλάτη, στο ποπό. Στα πλευρά, μα τα ρίχνει, θα είχαν σπάσει τα πλευρά, δεν θα μπορούσε να περπατήσει ο άλλος. Φαντάζομαι θα ρίξε, μια-δυο θα ρίξε για να φεύγει, δεν γίνεται τώρα. Να τον διώξαν έτσι ελαφρά την καρδία, αφού τον αγαπήσαμε πολύ. Αλλά είναι και καψούρης. Αυτό είναι δεδομένο, νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που... Αλλά πέθανα με αυτό. Πέθανα. Φάνηκε από το πρώτο δευτερόλεπτο, παιδιά, ότι ο άνθρωπος αυτός είχε όντως καψουρευτεί. Ο Γιώργος Κατσαούνης δεν μπορεί να κρυφτεί. Ναι, μωρέ, ψυχούλα. Είναι καθαρός άνθρωπος, δεν μπορεί. Είχε συναισθήματα για τη Μιριέλα, η αλήθεια είναι αυτή. Το βλέπαμε. Ναι, έντονος. Έζησε, ένιωσε, τόνιωσε. Το όνειρο. Ναι, ναι. Η Μιριέλα δεν τόνιωσε, οπότε έμεινε μόνος του και δεν πειράζει. Ο καθένας είναι για να πάρει το δρόμο του.
Αυτά έχω να σας πω ότι μου έστειλε μήνυμα στο Instagram Κατσαούνης, ο Τσακατσούκας πήγε να πω. Μου έστειλε μήνυμα για περαστικά και πώς το περνάς, αν το περνάς ελαφριά. Και του λέω σε ευχαριστώ και τι μου απαντάει, ή τι με ευχαριστείς. Θα το πω, είτε να σε κάνω να σε βρίσω. Έλα μωρέ. Πες του πριν να έρθει εδώ να τα πούμε λίγο. Τι έγινε αυτός πάει εκεί στα μπάρ, εδώ με τον Τζάκσον και τον Τζόκσον, αυτόν σου λένε. Να έρθει εδώ να τα πούμε λίγα. Είναι με τον Τζον, του Μόρν και τον Τζάκσον. Τρελαθούμε. Λοιπόν, πάμε και στον Σπύρο Μαρτίκα, ο οποίος έδωσε πόνο, μπορώ να πω. Εντάξει. Όλοι έχουμε διαφωνήσει λίγο με τον Μπάτσελορ, λίγο σε ένα βαθμό. Από την άλλη, μας δίνει και υλικό. Και είναι και από αυτά που λες ότι δεν σ' αρέσουν, αλλά σ' αρέσει που δεν σ' αρέσει να το βλέπεις και το βλέπεις τελικά. Γιατί πώς κάνει νούμερα, πώς το βλέπεις. Love to hate. Ναι. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις. Έχει πολλούς haters τον Μπάτσελορ. Θα συμφωνήσω ότι είπαμε στην εκπόρνευση, αλλά σίγουρα είναι ένα προϊόν το οποίο. Δεν σέβεται ιδιαίτερα τη γυναική φύση, αλλά κοίτα που αρέσει και το βλέπουν και γυναίκες πάρα πολλές. Θα ξαναγίνει άραγε. Φαντάζομαι για να το ρωτάνε, υπάρχει κάποια τέτοια πρόθεση τουλάχιστον. Ναι, πάντως το τελευταίο δεν έδειξε ότι ο κόσμος το αγάπησε και το αγκάλιασε ιδιαίτερος. Ναι. Ούτε πολύ καλά νούμερα έκανε. Λέτε ότι πολλές αντιδράσεις υπήρχαν και γι' αυτό. Είναι μεγάλος ανταγωνισμός, παιδιά. Εγώ νομίζω ότι... Το θέμα είναι και ποιος θα είναι και ο Μπάτσελορ μέσα που θα μπει για να κάνει ένα μεγάλο ρόλο. Κοιτάξτε, όποιος και αν είναι όμως. Δεν θα είναι πάλι κάποιος από Survivor, φαντάζομαι. Δεν θα ξανακάνουν τα αυτό. Τα κορίτσια φέτος ξεφύγανε πολύ σε συμπεριφορά. Βέβαια, υποτίθεται ότι όλο είναι σενάριο, έτσι. Δηλαδή έχουν και μια καθοδήγηση κτλ. Ναι. Απ' την άλλη, αν μου πούνε εμένα να κάνει μια κολοτούμπα και ένα σπαγκάτο για το. Τότε δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνω κιόλα. Ναι. Καλά, δεν σημαίνει ότι μπορούμε κιόλας να το κάνουμε το σπαγκάτο. Άντε και μας το έπανε, να το κάνουμε. Μπορεί και να θέλεις, αλλά τι μπορείς να κάνεις. Φαντάζομαι. Τρελαίνομαι με το Σπύρο που χρησιμοποιεί τόσο βαρύγδουπες εκφράσεις. Πώς λένε στις ειδήσεις όταν βλέπω κάτι βιβλική καταστροφή. Δρακόντια τα μέτρα. Ναι. Εμείς δεν καταλαβαίνουν, αλλά δεν πειράζει. Και να σας πω βέβαια και στο Σωτήρη Τζαφούλια, ο αγαπημένος, ο οποίος. Εγώ έπαθα πλάκα με αυτή τη συνέντευξη. Τη ρούφηξα δευτερόλεπτο. Ήταν συγκλονιστικός. Πολύ ωραία το πολύ σαφής και μπράβο του. Και θα μείνω και σε αυτό κι εγώ, γιατί πολλές φορές το έχω σκεφτεί. Αυτό το εμένα μου φέρθηκε καλά, το οποίο με πονάει πάρα πολύ. Δεν είναι η στιγμή για το σου φέρθηκε καλά, γιατί όντως εσένα μπορεί να φέρθηκε καλά. Να σου φέρθηκε καλά, αλλά δεν είναι τώρα να συζητήσουμε γι' αυτό. Είναι να συζητήσουμε για τα κακουργήματα που έχει κάνει κανείς και να δούμε αν έχουν προλάβει και τα θύματα εγκαίρως να πούνε την ιστορία τους, να την εκμυστηρευτούν, να την καταθέσουν λοιπόν σε ένα δικαστήριο και να οδηγηθεί αυτός ο άνθρωπος στις δικαστικές αίθουσες. Έχει δίκιο, πολύ ωραία τα είπε. Θα συμφωνήσω και εγώ με όλα όσα είπε πραγματικά. Απλά θα δώσω ένα έτσι, πολύ μικρό ελαφρυντικό από ποια άποψη. Ναι. Ότι η ερώτηση πάντα ξεκινάει στα πρόσωπα αυτά που πηγαίνουν να κάνουν μια συνέντευξη. Πώς ήταν στην μεταξύ σας συνεργασία και αν εσείς είχατε δει κάτι. Οπότε όταν ρωτάς αυτό το πράγμα, ο άλλος θα σου πει ναι, μαζί μου ήταν εντάξει. Αλλά από την άλλη πάλι υπάρχει δικαιοσύνη που η υπόθεση έχει δηλαδή πάρει τον δρόμο της. Οπότε δηλαδή δεν μπορείς να τα βάλεις και με αυτόν που 100% δηλαδή απαντάει σε μια τέτοια ερώτηση. Από αυτή την άποψη. Έχουν εκεί δύο πλευρές δίκιο, θα σου πω γιατί. Γιατί πολλές φορές δεν είναι τι λες, είναι ο τρόπος που το λες. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος π.χ. κατηγορείται για βιασμό ή για δολοφονία ή για οτιδήποτε. Που είναι σοβαρότατα βέβαια όλα αυτά. Έτσι. Είναι πολύ σοβαρά. Και εσένα μπορεί να μη σου έδειξε τέτοιο. Νιώθεις ενοχή να πεις την άποψή σου ότι μα εμένα δεν μου έφερθηκε καλά, αλλά παρόλα αυτά το δικαστήριο θα κρίνει. Ναι. Μπορείς να το πεις κι αλλιώς. Μπορείς εμένα να μην έκανε μια τέτοια πράξη, αλλά αυτό δεν αναιρεί τις πράξεις που έκανε σε άλλες κουβέντες. Ναι. Γι' αυτό σου λέω, είναι καμιά φορά το πώς τοποθετούμαστε, ο τρόπος που λέμε κάποια πράγματα που μπορεί να παρεξηγηθεί. Όπως επίσης και το άλλο, ότι είναι μια τάση, έτσι, διάφοροι που έχουν εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο και έχουν πει ότι είναι μια τάση το Me Too και τώρα όλοι βγαίνουν και κάνουν με έναν τρόπο, δηλαδή, απαξιωτικό που πραγματικά σε κάνει έξαλλο. Κοίτα, θα σας πω ότι εκ των πραγμάτων όταν ξεκίνησε όλο αυτό, πήρε μια πολύ μεγάλη διάσταση και καλώς την πήρε. Απλά μετά. Και είναι και αναμενόμενο. Όλο αυτό άρχισε να παίρνει η μπάλα σε πολύ κόσμο. Και πολύ πιο εύκολα να λέμε ότι να, αυτό είναι κακοποιητική συμπεριφορά ή οτιδήποτε. Και δεν πειράζει. Μαζί με τα χλωρά. Φτάσαμε εκεί, πιστεύεις. Εγώ δεν είδα να φτάνει τόσο εκεί. Νομίζω ότι απλά ακούσαμε πολλά παραπάνω, ξέρεις, πολλές περιπτώσεις, οι οποίες δεν ήταν τόσο κακοποιητικές. Και απλά πήρε η μπάλα και αυτές. Αλλά δεν πειράζει. Νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε και από αυτό το στάδιο. Να φτάσουμε δηλαδή λίγο στο άλλο άκρο για λίγο καιρό, για να ξεχωρίσουμε και ποιες είναι οι κανονικές περιπτώσεις, οι αληθινές που είχαν όντως κακοποιητικές συμπεριφορές, για να καθαρίσει λίγο το τοπίο. Επίσης, όταν υπάρχει, παιδιά, καταγγελία για μια κακοποιητική συμπεριφορά, νομίζω ότι κυρώνει την οποιοδήποτε άλλη καλή σχέση που μπορεί να έχει με τον οποιονδήποτε. Ναι. Για μένα, προσωπικά. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος κατηγορείται για κακοποιητική συμπεριφορά, ναι, δεν έχει κανένα νόημα να ερωτηθεί κανείς για το αν είχε καλή σχέση μαζί σου.
δεν με αφορά. Ακυρώνει την οποιοδήποτε καλή σχέση μπορεί να έχει με τον οποιοδήποτε όταν έχει κατηγορηθεί για κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι κυρίως αυτό γίνεται όταν κάποιοι προσπαθούν, θα το πω σε εισαγωγικά και χοντροκομμένα, προσπαθεί να ξεπλύνει έναν άνθρωπο. Αυτό. Και συνήθω όταν πα να τον ξεπλύνει, λέγοντα πόσο καλό και τέλειο ήταν. Ακριβώς. Να το ελαφρύνει. Μιλάμε... Αυτό δεν ελαφρύνεται με τίποτα. Μιλάμε για συγκεκριμένο περιστατικό. Μιλάμε για τη δύσκολη και την κακή στιγμή ενός ανθρώπου. Και δεν μιλάμε για τις υπέροχες στιγμές που μπορεί να έχει όλη τη ζωή και την επιτυχία του στον επαγγελματικό του χώρο. Αλλά μιλάμε για αυτή την κακή στιγμή που έδρασε κακουργηματικά. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, έτσι με αφορμή το κίνημα MeToo, το κακό, το τραγικό νομίζω μέσα σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι έχουμε μάθει μόνο για περιστατικά τα οποία έχουν συμβεί στον χώρο της υποκριτικής. Ναι. Δηλαδή αλλού δεν έχει υπάρξει τίποτα και ποτέ. Και όχι για όλα, ε! Καλά, φυσικά. Για ακόμα νερό να τρέξει στο βλάκι. Δεν έχουν υπάρξει καταγγελίες. Σε 20 χρόνια μπορεί δηλαδή και στους υπόλοιπους χώρους να μάθουμε περιστατικά. Ελπίζω να μην πάρει 20 χρόνια, πάρει λιγότερα. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, εμείς είναι η ώρα να βγούμε σε διάλειμμα. Αλλά πριν φύγουμε για διάλειμμα, να σας θυμίσουμε ότι το καλοκαίρι είναι εδώ και εμείς θέλουμε να σας δώσουμε δώρα. Μην φύγετε έτσι παραπονεμένοι. Την τελευταία εβδομάδα δεν θα δώσουμε. Σε όλους θα δώσω ένα δώρο. Θα πάρω λοιπόν εγώ τηλέφωνο τον Δημήτρη Μάρκο να το ζητήσω αυτό για όλους μας. Αλλά για εσάς που θέλετε τώρα να το διεκδικήσετε και να το κερδίσετε αυτό το υπέροχο τριήμερο στην Κύθινο για δύο άτομα στο Azul Houses, μπορείτε να το κάνετε τώρα. Στο Azul Houses πραγματικά θα νιώσετε σαν να είναι το σπίτι σας. Θα βρείτε ηρεμία, την ηρεμία αυτή που αναζητάτε στις διακοπές και θέλετε να ξεκουραστείτε. Θα πάρετε και από τη Ζάντε Φέρι στο πλοίο το Διονύσιο Σολωμός για να πάτε από τον Πειραιά στις Δυτικές Κυκλάδες και όλα θα είναι υπέροχα. Το Kythnos.tv βέβαια θα σας στείλει και σε δύο καταπληκτικές, τις καλύτερες επιχειρήσεις της Κύθνου, στον Μπαγιόκο, στη μαγευτική παραλία Απόκρουση για να απολαύσετε cocktails, αλλά και στο Μπαεράκι που είναι στα λουτρά της Κύθνου και εκεί θα σας κάνουν το τραπέζι κυριολεκτικά. Πάνω στο κύμα. Θέλετε να το διεκδικήσετε και να το κερδίσετε την Παρασκευή. Στέλνετε ένα μήνυμα στο 14999, γράφετε στο ονοματεπώνυμό σας ή στέλνετε ή παίρνετε τηλέφωνο στον ίδιο αριθμό. Και ταυτόχρονα δεν ξεχνάτε ότι στον ίδιο αριθμό τηλεφωνείτε ή στέλνετε μήνυμα για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο Peugeot 208 έκδοση Like 1200 κυβικών 75 αλόγων αξίας 15.700 ευρώ. Πολλοί το είδατε, ακόμα περισσότεροι το έχετε λιγουρευτεί. Μπορεί να γίνει δικό σας λοιπόν με ένα μήνυμα ή ένα τηλεφώνημα στο 14999. Κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε. Θα ήθελα να κλείσουμε αυτή την ενότητα, μια παράκληση από την παρουσιάστρια. Θα ήθελα να κλείσουμε αυτή την ενότητα με ενός λεπτού σιγή, διότι όση ώρα έλεγες εσύ το δώρο, ένα καλαμάκι ρούφαγε έναν καφέ και τιμησένε και για μένα που δεν έχω πάγο να φτιάξω αυτή τη στιγμή καφέ. Δεν έχεις πάγο. Δεν έχει προλάβει να παγώσει ο πάγος τη παγωκής. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα για να πάσει στον περίπτερο απέναντι. Στείλει το Δημητράκη να σου αγοράσει μια σακούλα παγάκια. Εντάξει, λίγα λεπτά, προλαβαίνει. Στείλ τον και όταν γυρίσουμε, σε θέλουμε παγάκια. Φύγαμε. Η συναυλιάρα ήταν αυτή στην Κύπρο το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν είδατε πλάνα. Έχει γίνει χαμό στην Κύπρο με τον Για όπου πάει ο Κωνσταντίνος, είναι sold out. Άντε, γεια. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους και τους καλωσορίζουμε στην παρέα μας. Μπετούλα, πώς είσαι εσύ, ήρθα πάγος. Ούτε πάγο δεν σου φέρω. Έφτιαξα. Είχα κάτι παγάκια αυτά τα πλαστικά που παγώνουν και τα βάζεις μέσα που δεν λιώνουν. Ναι. Δεν τα μπορώ. Το φτιάξα με αυτό. Δεν βαριέσαι. Δεν τα μπορείς, δεν τα μπορείς. Άμα στην ανάγκη μου, Αθηνούλα μου, έχει πλάκα. Την ανάγκη θα πήγαινε και στη γειτόνισσα να πάρει. Πάντως, καρύδα και φακόρια. Οφείλω να ομολογήσω, ρε παιδί μου, ότι η Μπέτη Μαγκύρα είναι ένας άνθρωπος που είμαστε εδώ σχεδόν ένα χρόνο μαζί. Μια φορά να τη δω, ό,τι και να έχει συμβεί. Να μην... Είναι πάντα με το χαμόγελο στα χίλια και πάντα βρίσκει τη λύση. Ναι. Πάντα. Με το χαμόγελο, αλλά μέσα τη βράζει που δεν είναι εδώ. Βράζει. Μία φορά. Γιατί την κρίνια δεν θα τη βγάλω στην τηλεόραση. Την πληρώνει το καλαμάκι. Ο Μάζης τα ακούει, ο Μάζης. Βέβαια, να πούμε ότι δεν σε έχουμε δει πέντε μέρες αφάγωτη να δούμε πώς θα αντιδρούσες κι εσύ. Γιατί άμα σε αφήσουμε πέντε μέρες χωρίς να έχεις φάει, δεν ξέρω αν θα σου έτσι με το χαμόγελο. Δεν θα ήμουν πολύ. Σιλέει, δεν είμαι άλλος άνθρωπος. Λοιπόν, Μπέτη, έχουμε δεύτερο μούλτι. Έχουμε μαζέψει εδώ το Σαββατοκύριακο, έγινε χαμός. Βρήκαμε τον Τάκη Ζαχαράτου εδώ, μας είπε, παραδέχτηκε ότι τον έχει εκνευρίσει σχόλιο που έχουν γράψει γι' αυτόν κάτω από φωτογραφία του, βεβαίως. Η Ζενεβιέβ Μαζαρή δίνει συγχαρητήρια στην κριτική επιτροπή του GNTM. Λεωνίδας Κακούρης εξηγεί πώς τον βοήθησαν τα παιδιά του να ξεπεράσει μια δύσκολη περίοδο στη ζωή του που είχε κατάθλιψη.
Σοφία Παυλίδου μιλάει για κάποιους που λέγανε ότι είναι εύκολοι και ότι ήθελε να κοιμηθεί με όλους. Βέβαια. Και ο Αργύρης Πανταζάρας λέει ότι αυτός που μου έκλεψε τη μηχανή, γιατί του είχαν κλέψει την μηχανή, τον θυμάσαι πέρυσι, με έσωσε από κάτι. Τέλος, για κλείσιμο αυτού του μούλτι, έχουμε ένα υπέροχο τραγούδι, το Μελιτζάνα από Αλάνα. Κάποιες γιαγιάδες στην Κρήτη θέλουν, μπορούν καλά, και το κάνουν. Κορυφαίο, το αγαπώ. Και τραγουδούν τρα. Από Αλάνα και την για τέλεια να το δούμε όλο το μούλτι. Ο εαυτός μου, ο χειρότερος εχθρός μου. Τα σχόλια που τον έχουν ενοχλήσει, αποκάλυψε ο Τάκης Ζαχαράτος στο «Καλύτερα δεν γίνεται». Ένα πράγμα με είχε ενοχλήσει και το λέω πάντα. Είχα την τεράστια τιμή να συναντήσω, να δάσκαλε. Ο Μαρσέλ Μαρσό, αυτό ο μύθος, από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες παγκοσμίως και όλων των εποχών, είχε έρθει στο Ηρώδιο να κάνει μία παράσταση. Πήγα λοιπόν στο καμαρίνι, βγάζουμε μία φωτογραφία και γράφουν από κάτω. Ο Μαρσέλ Μαρσό με τον Τάκη Ζαχαράτο, που ελπίζω να μην τόλμησε να συστηθεί σαν συνάδελφος. Για το δικό μου χαρακτήρα, μου φάνηκε τόσο μακριά από μένα, το δεν ήμουν και δουλεμένο στην κακία. Είχα εκνευριστεί πάρα πολύ με αυτό. Η Ζενεβιέβ Μαζαρή επέστρεψε από την Ασία και σχολίασε την κριτική επιτροπή του GNTM. Συγκλονιστική επιτροπή, γιατί πριν φύγω δεν ήξερα και δεν ήξερα τι να λέω. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία επιλογή, γιατί ο Τάσος είναι αληθινός άνθρωπος, έξω καρδιά, φέρνει όλο αυτό το ζαμανφού παριζιάνος. Η Σοφία είναι το τώρα και το αύριο της μόδας, οπότε η άποψή της με αφορά. Και έχεις και τη Βίκη και τον Γιώργο κλασικές αξίες, οπότε σαν GNTM group που είμαι κλασική, τέλεια επιτροπή, δηλαδή περιμένω πώς και πώς. Τα ακούστηκαν πολλά για τη Σοφία. Σε ενόχλησε το γεγονός ότι στάθηκαν οι περισσότεροι στην εμφάνισή της και με τα φρύδια της και όχι στη δουλειά και στο αποτέλεσμα της δουλειάς που ίσως δούμε? Όχι καλέ, τι να με κόφτει εμένα, ναι, τι έκανε ο κόσμος. Δηλαδή ο κόσμος εννοείται, θα δει κάτι το προφανές θα κάτσει να σχολιάσει. It's okay, η Σοφία έχει μια καριέρα από εδώ μέχρι εδώ. Sorry. Οπότε τι, δεν έχει σημασία. Για τη μάχη του με την κατάθλιψη και πώς την αντιμετώπισε, μίλησε ο Λεωνίδας Κακούρης στο Όλα Γκουντ. Κινητήριος δύναμη. Τα παιδιά μου. Το γεγονός ότι δεν ήθελα να επιτρέψω να έχουν δίπλα τους έναν πατέρα ο οποίος δεν έδειχνε καταθλιπτικός, έδειχνε δίστιμος, αλλά δεν ήθελα να στερήσουμε τα παιδιά μου, από τα παιδιά μου μάλλον, ποτέ την καλή εκδοχή μου. Δηλαδή η καλή εκδοχή μου είναι αυτή που τους αξίζει. Υπάρχουν σίγουρα πάρα πολλοί λόγοι ο σύγχρονος άνθρωπος να βρεθεί σε μια κατάσταση είτε δυστυχίας είτε μέσα σε εισαγωγικά καταθλιπτικής περίοδου. Θέλει πάρα πολύ ψυχραιμία και δουλειά και με τον εαυτό μας και με τους άλλους, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας, δεν είναι να είμαστε εμείς καλά, μοναχικά καλά δεν μπορεί να είναι κανείς άνθρωπος, πιστεύω. Η Σοφία Παυλίδου έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό OK και αποκάλυψε πως δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση τα πρώτα χρόνια της καριέρας της. «Ήμουν ένα κοριτσάκι που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, χαμογελαστή, κοινωνική και με μια συγκεκριμένη εμφάνιση. Για κάποιους λοιπόν αυτό το κορίτσι ήταν η εύκολη, αυτή που ήθελε να κοιμηθεί με όλους. Δεν θα αναφέρω ονόματα γιατί δεν έχει καμία σημασία. Θα σου πω όμως ότι δέχτηκα σεξουαλική παρενόχληση από πολλούς συναδέλφους στην αρχή της καριέρας μου. Θυμάμαι να κάνω δοκιμαστικό και η κάμερα να παίρνει τα πόδια μου αντί το πρόσωπό μου που μιλάει. Άλλη φορά σε σύριαλ, κωμωδία που έπαιζε σε prime time, πήγα να κάνω στο στούντιο μια σκηνή πρόβα και έλειπε όλο το συνεργείο. Ήταν ο συνάδελφος με ένα μποξεράκι και μου ζήτησε να γδυθώ. Για σκηνή που ήταν prime time στις 9 το βράδυ, γιατί να γδυθώ? Εννοείται ότι σηκώθηκα και έφυγα από εκείνο το γύρισμα. Ένιωσα την ανάγκη τότε να πάρω τηλέφωνο τον πρωταγωνιστή της σειράς και να του πω τι μου συνέβη. Μου απάντησε, έτσι συμβαίνει Σοφία. Δυστυχώς, έρχονται κοριτσάκια που θέλουν να βγουν στην τηλεόραση, τους λες, κατέβασε την τυράντα σου και γδύνονται. Οπότε βρίσκουν και τα κάνουν. Ο Αργύρης Πανταζάρας, καλεσμένος στο «Καλύτερα δεν γίνεται», μίλησε για την κλοπή της μηχανής του. Όταν βγήκα έξω και είδα ότι η μηχανή λείπει, ναι,
συνέχισα την πορεία μου. Αλήθεια. Είπα, δεν με νοιάζει. Αυτός που κάτι σου στέρισε στην πραγματικότητα, εμένα μπορεί να μέσωσε από κάτι. Το πήρα το μήνυμα έτσι και λέω καλή τύχη. Καλό δρόμο. Τυχερώσε τόσο πολύ, την είχες φτιάξει, δηλαδή και το φθινόπωρο που τα λέγαμε ήταν όλα... Δεν έχει σημασία. Δες τι ωραία που το σκέφτεται. Τι να αρρωστήσεις. Αυτό που μου πήρες μπορεί να είναι αυτό που με έσωσε. Θέλει τζάν από άλλα να σκάσε τώρα τα λεφτά. Δάγκωσε την τρέλα ναι μας και ας τα τάλα για μετά. Κάντε άκρη, δώστε κάτι, ξεχυρίζει από αγάπη. Πλημμυρίζει από σιρόπι στο αλόνι του Προκόπη. Γιαγιάδες στην Κρήτη ξεπερνούν τον εαυτό τους και γίνονται viral τραπάροντας. Με αφορμή το τραγούδι Μελιτζάν από Αλάνα, μίλησαν στην εκπομπή «Τώρα ό,τι συμβαίνει». Για πρώτη φορά το ζω εγώ αυτό και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και χαρούμενη και ελπίζω και όλος ο κόσμος που το βλέπουμε από την ανταπόκρισή τους να έχει πάρει το μήνυμα ότι η μουσική ενώνει, δεν διχάζει. Οι γιαγιάδες τρελές, το αρέσει η μουσική, και κάναμε και ένα καλαμπούρι παραπάνω. Σας ευχαριστούμε και εσάς και τα παιδιά για αυτή την εμπειρία που κάναμε. Που την κάνουμε κάθε καλοκαίρι. Που ξεφεύγουν μια στιγμή από τη φροντίδα των εγγονιών, των παιδιών. Μα η γιαγιά μας πονηρή, έχει κρύψει την καλή. Τη λαδώνει, την πυρώνει και μεσός την μπαστουρώνει. Και έτσι γίνεται μια στάρ, πολλοί θέλουν να τη φαν. Τέλειες είναι, τέλειες. Είναι καλά, πρέπει να το δείτε. Πρέπει να το δείτε από την αρχή. Τι βίντεο κλιπάρα είναι αυτό. Πλάκα κάνεις. Δεν παίζεται που φτιάχνουν το γλυκό Μελιτζάνα και περιγράφουν πώς το φτιάχνουν. Αλλά με ένα έτσι, ξέρεις... Και χιουμοριστικό τρόπο προφανώς. Κλείσιμο στο μάτι, ναι, στο παράνομο και σε όλο αυτό που πρεσβεύει η μουσική. Εντάξει, είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό και είναι πάρα πολύ καλογυρισμένο. Πολύ καλογυρισμένο. Είναι σαν ταινία μικρού μήκους αυτό. Φωτισμοί. Κάθε χρόνο από την Κρήτη γίνεται μια τέτοια προσπάθεια και κάθε χρόνο με ένα άλλο διαφορετικό ύφος. Ναι. Δεν έχω καταλάβει πώς ξεκινάει αυτό, δηλαδή από πού πηγάζει από την επικαιρότητα. Πάντα θέλουν απλά να περάσουν ένα μήνυμα για την Κρήτη. Εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει. Κοίταξε, φέτος σίγουρα το μήνυμα ήταν ότι η μουσική ενώνει και σε αυτό θα έλεγα να σταθούμε, γιατί πραγματικά είναι το πιο ηχηρό μήνυμα που μπορούμε να δώσουμε αυτή τη χρονιά τουλάχιστον για τη μουσική, γιατί με όλα αυτά που έχουμε δει, κάθε μέρα μας κάνει να αναρωτιόμαστε για διάφορα. Οι γυναίκες αυτές λοιπόν, τι να πω, είναι σοκαριστικό το πόσο τέλεια επίσης τραγουδάνε, το πόσο εκπληκτικά παίζουν σε αυτό το βίντεο κλιπ, είναι η χαρά της ζωής. Παίζουνε τέλεια, παίζουν καταπληκτικά όλες. Εγώ δοξάζω το Θεό που έχω φίλο τον Δημήτρη Μακαλιά και είμαι σίγουρη ότι αν μας αξιώσει ο Θεός να γεράσουμε θα κάνουμε κάτι τέτοια. Θα τα αναλάβει εκείνος όλα τα γυρίσματα. Εγώ μπορώ να είμαι κάπου να σας βλέπω. Θα είσαι μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα βλέπουμε και άρθρα που λένε «Τους θυμήθηκαν αυτούς οι 30 χρόνια μετά, κοίτα τι κάνω, κοίτα πώς γίνανε». Και εμείς που ακόμα καφώνε. Που ακόμα καφώνε, εμείς ακόμα εκεί. Χαρά της ζωής οι κυρίες στην Κρήτη, αλλά χαρά της ζωής και ο Αργύρης Πανταζάρος, ο οποίος βέβαια, καταπληκτική αντιμετώπιση απώλειας, δηλαδή να σου κλέψουν τη μηχανή και εσύ να είσαι για κάποιο λόγο γίναν όλα. Έχει γράψει και δημιουργεί. Πόσο το πιστεύω, παιδιά. Πόσο το πιστεύω και πορεύομαι με αυτή τη σκέψη πάντα. Είναι και ηλικιακό. Είναι και θεμοριμότητα όμως. Δηλαδή, θέλω να σου πω, είναι σε αυτή την ηλικία και το έζησε. Εγώ, όταν ήμουν μικρούλα και πήγαινα στα κάστρινγκ και είχα το παπί μου και βγαίνω από το πρακτορείο μοντέλων και βλέπω το παπί να λείπει, έκλαιγα. Δεν είπα τι ωραία που το έκλεψε αυτό. Εντάξει, αλλά να σα πω κάτι. Τώρα όλα αυτά, οκ, τα έχουμε και ασφαλισμένα. Δηλαδή, αν μα το κλέψουν, εντάξει, δεν γίνεται, θα αποζημιωθούμε, θα πάρουμε ένα άλλο. Αλλά σου λέει ο Αργύρης δεν πήγε να πάρει άλλη μηχανή. Πιστεύω ότι έγινε για κάποιο λόγο. Για άρα κάποιο το λόγο, άφησε. Εγώ πιστεύω αυτό, παιδιά, το άφησε πάντα. Και σου λέει άστο, για κάποιο λόγο δεν πρέπει να ξανανεύει. Μπορεί να συνδέεται σε με κάποιο άλλο περιστατικό που μπορεί να έχει γίνει κοντά εκείνο το χρονικό διάστημα. Μπορεί να έχει πάθει κάποιο γνωστό του και να λέει πάλι καλά, γιατί ήτανε δεν είναι γραφτό να γίνει αυτό. Έτσι. Είναι τρόπο ζωή αυτό. Αυτή η σκέψη όταν σου έρχεται στραβή, πρέπει πάντα να βλέπει το πίσω. Να λες, παιδί μου, ότι για καλό, για κάποιο λόγο έγινε. Εγώ το κάνω αυτό πάντα. Απ' την άλλη, είναι και πρακτική η λόγη όμω, ρε παιδί μου. Γιατί... Η μετακίνηση εννοεί, εντάξει, προφανώ. Ναι, είναι ηθοποιό. Τρέχει στα κάστινγκ, στα γυρίσματα από εδώ, από εκεί. Αν δεν έχει αυτοκίνητο, α πούμε, και η μηχανή είναι το μόνο σου μέσο, είναι και θέμα. Και ότι προσπαθούμε όλοι να αντικαταστήσουμε αμέσω κάτι το οποίο χάνουμε. Ό,τι και αν είναι αυτό, είτε το χάνουμε, είτε μα το κλέβουμε. Το πρώτο πράγμα που λέμε είναι κάτσε να το αντικαταστήσω. Αλλά αυτό σαν στάση ζωή να θεωρεί ότι κάποια εμπόδια έχουν έρθει για κάποιο λόγο για να είναι σημάδι. Καμιά φορά θα πω να το ακούμε, γιατί αν το αισθανόμαστε, κάτι γίνεται και μέσα μας, λειτουργεί διαφορετικά.
Και να αφήσουμε εδώ τα εγχώρια θέματάκια μας, να πάμε στα διεθνή, γιατί ο Δημήτρης έχει φέρει άπειρες ειδήσεις εδώ. Βλέπω, θα μιλάμε μέχρι αύριο. Και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκινήσουμε τα σημερινά διεθνή με μια πολύ ωραία και ευχάριστη είδηση. Γιατί ένα κορίτσι εδώ δικό μας, που έχει αγαπήσει πάρα πολύ την Ελλάδα, αφού είχε στραφεί στη χώρα μας και επιχειρηματικά, είχε κάνει κάποιες επιχειρήσεις, κυρίως Αθήνα και Μύκονο, αν θυμάμαι. Η Λίτζεϊ Λόχαν. Παντρεύτηκε. Νάτος εδώ με τον καλό της. Βλέπουμε και τη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram. Ναι, και μάλιστα έγραψε από κάτω: «Είμαι η πιο τυχερή γυναίκα στον κόσμο. Με βρήκες και ήξερες ότι ήθελα να βρω την ευτυχία και τη χάρη. Όλα. Είμαι εκστασιασμένη που είσαι ο σύζυγός μου. Η ζωή μου και τα πάντα μου. Κάθε γυναίκα πρέπει να νιώθει έτσι κάθε μέρα». Έγραψε λοιπόν σε αυτή τη λεζάντα. Το νηφικό πού είναι το νηφικό? Παντρεύτηκα στο Ντουμπάι. Εκεί δεν έχουν νηφικά εκεί? Μια μπουρκα, κάτι. Όχι. Δεν ανέβασε. Ένα ρούχο, ωραίο. Θα το ανεβάσει, φαντάζομαι, σε δεύτερο χρόνο ή μπορεί να το έχει πουλήσει κάπου για να βγάλουμε και το κάτι τη. Τόσα έξοδα όλα. Μπορεί. Ντουμπάι σου λέει. Τα δίνουμε έτσι απλά. Κοίτα, πολύ ευθυσμένη πάντως. Πολύ, πολύ αγάπη. Και πολύ ταιριαστή. Το Νοέμβριο που μας πέρασε είχαν αραβωνιαστεί, οπότε να, τώρα είναι, είναι και ο γάμος. Είναι γάμος. Από καλέ, όσο τώρα γνωρίζω, τι δηλαδή δεν έχει εδώ επιχειρήσεις τώρα που παντρεύτηκε, τα πούλησε και έφυγε. Τον Γκάζι ήταν. Τον Γκάζι δεν το είχε ακόμα τον. Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχει αλλάξει όνομα και στη Μύκονο επίσης το Beach Bar και αυτό έχω την αίσθηση. Σου λέει πολύ όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις. Και δεν πειράζει, ας τα πουλήσει όλα αυτά, να μείνει με τον άνθρωπο της ζωής της. Καλύτερα θα περάσει. Έτσι, ένα βράδυ που μιλούσαμε με τη Λίντσε εκεί για τις επιχειρήσεις, μου είπε για... Βγήκε το κάψτε τα όλα, κάψτε τα, τη σβήση. Δεν τα θέλω πια, κάψτε τα όλα. Τι έχει λείψει, Μπετούλα Δημήτρης. Έλα, γύρνα αύριο, σε παρακαλώ. Θα σε πάρω και μετά τηλέφωνο. Σου πω 5-6 που έχω κρατήσει έτσι, ωραία να στα πω έτσι, ως ανεβάσω λίγο. Κάβα! Τα κράτησα κάβα για την εβδομάδα που έλειπες. Τα κρατούσα για την τελευταία εκπομπή, ξέρεις. Λοιπόν, να σας πάω τώρα στη Ριάννα που επιτέλους το είδαμε το κορίτσι μας. Α, πώς σας φαίνεται, εδώ, κουκλάρα. Λοιπόν, έκανε έξοδο, είναι η πρώτη φορά ουσιαστικά που τη βλέπουμε. Μετά τη γέννηση του μετά παιδιού. Τη γέννηση του παιδιού. Με τον Ασαπρόκη που τους πετύχαμε στο Λονδίνο. Τι είναι αυτά εδώ που δεν πηγαίνω σε ένα μπαρμπέρικο να ρίξω ένα ωραίο κρεματάκι, λέει ο Ασαπ. Ριάννα, δεν έρχεσαι και εσύ? Και πήγανε μαζί. Αλήθεια. Και κάτσαν εκεί. Ναι. Και με τους υπόλοιπους εκεί που ήταν μέσα στο μπαρμπέρικο και τα λέγανε. Και πολύ ωραία περάσανε. Mm-hmm. Και ανεβάσαν και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο στο Instagram. Αυτά έγραψε... τα χλουδωτά εδώ τι είναι, ρε παιδιά? Η γούνα είναι από, το... από την κουκούλα του Μπουφάν. Ναι. Όχι, όχι. Okay. Τι σου λέει, κάτσε. Κάτσε, θα ξαναδείξουμε το πλάνο. Τέλος πάντων, σε άλλο πλάνο φαινόταν. Εντάξει, και αυτή τώρα ψάχνει αυτό. Α, τρομερή εντύπωση, ρε παιδιά. Να, αυτό, τι είναι αυτό? Λουλούδι. Λελούδι είναι, είναι διακοσμητικό. Όχι, άρα δεν το βλέπουμε. Στο Λονδίνο πόσους βαθμούς έχει αυτή τη στιγμή? Δεν θα έχει. Και εμένα μου κάνει. Που βλέπεις το Μπουφάν και αυτά. Μπορεί να κρυώνει, ρε παιδί μου. Μπορεί, μπορεί να κάνει. Περίμενε τώρα λίγο, γιατί πραγματικά με έβαλες. Όλα φωτογραφίες της Αντέλα από το Χάιντ Παρκ και δεν ήταν με κοντομάνικα και τέτοια. Δεν ήταν τόσο... Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, το Λονδίνο δεν το έχω, αλλά στο Παρίσι έχει 19. Και δεν είναι και ζεκιτάκι απλό. Λίγο πιο πάνω είναι το Λονδίνο, δεν θα έχει μια ψύχρα. Στα χιόνια να πας. 19, ρίχνεις μια ζακέτα πάνω. Εντάξει, τώρα το φοράει και σαν ύφος και σαν αξεσουάρ. Είναι και το look. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Heidi Klum. Μπέτι, δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι τα. Και στην Αντέλ, που επιτέλους, δηλαδή, τουλάχιστον στην Αγγλία, στο Λονδίνο συγκεκριμένα, στο BTS Festival, στο Hyde Park, κατάφεραν και την είδαν. Με φοβερή εδώ δημιουργία και απαρέλη, βλέπουμε, όπως και τα κοσμήματα επίσης. Wow. Η οποία, όπως βλέπουμε και από κάτω, πιστεύω βλέπουμε, πολύ σωστά βλέπουμε λοιπόν, υπέθεσα, δήλωσε ότι κάποιοι ένιωσαν πραγματικά προδομένοι με την απώλεια των κιλών. Γιατί έχασα να σας θυμίσω περίπου 45 κιλά. Ναι. Και ουσιαστικά. Ότι άλλαξε την εικόνα της. Ότι άλλαξε την εικόνα της και ότι τελικά ενέδωσε στις όποιες πιέσεις μπορεί να είχε όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να αλλάξει την εικόνα της. Κάτι το οποίο βέβαια δεν ισχύει, γιατί το έκανε γιατί το ήθελε η Αντέλ. Σαν αλλαγή στη ζωή της. Μπορεί να το έκανε και για λόγους υγείας, παιδιά. Δεν ξέρουμε τι προβλήματα μπορεί να αντιμετώπιζε η κοπέλα. Στο κάτω-κάτω είναι επιλογή της. Αλλά προφανώς το λέει γιατί μπορεί κάποιοι άνθρωποι που είχαν περί τα κιλά, ας πούμε, είχανε να είχαν ταυτιστεί μαζί της και σου λέει γιατί το έκανες εσύ και μας πρόδωσες. Ναι, λόγω του diversity γενικότερα που προωθείτε, ναι. Ναι, που δεν ήταν στα πρότυπα όλων των άλλων τραγουδιστριών. Ναι, και γι' αυτό είπα κιόλας ότι τελικά ενέδωσε, ας πούμε, στις πιέσεις και έχασε τα κιλά αυτά. Άρα θα τρελαθούμε, ό,τι και να κάνεις θα πρέπει να απολογηθείς. Συγγνώμη δηλαδή, και τόσα χρόνια που έβγαζε δίσκους και ήταν νούμερο ένα, που είχε τα περισσότερα κιλά, τι της είπαν, δεν θα βγάλεις ξανά άλλο δίσκο, πιστεύετε? Αυτό να σας πω ότι το είπε σε μια συνέντευξη που έδωσε στο ραδιόφωνο του BBC σχετικά με, την, με το χάσιμο, την απώλεια των κιλών. Το είχε αναφέρει και στη συνέντευξη που είχε κάνει στην Oprah Winfrey νωρίτερα.
Και είχε δηλώσει μάλιστα, για μία ακόμη φορά να το πούμε, ότι τα είχε χάσει για τον εαυτό της. Επειδή το ήθελε η ίδια. Φάνηκε και από τον τρόπο που παρουσιαζόταν στις φωτογραφίσεις της και στα περιοδικά, πόσο πολύ της άρεσε η νέα της εικόνα. Ναι, ναι. Μα πόσα χρόνια, παιδιά, έβγαζε. Ναι, πόσα χρόνια έβγαζε η Αντέλ με τα άλλα τα κιλά, τα παλιά. Θα μετρήσουμε τα άλλα, το 19, το 21, το 23. Τόσα άλλα έχει βγάλει. Πόσα χρόνια. Δεν θα του τα είχαν πει από την αρχή, από την πρώτη τη επιτυχία, δεν θα του το είχαν κάνει. Προφανώς η γυναίκα, για κάποιου δικού του λόγου, είτε ήταν υγεία, είτε ήταν αισθητική, είτε δεν ξέρω τι μπορεί να σκεφτότανε, ήθελε να τα χάσει. Μπορεί, ναι, επειδή είχε χωρίσει. Ουσιαστικά, βέβαια, η απώλεια αυτή του βάρου συνέπεσε με τον χωρισμό, εντάξει. Πάντως είναι τρομακτικό το πόσο λόγος, πολύ πρέπει να απολογήσει για όλα, έτσι. Είναι τρομακτικό το πόσο πρέπει να απολογήσει. Ναι. Αυτή τώρα από παντού και τι κριτική δέχεται από παντού. Επίσης, να πούμε ότι η παχυσαρκία είναι ασθένεια. Δηλαδή, αν κάποιος είναι παχύσαρκος, καλό είναι και για τον εαυτό και για την υγεία του. Ανεξάρτητα από την εικόνα του και για τα συναφή, όλα αυτά που λένε όλοι αυτοί, είναι καλό για τον οργανισμό του. Λοιπόν, για κάπως έτσι εμείς να αλλάξουμε κλίμα και να σας στείλουμε διακοπές τελευταία εβδομάδα για μας, αλλά και εσείς θέλετε κάπου να πάτε να ξεκουραστείτε, να λιαστείτε, να κάνετε ένα μπανάκι. Εδώ ο Δημήτρης Μάρκος και το Kythnos.tv σας το προσφέρουν απλόχερα. Μπορείτε να πάτε λοιπόν δύο άτομα για ένα απίστευτο τριήμερο στην Kythno. Στο Azul Houses, δίπλα στη χώρα της Κίθνου, λοιπόν, για να νιώσετε την ηρεμία των διακοπών και να ξεκουραστείτε σαν να είστε στο σπίτι σας. Θα ταξιδέψετε βέβαια με τη Ζάντε Φέρις και το πλοίο Διονύσιο Σολωμός, που αναχωρεί καθημερινά από τον Πειραιά για τις Δυτικές Κυκλάδες. Και σας προτείνουμε να μπείτε στο Kythnos.tv για να δείτε και τις καλύτερες επιχειρήσεις στο νησί αυτό. Και για παράδειγμα, σας δίνουμε και δύο που θεωρούμε εδώ καλύτερες και θα πάτε εκεί για να πιείτε τα κοκτέιλ σας στον Παγιώκο, στη μαγευτική παραλία Απόκριση, αλλά και στα λουτρά της Κίθνου, στον Μπαϊράκι, για να φάτε πάνω σε ένα τραπέζι που είναι δίπλα στο κύμα κυριολεκτικά. Στέλνετε ένα μήνυμα στο 14999, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας ή τηλεφωνείτε στον ίδιο αριθμό. Και ταυτόχρονα δεν ξεχνάτε να κάνετε ακριβώς το ίδιο για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο Peugeot 208 έκδοση like 1200 κυβικών, 75 εν λόγων, αξίας 15.700 ευρώ. Μία είναι η λύση, 14999. Στέλνετε μηνυματάκι με το ονοματεπώνυμό σας ή τηλεφωνείτε στον ίδιο αριθμό. Εμείς θα φύγουμε γρήγορα. Μην πάτε βέβαια πουθενά. Μπετούλα, άμα βρήκες κανονικό πάγο, βάλτον, γιατί γυρίζουμε και έχουμε Μαρία Αντωνά με φρέσκα νέα εδώ από τα social media που έγινε χαμός το Σαββατοκύριακο. Έχουμε Άντζελα Τίκη, θα είναι στην παρέα μας η Χριστίνα Αλεξανιάν και φυσικά εδώ πίσω ο Νίκος Καρβέλας, ο σεφ μας, για να μας μαγειρέψει απίστευτα. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Αντωνά τώρα παρακαλώ, κοντινός, όχι κοντινό πολύ, ανοιχτό, ανοιχτό, δείξτε λίγο. Ανοίξτε λίγο. Το τρέπεστε το κορίτσι, εδώ το τύρι όλο απλόχερα σε εσάς, δάστε καλά. Καλημέρα, είπαμε σε αυτό το καυτό πρωινό λοιπόν εδώ, αφιερώνω, αυτό το Σταυροπόδι στην Πέμπτη μαγείρα το αφιερώνω. Το αφιερώνεις? Ναι, το αφιερώνω. Για πες μας, βγήκες, έκανες βόλτα στα social αυτό το Σαββατοκύριακο? Αν έκανα, κάνω και τίποτα άλλο να ρωτάς. Μόνο social κάνω. Έκανα, είδα εκεί πράγματα, θάματα, παιδιά, Twitter, αλλά εγώ θα σας πάω στα social media για να δούμε το τι ακριβώς συνέβη αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάρα πολλά έτσι υπέροχα περιστατικά συνέβησαν. Και θα ξεκινήσουμε εννοείται με τον αγαπημένο παρουσιαστή της καρδιάς μας για φέτος, τον Γιώργο Τολιανό, ο οποίος ταξίδεψε για να έρθει στην Ελλάδα γιατί είμαστε εν όψιμη τελικού και τελικού Survivor 2022. Εδώ λοιπόν βλέπετε το βιντεάκι το οποίο ανέβασε από τα social media του. Πραγματικά αυτό το παιδί πώς γίνεται να είναι τόσο εκφραστικό ακόμα και με μια τεράστια μάσκα. Έτσι. Δεν ξέρω. Ατελείωτο το ταξίδι. Αγαπώ. Και γιατί λέει μπήκα σε λάθος πτήση? Γιατί δείχνει, όπως βλέπεις, άλλο σημείο, από άλλο σημείο να ξεκινάει και να καταλήγει. Δεν δείχνει δηλαδή την Ελλάδα τελικό προορισμό. Καταλήγει μέσα στη θάλασσα, στο κενό. Καλέ, πάει ειρηνικό αυτή η πτήση. Πάει ανάποδα αντί να πηγαίνει Ατλαντικό. Κατάλαβα. Μα έτσι έρχονται νομίζω ανάποδα, όχι? Όχι, καλέ. Για πόσο τον αγαπώ. Πόσο. Όλοι μας. Δεν μπορώ με αυτό το χιούμορ. Γίνεται να μην τον αγαπάς τώρα αυτόν τον άνθρωπο? Δεν γίνεται. Θέλω κάποια στιγμή, αν θα μας βλέπει, αν θα μας ακούσει και η γυναίκα του η Κωνσταντίνα, να της πω ότι πολύ θα ήθελα να δω αυτό το μωρό, τον Λιανότζη, ειλικρινά. Ήταν μαζί του μέχρι τώρα, μέχρι το τέλος, οπότε προφανώς να γυρίσανε και μαζί, όλοι μαζί οικογενειακώς, γιατί δεν αποχωρίζεται σε καμία περίπτωση τη γυναίκα του και τη μικρή του κόρη. Όμως είναι από τις περιπτώσεις που λες, είναι αναντικατάστατος. Δεν ξέρω γιατί. Αισθάνομαι ότι του έχει ταιριάξει τόσο πολύ αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρεις, ποιος μπορεί να το συγκριθεί. Εγώ νομίζω ότι το έφερε και στα μέτρα του. Ακριβώς. Δηλαδή. Αλλιώς το παρουσίαζε ο Σάκης, είχε ένα άλλο δικό του τρόπο και προσάρμοσε το φορμάτ στο δικό του ύφος. Δηλαδή το χιούμορ που κάνει λίγο παραπάνω σε όλα αυτά τα παιχνίδια της Καραϊβίκης, γιατί μπορεί και έχει. Ναι. Και βέβαια πόσο κατά καιρούς μπορεί έτσι, οι διάφοροι ταλαντούχοι άνθρωποι να αδικηθούν.
Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, και ο Γιώργος, το τι είχε ακούσει τον πρώτο καιρό που ανέλαβε την παρουσίαση. Ναι. Ήτανε η Άρτα και τα Γιάννενα. Λέγανε πάρα πολλά. Ναι, αν θα τα καταφέρει. Κοίταξε, ναι. Δεν νομίζω ότι είχε αρνητική κριτική. Αλλά είχε ακούσει. Απλά επειδή είχαμε συνηθίσει το Σάκη για πόσες, δύο ή τρεις σεζόν το έκανε ο Σάκης. Ναι, βέβαια, ότι δεν το θεωρούσαν πρώτης γραμμής και για το The Voice, νομίζω, πιο παρουσίαζε, πιο talent show. Είχαν ακουστεί και γραφτεί πάρα πολλά. Φέρνει, λέει η Γκρίνια. Μια αλλαγή σκητάλης πάντα νομίζω ότι θα έχει κάποιους ανθρώπους που οι οποίοι δεν θα την αγκαλιάσουν. Έχουν κάποιες αμφιβολίες. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι από τις περιπτώσεις που δεν θυμάσαι και κάτι άλλο πριν από αυτό, χωρίς να θέλω να μειώσω το Σάκη σαν η Μανίδη, αλλά θεωρώ ότι έχει αφήσει τόσο πολύ τη σφραγίδα του ο Γιώργος σε αυτό το παιχνίδι και έχουν δεθεί τόσο πολύ και οι παίκτες μαζί του. Δηλαδή, δίνει τόσο πολύ καλή ψυχολογία και μέσα στο κομμάτι του παιχνιδιού που είναι αναντικατάστατος. Που κάνει αμάνα τους ξεδέσει. Είναι all-star ο τύπος, τι να λέμε τώρα. Είναι λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα άλλο αγόρι, το οποίο η αλήθεια είναι ότι ο Χρήστος Δάντης είναι ένας από τους πιο έτσι, αγαπημένους τραγουδιστές που έχουμε τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, ο οποίος μέσα από τα social media του παίρνει συνήθως θέση για διάφορα πράγματα τα οποία θεωρεί ότι τον θίγουν. Στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε εδώ στην ανάρτησή του σε σχέση με το chart show, όπου είχε αναφερθεί το όνομά του, ήταν στην θέση νούμερο 6 στα chart και τον πείραξε πάρα πολύ το γεγονός ότι μέσα στην αναφορά και στα credits τα οποία αφορούσαν το όνομά του, δεν ήταν μόνο οι επιτυχίες του, τα τραγούδια του και η μουσική του, αλλά και το γεγονός το ότι έχει γίνει αναφορά και στους γάμους του και στα παιδιά του. Ο ίδιος λοιπόν με την ανάρτηση αυτή που βλέπετε γράφει ότι το γεγονός ότι στα credits που με αφορούν αναφέρεστε στους γάμους μου σας κάνει όχι μόνο αναξιόπιστους αλλά και ρατσιστές. Κατηγοριοποίηση και σεξισμός λέγεται αυτό. Δηλαδή, εάν ήμουν ομοφυλόφιλος, θα το αναφέρατε, θα φοβόσασταν τις αντίστοιχες οργανώσεις. Συμπληρώστε τότε και γιατί είστε ακριβείς ότι έχω σχέση με μια γυναίκα μικρότερη κατά 33 χρόνια κατίνες. Να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, αυτό που εμφανίστηκε. Αυτό εμφανίστηκε στο chart show, σε μια καρτέλα που... Στις πληροφορίες, λογικά, που γράφουν για κάθε καλλιτέχνη από κάτω, όταν προβάλλεται το βίντεο και το τραγούδι, του γράφουν πληροφορίες για τον καλλιτέχνη. Σαν μήνυμα βιογραφικό, δηλαδή. Και στα τι να πούμε εμείς που στα περιοδικά γράφει Μπέτι Μαγκύρε τον τάδε. Και στα social της εκπομπής γίνεται. Του σημειάζει πόσο χρονών είμαι, ποια έχω παντρευτεί και πόσα παιδιά έχω. Εντάξει τώρα, εγώ να πω λίγο να κάνω το δικηγόρο διαβόλου. Δεν νομίζω ότι γίνεται κακό προαίρετα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι κάποιος ήθελε να πει κάτι κακό. Σαν βιογραφία, άμα θες να πεις κάτι. Ναι, μωρέ, δεν το βρίσκω τόσο κακό να πεις, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά ας πούμε στους υπόλοιπους το έχουν κάνει σε όλους. Ή αυτή η αναφορά γίνεται μόνο στον Χρήστο. Μπορεί και να το παραλείψει η αλήθεια, είναι Δημήτρη. Όταν μιλάς για έναν τόσο μεγάλο καλλιτέχνη. Πολλά μπορείς να παραλείψεις. Με αυτή την καριέρα. Ρε παιδί μου, όμως, να σας πω κάτι. Έχουν και δύο πλευρές. Δηλαδή, θα μπορούσε να μην αναφερθεί, αλλά και το ότι αναφέρεται, δεν νομίζω ότι το κάνει κακό προέρετα. Δηλαδή, στο Wikipedia, όταν μπαίνεις και βλέπεις τη βιογραφία ενός καλλιτέχνη. Άλλο στο Wikipedia και άλλο τώρα στις πληροφορίες. Εγώ να σας πω κάτι. Το είδα σαν να αναφέρουν τις επιτυχίες της ζωής του. Έχει κάνει 231 επιτυχίες. Τόσες επιτυχίες έχει γράψει μόνος του. Έχει παντρευτεί 4 φορές με επιτυχία γιατί ερωτεύτηκε, φαντάζομαι, και παντρεύτηκε. Άρα και είναι ευτυχισμένη στιγμή του να παντρευτεί μια γυναίκα. Έχει και 3 παιδιά που είναι πάλι ευτυχισμένους. Πολλά θετικά βλέπω σε όλο αυτό. Δεν αλλά, συνηθίζεται να πούμε όμως ότι να γράφεις για έναν καλλιτέχνη από κάτω την οικογενειακή του κατάσταση. Δηλαδή θα γράψει, θα γράψει Δημήτρης Μακαλιάς παντρεμένος με παιδί και. Δεν συνηθίζεται αυτό το πράγμα. Εντάξει. Δεν θα με πείραζε. Ωραία, ναι. Δεν θα με πείραζε για να μην υπάρχει. Είναι σκέψη, προφανώς. Εντάξει. Τι να πεις. Είναι περίεργο. Το θέμα είναι πάνω από τους ανθρώπους που εξωτερικεύει, παιδιά, αυτό το οποίο σκέφτεται. Αυτό μπορεί να είναι θυμός, θα το πει, θα το γράψει. Θέλει να το μοιραστεί με το κοινό. Αντίστοιχα, πάντως, ας πούμε, για την περίπτωση, ξέρω εγώ, του Νίκου Καρβέλα, δεν αναφέρει ούτε για γάμους ούτε για παιδιά. Άρα δεν γίνεται για όλους. Όχι. Αυτό αλλάζει λίγο το δεδομένο. Ναι. Δηλαδή, άμα το κάνεις συγκεκριμένα για έναν άνθρωπο και δεν το έχεις κάνει για όλους να αναφέρεις και κάποια οικογενειακά στοιχεία, ας πούμε, στο βιογραφικό του. Έτσι, σίγουρα θα αναφέρει ο Χρήστος Δάντης. Πουλάει η αλήθεια τον τελευταίο καιρό ο Χρήστος Δάντης, ιδιαίτερος και ο λόγος της προσωπικής του κατάστασης. Λοιπόν, εγώ θα προχωρήσω και μιας και που είμαστε έτσι και αναφερόμαστε σε τραγουδιστές, θα μείνουμε σε ένα τραγουδιστή πάρα πολύ αγαπημένο. Εμένα, αν με ρωτάτε, είναι ο αγαπημένος μου, ο καλύτερος όλων, εγώ θεωρώ, ο Αντώνης Ρέμος. Εδώ πέρα τον βλέπουμε λοιπόν σε μια φωτογραφία με τη γυναίκα του, την Ιβόνη Μπόσνιακ, πόσο ήρεμοι και πόσο ευτυχισμένοι, οι οποίοι ετοιμάζονται για τις καλοκαιρινές τους διακοπές και από ό,τι ξέρω ετοιμάζει και ένα μουσικό υπερθέαμα λοιπόν στις 25 με 30 στη Μύκονο, Αντώνης Ρέμος.
στην αγαπημένη τοποθεσία που ξέρετε, όπου εκεί θα παρευρεθούν όλοι. Κάθε χρόνο βρίσκεται εκεί για μια φοβερή συναυλία. Για μια φοβερή συναυλία, για όπου είναι και ένας τρόπος με τον οποίο διαφημίζει πάρα πολύ και τη χώρα μας στο εξωτερικό, γιατί ξέρουμε ότι έχει και πολλές φιλίες και συνεργασίες με ανθρώπους από το εξωτερικό. Έχεις πάει ποτέ, έχεις παρευρεθεί σε... Όχι, δεν έχω πάει ποτέ. Μπορεί να πάει κανένας Έλληνας αυτό, πάει, μπαίνει κανείς Έλληνας. Ενώ γι' αυτό είπα ότι είναι μια πολύ καλή διαφήμιση για τη χώρα μας στο εξωτερικό. Λοιπόν, και μια και που είμαστε έτσι σε ένα πάρα πολύ αγαπημένο ζευγάρι, θα σας πάω και σε ένα άλλο που είχαν baby shower, ο λόγος για τη Λάουρα Νάργες και τον αγαπημένο της Χρήστο Σαντιγκάη. Πιο όμορφη από ποτέ, πιο λαμπερή από ποτέ αυτό το κορίτσι, αυτό το γαλάζιο φόρεμα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μας δηλώνει πως it's a boy, το αγοράκι τους, το περιμένουν να τα κρατήσουν αγκαλίτσα. Τα παιδιά νομίζω ότι είναι πιο ευτυχισμένα από ποτέ σε ένα υπέροχο μοναδικό πάρτι που πόσο πρωτότυπο ήταν και αυτό το φόρεμα το οποίο φέρε φόρεσε η Λάουρα. Πέθανα, Μπέτη, μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, ναι, με την τρυπούλα στην κοιλιά, φοβερό. Κυλίτσα. Εντάξει, ο Σαντιγκάη φαίνεται πάρα πολύ ευτυχισμένο στο παιδί. Στάσει, δεν το συζητάνε. Καταπληκτικό ζευγάρι. Τούτου. Με το καλό να έρθει αυτό το αγοράκι. Οπότε, αν θυμάμαι καλά, έρχεται Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Κατά εκεί δεν είναι τώρα πολύ σύντομα. Αλήθεια. Γιατί τη βλέπω την κοιλιά, εγώ νομίζω ότι τη γεννάει η Λάουρα. Νομίζω διάβασα στο πόστο από κάτω, δεν ξέρω, Μαρία, αν γνωρίζεις, ότι δεν είναι τώρα άμεσα να γεννήσει, είναι για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δεν είναι. Από εκεί νομίζω, αλλά η κυλίτσα, η αλήθεια είναι ότι προδιαθέτει έχει, ότι θα γεννήσει, ας πούμε, σήμερα, παράδειγμα, αύριο. Ναι, ρε παιδί μου, είναι κυλίτσα μεγάλη. Ναι, μπαμπάτσικε. Τι ωραία που το ζουν όλο αυτό και τι ωραία που το μοιράζονται και μαζί μας και βλέπουμε στιγμή-στιγμή τέλος πάντων την πορεία αυτού του ζευγαριού. Mm-hmm. Να είναι καλά και με το καλό να έρθει το αγοράκι. Με το καλό να έρθει το αγοράκι αυτό το πανέμορφο. Λοιπόν, τώρα πάμε στο δικό μας το αγοράκι, τον Πάνο που συνάντησε τον Λευτέρη, τον Πανταζή, αυτόν τον υπέροχο, τον μοναδικό μουσικό που ξέρω τι αδυναμία τον έχει η Αθηνά Εφαλίδου. Τεράστια. Ο οποίος τον έχει, μιλήσει... τον έχει. Τον έχει, γεια. Έχει, Μπέτη μου, του έχει πολύ μεγάλη αδυναμία. Πλαστικοφλέξ. Μας μίλησε για την προσωπική του ζωή. Η αλήθεια είναι, φαντάζομαι ότι θα χρειαζόταν μια ολόκληρη ημέρα για να μιλήσει αυτός ο άνθρωπος για τη ζωή του, για τους έρωτές του, για τα ταξίδια του, για την κόρη του, την Κόνη Μεταξά, που παντρεύεται και σε λίγο καιρό, αλλά και για την περίπτωση του αν θα ξαναπαντρευόταν ο ίδιος. Oh. Για πάμε να δούμε. Αχ, μωρό μου, θησαυρέ μου, και κουκλί μου δεν γράφει στο... Λένε, όχι στο Λευτέρη Πεντεζή. Βέβαια. Αυτά που μου λέει η κόρη μου, λέει... Εγώ θα σου λέω την αλήθεια, όχι οι άλλοι που σε φοβούνται και σου λένε όλοι ναι. Εγώ θα σου λέω και όχι. Όχι, εντάξει. Λένε και όχι, εντάξει. Λένε όχι. Μπορεί να μου ζητήσουν κάτι το οποίο δεν μπορώ εγώ να το κάνω και εκεί χαλάει η συμφωνία απλά. Τα διαμάντια στο κορμί της είναι όλα τα λεφτά. Της αρέσει να μαλλίτης όμως είναι όλεπα. Με κάποιο τράπερ θα κάνατε συνεργασία ή να πείτε τραπ κομμάτι. Βέβαια. Ετοιμάζω τώρα για το χειμώνα. Να βγάλω ένα δίσκο με 10 τραγούδια, νομίζω θα είναι πολύ ωραίος δίσκος και θα έχει από όλα τα τραγούδια μέσα. Ίσως με τον Τρανό κάνα ντουέτο, δηλαδή ετοιμάζω πραγματάκια. Μπορεί να δούμε και με τον Τρανό. Δεν θέλω να κουράζω τον κόσμο, θέλω να τον ξεκουράζω. Γίνεται πολλής λόγος για τα μηνύματα που περνάει, τους στίχους. Εντάξει, αν θα κάνω συνεργασία, ο στίχος θα είναι πιο... θα τον προσέξουμε, δεν θα είναι... Αυτό το είδος που λένε τα παιδιά αυτά, τα οποία απλά τα λένε, αποκλείται να το έχουν ζήσει, γιατί είναι πολύ μικρά τα παιδιά αυτά για να έχουν ζήσει τέτοιες καταστάσεις. Απλά είναι αυτά, είναι, ξέρεις, είναι σημεία των καιρών που έρχονται και από την Αμερική και είναι πειρασμένα όλα τα παιδιά από εκεί. Τύπα η καρδιά μου δυνατά, τα, τα, τα. Τώρα βγάζετε και τραγούδι, βγάλατε με το Βαλεντίνο. Ένα καβεράκι κάναμε. Δύο λεπτά κρατάει, έχω κάνει το τατά, έχω κάνει το διαμάντια στο κορμί σου, κάποια δικά μου και γίνονται χαμός όλα τα κλαμπ. Έτοιμος για το γάμο? Πάντα, πάντα, εγώ είμαι πάντα έτοιμος για τα πάντα. Για τη σκόνη έλεγα, όχι για... Δεν ξέρω το δικό μου γάμο έλεγες. Έτοιμος για το δικό σας γάμο, λοιπόν, παντρεύεστε. Δεν μιλάς ποτέ, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να έρθει ένα πλάσμα και να σου δώσει μια στο κεφάλι και να λες, α, αυτό είναι το... Έλυσα το πρόβλημα της ζωής μου. Πια δεν θα είμαι μόνος μου, θα έχω και σύντροφο. Αλλά τώρα μιλάμε για την κόρη μου. Η κόρη μου, εντάξει, είμαστε έτοιμοι να γίνει ο γάμος το άλλο Σάββατο, πρώτα Θεός, έτσι, εγώ θα είμαι... Αυτός που θα τους διασκεδάζω, αυτός που θα πάει την ύφη στο γαμπρό. Θα κάνω πολλά πράγματα. Τη δίαιτα την τηρείτε? Έχω χάσει καμιά δεκαριά κιλά. Θα χάσω άλλα 2-3 για να μπορώ να πάρω κανένα 2, καταλάβεις. Τι να κάνω. Η Κόνη μας είπε θα τραγουδήσει και η Ελένη Φουρέιρα μάλλον. Θα τραγουδήσετε μαζί? Μπορεί, γιατί όχι. Άμα θα είναι
έτοιμη φορέλα και να μου πει πάμε λεπά, φύγαμε. Είστε έτοιμος να γίνετε και παππούς? Θα έρθει και αυτό κάποια στιγμή. Θα έρθει. Εντάξει. Θα μάθουμε στο παιδί να λέει λεπά, όχι παππού. Όχι. Αλλά άμα δυσκολεύεται, πάμε λεπά που. Να είναι μαζί. Το ταξίδι τη αγάπη θα το κάνουμε μαζί. Αχ, μωρό μου. Γιατί γελάς. Μαγικό, λεπαπού. Ξέρεις τι μου ήρθε τώρα. Λέω, αφού κάνει remake όλα τα τραγούδια, remake, τα διασκευές, θα κάνει το έλα στο λεπά. Εμείς να ευχηθούμε ό,τι το καλύτερο στα παιδιά, γιατί παντρεύονται αυτό το Σάββατο σε 5 μέρες. Ναι. Η κόρη μεταξύ με τον Μάριο Καπότσι. Βέβαια να πω ότι ήταν αναμενόμενο θα τραγουδήσει ο Λεπά, φαντάζομαι, στο γάμο. Φαντάζομαι. Αλλά από ό,τι είδα, δεν ήξερε ο ίδιος ότι μάλλον είναι και η Φουρέιρα να τραγουδήσει. Εγώ άλλο ήθελα να ρωτήσω, η Νύφη πώς το πάει στην εκκλησία, πάνω σε χαλιά, σε μαγικά χαλιά. Βέβαια, φανταστικό. Το λιγότερο, αυτό αξίζει. Λοιπόν, να του ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Θα είμαστε εκεί, φαντάζομαι, το Σάββατο να καλύψουμε αυτό το γάμο για να τον παίξουμε του χρόνου. Τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, δεν ξέρω πότε. Και εγώ θα λέω να είμαστε εκεί το Σάββατο, γιατί. Όχι, εμείς. Εγώ έχω μεγάλη γωνία να δω, θα πάει ο Ξιαρχό. Θα πάει. Εσύ, για να δούμε. Μεγάλη αγωνία. Μεγάλη αγωνία. Περιμένουμε αναμετάδοση live. Λοιπόν, έχουμε στην παρέα μας την Ατζηλατίκη. Καλημέρα, Ατζηλατίκη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μια χαρά, όλα πολύ ωραία. Έχουμε και new entry σε αστρολογικά. Γιατί από αύριο τα ξημερώματα αλλάζει. Ο Ερμής περνάει στο ζώδιο του καρκίνου. Μετά ο Άρης θα περάσει στο ζώδιο του Ταύρου. Επομένως, σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ερμή και αύριο για τον Άρη, για να δούμε πώς επηρεάζει τον καθένα μας ξεχωριστά. Θα λέξει ότι είναι μια καλή εβδομάδα. Είναι, αρχίζει και χαλαρώνει λίγο. Α, πάλι καλά. Ναι, είναι, οι ενέργειες χαλαρώνουν. Την Τετάρτη, να πω, εδώ θα είσαστε συντονισμένοι, διότι θα κάνουμε και τα υπόλοιπα του Ιουλίου. Ναι. Την Πέμπτη θα μιλήσουμε για τις προβλέψεις του Αυγούστου και θα κάνουμε και την Παρασκευή τα ερωτικά του καλοκαιριού. Αυτά πολύ ωραία. Αυτά απασχολούν πολύ κόσμο. Βεβαίως. Γιατί, Αθηνά μου? Όχι εμένα, πολύ κόσμο. Εγώ, γιατί και σε εμάς δεν μας απασχολεί, συγγνώμη, και σε σχέση να είσαι, δεν θες να δεις πώς θα πάει. Τι να δω τώρα, το παντρεμένοι άνθρωποι, τώρα τι να δω. Α, κλείδωσε. Κλείδωσε, είχε ρίξει άγκυρα, δεν πάει πουθενά. Τελείωσε. Ξεκινάμε, Ατζήλ. Λοιπόν, η νέα σελήνη, λοιπόν, συγγνώμη, η νέα θέση του Ερμή στον καρκίνο για εσάς τους κρυούς μας είναι, εστιάζεται στο πολύ συναισθηματικό εσωτερικό κομμάτι, στην οικογένειά σας, κάτι που βοηθάει να λυθούν κάποιες παρεξηγήσεις στο περιβάλλον σας, ή μπορεί να μοιραστείτε τις σκέψεις σας, τα συναισθήματά σας, γενικότερα με τους αγαπημένους. Γενικά είναι μια πιο συναισθηματική οπτική, για να πω την αλήθεια, και βγάζει και περισσότερες ευαισθησίες. Έχετε μια τάση εδώ, μια διάθεση, γιατί θα μείνει μέχρι τις 19 Ιουλίου, να κάνετε διακοπές περισσότερο στο σπίτι, ή αν θα έχετε ένα εξοχικό, λίγο πιο εσωτερικό το κομμάτι, και πολύ εσωτερικό διάλογο. Για τους Ταύρους μας, το κομμάτι το οποίο διελάβνει πλέον ο Ερμής τον καρκίνο, έχει να κάνει με το να ιντριγκάρει λίγο την περιέργειά σας και να θέλετε γενικότερα να ανταλλάσσετε απόψεις, γενικά προσπαθώντας να μάθετε περισσότερο. Ή μπορεί να σας επωφελήσει μια γνώμη την οποία θα ακούσετε ή μια συμβουλή και να θέλετε κάτι να το ζητήσετε. Οι πληροφορίες πολλές φορές μπορεί να έρθουν αφιλτράριστες και αυτό μπορεί να σας οδηγήσει είτε σε κουτσομπολιά, χωρίς να το θέλετε, μπορεί να εμπλακείτε, έτσι. Ή να γίνουν αποκαλύψεις οι οποίες εσείς μπορεί να μην θέλετε. Όταν είναι πάντα από την αντίθετη πλευρά να γίνουν αποκαλύψεις προς όφελός σας, είναι πάντα δεκτές. Αλλά όταν είναι για τα δικά μας, είναι λίγο αυτό που προσπαθούμε πάντα να αποφύγουμε. Για τους δίδυμους, λοιπόν, είναι ο δικός σας κυβερνήτης. Στη νέα αυτή θέση εστιάζει πολύ περισσότερο το κομμάτι των οικονομικών, της σταθερότητας, και γενικά εκεί μπορεί να γίνονται κάποιες συζητήσεις ή κάποια σχέδια και πιθανόν και κάποιες συμφωνίες. Τώρα, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι το δικό σας ατού γενικά, γι' αυτό και είναι ο καρκίνος ο δεύτερος οίκος για εσάς, είναι λοιπόν το ατού σας να μπορείτε να διαβάζετε τις ανάγκες των άλλων, και έτσι με τον Ερμή σε αυτή τη θέση είναι κάτι που μπορείτε να το πουλήσετε, αυτό το προϊόν, που προϊόν μπορεί να είναι μία υπόσχεση, μπορεί να είναι στο κομμάτι της δουλειάς σας, μπορεί να είναι μέσα στη σχέση σας. Αυτό λοιπόν το επόμενο διάστημα σας βοηθάει πάρα πολύ στην να προμοτάρετε, να προωθήσετε και να πουλήσετε ό,τι ακριβώς θέλετε και προς όφελός σας. Για τους καρκίνους μας εδώ, λοιπόν, από τη στιγμή που έχετε ήδη τον ήλιο, περνάει και ο Ερμής, όλες οι αισθήσεις σας είναι οξυμένες, σκέφτεστε και νιώθετε περισσότερο. Γενικότερα υπάρχει μία προθυμία εξωτερήκευσης και των σκέψεών σας, αλλά φυσικά και των συναισθημάτων σας. Ταξίδια και σχέδια μπορεί να μπουν σε εφαρμογή αυτήν την περίοδο.
Γενικά όμως, επειδή είναι και λίγο παρορμητικό ζώδιο, και εσείς έχετε αυτή την τάση του παρορμητισμού και να βγαίνουν πάρα πολύ έντονα και τα συναισθήματα και οι σκέψεις σας, χωρίς να τις πολυσκεφτείτε και να τις δίνετε λίγο ομά στους άλλους. Λιοντάρια μου, Μπέτη μου, πού είσαι? Λοιπόν, εδώ. Που είσαι. Οι φίρμες βγαίνουν στο τέλος του προγράμματος. Θα μας έρθει στο τέλος της εβδομάδας για το κλείσιμο. Κάπως έτσι, έτσι πάει. Έτσι, σαν την Αλέξη Σκόλου που έβγαινε τελευταία στους τύπους. Λοιπόν, ο Ερμής λοιπόν στον καρκίνο που είναι μαζί με τον ήλιο για εσάς είναι πρώτον εργασία από τα παρασκήνια. Είναι λίγο σχέδια σε αναμονή. Γενικότερα έχει μία υπομονή, μία αποσυμπίεση της ενέργειας. Κρυφά σχέδια που μπορείτε να κάνετε. Υπάρχει πάρα πολύ ισχυρή διαίσθηση. Είναι και μία τάση απομόνωσης. Δηλαδή αυτό σας γιατρεύει, σας βοηθάει. Αλλά από την άλλη ακούστε τη διαίσθησή σας, ακούστε αυτό το διάλογο. Διότι μετά τις 19 ο Ερμής θα περάσει το δικό σας το ζώδιο, επομένως ό,τι σχέδιο έχετε και ό,τι θέλετε είναι η στιγμή της εκτέλεσής τους. Μάλιστα. Λοιπόν, Παρθένη μου, για εσάς ο δικός σας κυβερνήτης περνάει στον 11ο οίκο. Για εσάς αυτό τι σημαίνει? Εδώ σας δίνεται η δυνατότητα της πρωτοτυπίας στις σκέψεις. Είναι αυτά που θα σας δημιουργήσουν νέες προοπτικές. Δείτε το λίγο διαφορετικά δηλαδή. Προσεγγίσεις σας πρέπει να είναι λίγο διαφορετικές. Οι φίλοι για εσάς πάντα είναι η οικογένεια, δεν σας αρέσει η οχλαγωγία. Επομένως εδώ τώρα έρχεστε πιο κοντά με τους φίλους σας, κάνετε πιο περισσότερες συναντήσεις, να περάσετε όμορφα μαζί τους. Για όσους ενδιαφέρονται μπορεί να υπάρξουν και γνωριμίες μέσα από τον κύκλο σας ή πιο ευρύτερα. Και αυτά μπορεί να σας βοηθήσουν στα δικά σας σχέδια. Ο Ερμής έχει να κάνει με τα σχέδια, επαναλαμβάνω γι' αυτό λέω συνέχεια αυτή τη λέξη. Ό,τι στόχους έχετε και ό,τι σχέδια έχετε, είναι μια στιγμή την οποία μπορείτε να δείτε πολύ μελλοντικά. Να το δείτε λίγο πιο μακριά. Ζυγή μου, εδώ λοιπόν για εσάς στην κορυφή του οροσκοπίου σας περνάει ο ήλιος, είναι και ο Ερμής. Επομένως έχετε ενδιαφέρουσες ιδέες και προτάσεις, τις οποίες μπορείτε να εξελίξετε, επομένως και μία ιδέα η οποία που έχετε σε επαγγελματικό επίπεδο. Να ξέρετε ότι όλα φαίνονται, δηλαδή μια στιγμή που όλα φαίνονται. Νέα προσέγγιση στα επαγγελματικά σας, αλλά και προβολή της εικόνας σας. Ή μπορείτε να μάθετε και κάτι το οποίο βλέπετε ότι είναι κάτι πολύ καλό για την καριέρα σας. Να σας πω κιόλας εδώ πέρα, όπως η ιδέα σου ότι ο πελάτης δεν έχει δίκιο, έχει γίνει σειρά αλυσίδα εστιατορίων. Το είδες νομίζω. Ναι, το είδα. Είναι λοιπόν η ιδέα σου, το βλέπεις, άρα λοιπόν μπορείς να κάνεις, να δεις ότι η ιδέα σου μπορεί να εξελιχθεί, ότι είσαι στο σωστό δρόμο. Σκορπιοί μου, λοιπόν, εδώ διευρύνετε τους ορίζοντές σας και το πεδίο των ενδιαφερόντων σας, συνομιλιών, οπτικής και αντίληψης. Γιατί ο Ερμής αυτή τη θέση είναι θέση τύχης. Και πώς μπορεί να έρθει η τύχη σας? Είναι ότι κοιτάτε, αναζητήστε τις ευκαιρίες από άλλους, σε άλλα πεδία. Πεδία τα οποία μέχρι στιγμής, λόγω πεπιθήσεων, μπορεί να μην τα αγγίζατε. Είτε αυτό είναι επαγγελματικό, είτε είναι ερωτικό, βρεθείτε στο σωστό σημείο. Δείτε το λίγο διαφορετικά. Θέλει από εσάς θετική στάση. Θέλει δηλαδή μια αισιόδοξη έτσι, οπτική. Αυτό το διάστημα ακούστε και μαθαίνετε. Μπορεί να σας έρθουν πληροφορίες από ανθρώπους που δεν το πιστεύατε ότι μπορεί να σας βοηθήσουν. Επίσης, αυτή η περίοδος έχει ένα εκπαιδευτικό ενδιαφέρον και επίσης επαφές με άτομα του εξωτερικού. Για τους τοξότες μας, η θέση του Ερμή εδώ στον 8ο είναι λίγο σκοτεινή, δηλαδή δεν είναι τόσο πολύ ανοιχτή. Τι σημαίνει γι' αυτό? Ότι χρειάζεται να δώσετε πολύ ιδιαίτερη προσοχή και να μελετήσετε πολύ τις τελικές σας αποφάσεις όσον αφορά κοινά αποκτήματα ή διάφορες συνεργασίες. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα διαζύγιο, μια λήξη μιας συνεργασίας. Δείτε το αυτό το κομμάτι, τι θα δώσετε, πώς θα το συμφωνήσετε, ποια θα είναι η τελική σας απόφαση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Επικοινωνήστε τα συναισθήματά σας και μπορεί είτε να θέλετε να πείτε τα μυστικά σας είτε να τα κρύψετε. Για τους εγώ καιρούς μας, είναι ήδη ο ήλιος, έρχεται και ο Ερμής ακριβώς απέναντί σας, άρα η δημοτικότητά σας είναι αυξημένη, όπως επίσης και η διάθεσή σας για εξωστρέφεια, για γνωριμίες, για να βγείτε. Είναι μια πολύ καλή φάση για διαπραγματεύσεις, συμφωνίες και υπογραφή συμβολέων. Επίσης, μπορείτε να διευθετήσετε νομικά θέματα και για τους ελεύθερους προτάσεις, είτε μπορεί να τις κάνετε εσείς, να θέλετε να κάνετε μια πρόταση δέσμευσης ή να γίνει απέναντι σε εσάς μια ανάλογη αντίστοιχη πρόταση. Υδροχόη μου, εδώ πέρα ο Ερμής περνάει στον 6ο οίκο, το οποίο έχει να κάνει πολύ με την καθημερινότητα, έχει να κάνει με το άγχος που μπορεί να έχετε, δηλαδή δεν θα λείπει.
Αλλάζει η καθημερινότητά σας, μπαίνετε σε μια νέα φάση ή θέλετε να μπείτε σε μια νέα φάση. Σκέφτεστε πολύ τα επόμενα σας βήματα στο εργασιακό κομμάτι, τι θα κάνετε, τι σας συμφέρει και γενικά αναζητάτε λύσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι, έτσι. Υγεία και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Αυτό κυνηγήστε το. Επίσης, για κάποιους μπορεί να είναι μια στιγμή που θέλετε να πάρετε ένα κατοικίδιο. Ή ασχολείστε με τα κατοικίδια σας. Γενικά σας φέρνει έτσι μια θετική στάση στη ζωή σας αυτό. Και για τους ηχθείς μας εδώ, αυτή η νέα θέση λοιπόν του Ερμή είναι η αναζήτηση της χαράς. Γενικότερα υπάρχει μια έντονη κοινωνική δραστηριότητα και διάθεση για καλοπέραση. Αυτό σημαίνει κιόλας ότι ρισκάρετε επίσης. Εδώ ίσως να έχετε την τάση για βραχυπρόθεσμες επενδύσεις και για εύκολο χρήμα, το οποίο μπορεί να σας το δώσει, αλλά ουσιαστικά θα πρέπει να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις κινήσεις τις οποίες κάνετε. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ας δούμε πάρα πολύ. Έλα, δούμε ξανά. Πολύ σκέψη. Πολύ σκέψη. Πετούλα, είσαι εκεί, ακούμε τα παιδιά, ακούμε τα πάντα. Σκυλιά, γατιά. Εδώ. Ποια ήταν εκεί, η μεγάλη, η μικρή. Ποια ήταν η μεγάλη. Όχι, δεν είναι κανένας εδώ. Τι τρως. Δεν ξέρω τι ακούτε εσείς. Έχεις φάει το γλυκό από το βάζο. Τι έχεις κάνει, έχεις κάνει πονηριά. Ω, εγώ. Ναι, εσύ. Άλλοι κάνουν πονηριές. Όταν λείπει η κυρά. Άλλοι. Ας το αυτά, λοιπόν. Σε φιλούμε. Έχουμε αύριο, μόνο αυτό σας λέω. Ωχ, κακομοίρα, μην μιλάς πολλά λες. Λοιπόν, σε φιλούμε γλυκά για λίγο, σε αποδεσμεύουμε, γιατί θα πάμε εμείς εδώ με το μαράκι. Πάμε. Να συναντήσουμε την κυρία Άλκη στην Πρίμου και να μιλήσουμε για αντιόξ. Σωστά. Αντιόξ. Ισχυρό αντιοξειδωτικό κατά της γύρανσης. Ακριβώς. Και πρόληψη για το καλοκαίρι. Mm-hmm. Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να μην έχει πανάδες. Νομίζουμε ότι φτάνει η αντιλιακή. Δεν φτάνει όμως. Χρειάζεται να προετοιμάσουμε το δέρμα μας με ισχυρά αντιοξειδωτικά, ώστε να μην κάνουμε πανάδες. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν σήμερα έχω μια μοναδική προσφορά. Μπορεί οι κυρίες που θα καλέσουν στο 210 80 10.000 να έχουν την αντιόξ από 150 ευρώ μόνο 50. Τηλεφωνήστε λοιπόν σε αυτό το νούμερο και απολαύστε μια μαγική θεραπεία. Γιατί είναι μαγική θεραπεία? Γιατί όλες οι γυναίκες μετά το χειμώνα έχουμε κάποιες ρητίδες. Αρχίζουμε να παρουσιάζουμε τις πανάδες γιατί ενεργοποιούνται με τον ήλιο. Mm-hmm. Η αντιόξ λοιπόν μειώνει τη σύνθεση της μελανίνης. Mm-hmm. Όλες οι γυναίκες ή από εμμηνόπαυση ή από ορμονικά προβλήματα έχουν μια τάση να δημιουργούν δυσχρωμίες και κοιλίδες. Και αυτό με τον ήλιο γίνεται όλο. Και αυτό γίνεται χειρότερο το καλοκαίρι με τον ήλιο. Εδώ είναι η διαδικασία πώς πηγαίνει αυτό το μηχάνημα και διεισδύει πολύ ισχυρά αντιοξειδωτικά, mm-hmm. όπως είναι η βιταμίνη C, αλλά ένα ακόμα πιο δυνατό, η γλουταθιόνη. Mm. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα αντιοξειδωτικά το ξέρουν πολύ καλά, ότι η γλουταθιόνη είναι ακόμα πιο ισχυρή από τη βιταμίνη C. Γιατί χρειάζεται να βάζουμε βιταμίνη C αντιοξειδωτικά στο δέρμα μας? Γιατί η οξείδωση είναι αυτή που μας γερνάει και ο ήλιος είναι αυτός που μας γερνάει. Αντί λοιπόν να αποφεύγουμε τον ήλιο συνέχεια, μπορούμε να προετοιμάσουμε το δέρμα μας, να κάνουμε ανοσία στο δέρμα μας, ώστε και να βγούμε στον ήλιο να μην δημιουργηθούν πανάδες. Αυτή η θεραπεία μπορεί να θεραπεύσει και τις πανάδες. Δηλαδή, αν έρθει τώρα κάποιος και κάνει αυτή τη θεραπεία, μία συνεδρία, θα δείτε ότι αποχρωματίζει τις κοιλίδες της πανάδες, φεύγουν οι λιπτές ρητίδες και βοηθάει πάρα πολύ και κοντά στα μάτια ή γύρω από το στόμα. Mm-hmm. Άρα είναι ένα όπλο. Είναι ένα πανίσχυρο όπλο ενάντια στην φωτογύρανση, ενάντια στις πανάδες, στις κοιλίδες και στις λεπτές ρητίδες. Γιατί η βιταμίνη C, όπως ξέρουμε όλοι, γι' αυτό καλό είναι να την παίρνουμε και από το στόμα και σέρουμε με κάθε τρόπο να βάζουμε βιταμίνη C στο πρόσωπό μας το καλοκαίρι, είναι η μεγαλύτερη προστασία του δέρματος απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία. Και να πούμε ότι αυτό δεν έχει ηλικία. Μπορούν οι γυναίκες. Από 18 χρονών, οι γυναίκες που έχουν και μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια, είναι η απόλυτη θεραπεία για να μην χρειάζεται να βάζουμε κονσίλερ. Mm-hmm. Για να μην χρειάζεται συνέχεια να παστώνουμε το δέρμα μας με αντιλιακή. Ναι, μεν θα φοράμε αντιλιακή, αλλά το θέμα είναι πώς έχουμε προετοιμάσει το δέρμα. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή, είναι ανώδυνη, mm-hmm. Δεν πονάει καθόλου, δεν χρειάζεται αναισθησία. Όμως αυτή η φόρμουλα που έχουμε είναι αυτή που δίνει το μαγικό αποτέλεσμα. Φόρεσα το πορτοκαλί μου για να υπενθυμίσω ότι ο αγώνας ενάντια στις πανάδες, στις κοιλίδες, είναι η αντιόξ μαζί με γλουταθιόνη. Έτσι λοιπόν, όσοι θα καλέσουν στο 210 80 10.000 θα μπορέσουν να έχουν από 150 ευρώ μόνο 50 ευρώ αυτή τη μοναδική θεραπεία. Είναι η στιγμή να το κάνουμε αυτό, προλαβαίνουμε. Ή έχουμε αργήσει αυτή τη θέμα που μου στείλει. Θέλω να σας δείξω πριν και μετά που έχω κάνει τέτοια θεραπεία. Ναι. Έχω ένα ειδικό βίντεο
Κοιτάξτε πώς λοιπόν, κοιτάξτε πόσο πιο λαμπερό είναι το δέρμα. Φωτίζει, γιατί είναι πιο λαμπερό, γιατί αντιστρέφουμε τη διαδικασία της γύρανσης με αντιοξυδοτικά. Mm-hmm. Βλέπεις η κύκλη κάτω από τα μάτια, η φωτεινότητα. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό στην αντιγύρανση. Να προλαμβαίνουμε την οξύδωση. Η οξύδωση στο δέρμα μας είναι σαν μια σκουριά. Mm-hmm. Πηγαίνει και τρώει τις πρωτεΐνες, όλες τις πρωτεΐνες του δερματικού κολαγόνου, ελαστίνη, αλουρονικό. Η αντιόξυδη λοιπόν τι κάνει, πάει και προστατεύει τις πρωτεΐνες του δέρματος, κολαγόνου, ελαστίνη, αλουρονικό. Έτσι λοιπόν μέσα στο καλοκαίρι είναι η απόλυτη θεραπεία. Γιατί δεν θα γεράσουμε αυτό το καλοκαίρι. Και φαντάζομαι ότι ενυδατώνει και πάρα πολύ. Ω, τι λέιζερ έχεις φέρει καινούριο για να μου θεραπεύσεις τις πανάδες. Όχι, η πρόληψη είναι το σημαντικότερο και με την αντιόξυδη μπορείτε να κάνετε τη θεραπεία τώρα, να βγείτε να φορέσετε την αντιλιακή σας και να μην χρειάζεται να φοράτε αυτά τα make-up με αντιλιακή, γιατί αυτά θα μπώνουν το δέρμα. Το πιο φυσικό είναι το ίδιο το δέρμα να λάμπει. Έτσι. Και αυτό είναι με τα αντιοξυδοτικά. Τρώμε σαλάτες, τρώμε φρούτα, πίνουμε πολλά υγρά και κάνουμε αντιόξυδο αυτό το καλοκαίρι. Και γυναίκες και άντρες, θέλω να σου πω. Υπάρχουν άντρες που έχουν μεγάλο θέμα με τους μαύρους κύκλους και η αντιόξυδο μπορεί να γίνει, γιατί οι άντρες δεν αντέχουν τις ανέσιμες θεραπείες, ναι. Η αντιόξυδο μπορεί να γίνει και στους άντρες. Mm-hmm. Και να είναι λαμπερό το δέρμα τους, να μην είναι κουρασμένο. Γιατί εντάξει, ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για όλους. Και τώρα αυτό το καλοκαίρι πρέπει να απολαύσουμε τον ήλιο έχοντας προετοιμάσει το δέρμα μας. Και συνήθως η καθημερινότητά μας πάντα φαίνεται στο πρόσωπό μας. Η κούρασή μας και όλα αυτά που περνάμε μέσα στην ημέρα. Έτσι. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν, που θεωρώ ότι θα είναι το ωραιότερο καλοκαίρι της ζωής μας για τον καθένα, αν κάνουμε την αντιόξ, θα βλέπουμε τον εαυτό μας, δεν θα φοβόμαστε τον ήλιο, δεν θα έχουμε συνέχεια άγχος αν θα κάνουμε πανάδες, γιατί θα έχει γίνει η καλύτερη προετοιμασία για το δέρμα μας. 2-10 λοιπόν, 80-10.000, επωφεληθείτε από αυτή την καταπληκτική προσφορά και μπορείτε να κάνετε την αντιόξ από 150 μόνο 50 ευρώ. Ισχύει για όλα τα Dr. Prince σε όλη την Ελλάδα και για τη Θεσσαλονίκη στο 256-254. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ να προσέχουμε το δέρμα μας, γιατί είναι το μεγαλύτερο όργανο που έχουμε. Καλό μας καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν. Να το αγαπάμε. Και εμείς επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα. Μην πάτε πουθενά, γιατί στην παρέα μας εδώ στον καναπέ θα έρθει να κάτσει η Χριστίνα Αλεξανιάν. Τέλεια. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Ποιος είναι πρωινιάτικα? Πριν σε βρω. Γιατί στην παρέα μας είναι με μια νέα εισαγωγή στο Κόκκινο Ποτάμι. Θα μπει τώρα σε αυτόν τον δεύτερο κύκλο λοιπόν επεισοδίων που θα έρθει στο Open από το φθινόπωρο. Στην παρέα μας λοιπόν μια γυναίκα που αγαπώ πάρα πολύ, ένα συναισθηματικό κορίτσι που ξέρει να μιλάει με την αλήθεια της, είναι ειλικρινής, είναι καθαρή, είναι συναισθηματική πάρα πολύ. Και την αγαπάω πάρα πολύ. Έχει τύχει να δουλέψουμε μαζί, τη θαυμάζω πάρα πολύ και λόγω τιμής θα τη θαυμάσετε κι εσείς. Στην παρέα μας είναι η Χριστίνα Αλεξανιάν. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Δικαί μου, θα σε φιλήσω. Πώς είσαι? Καλά, το ξέρω ότι σε αγαπώ και εγώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και χαίρομαι πολύ που είμαστε. Γεια σου, Αθηνά. Έλα, κάτσε από εδώ, εδώ είναι και η Αθηνά. Να τα πούμε λίγο. Καλώς ήρθατε. Γιατί είναι υπέροχο το ότι μπαίνεις και εσύ πλέον στην παρέα του Κόκκινου Ποταμιού. Στην με το παρέα Μανούσο. Του Open. Ναι. Με το Μανούσο, πολύ. Εσύ θα δουλέψεις με το Μανούσο, παλιά. Όχι. Και αυτό λέγαμε με το Μανούσο, ότι περιέργως, ενώ. Είμαι πολλά χρόνια στο χώρο. Αλλάξει πάρα πολλά τηλεοπτικά τουλάχιστον. Ναι, πολύ. Δεν είχε τύχει και είμαι πολύ ευτυχής που μου δόθηκε η ευκαιρία να μπω σε αυτή την τόσο πετυχημένη δουλειά με έναν ρόλο μιας Κωνσταντινοπολίτισσας που η Ροξάνη Πιατά που ξεκινά για να πάει στη Γαλλία, σταματάνε στη Θεσσαλονίκη και εμπλέκεται μέσα στην ιστορία μας και ζει πια Θεσσαλονίκη. Σαν να σε κυνηγάει λίγο αυτό το στοιχείο. Λίγο η πόλη, λίγο η Αρμενία, γιατί είσαι και καταγωγή. Είναι καταγωγή μου. Και έτυχε να παίζουμε μαζί και στο Σμύρνο, μου αγαπημένη, ναι. Που έκανες μία Αρμένη. Ένα ρόλο σχεδόν που εμπνεύστηκε από σένα, μπορώ να πω. Ναι, κοίταξε. Σ' αρέσει που κουβαλάς την ιστορία σου. Πολύ. Και τη μεταφέρεις μέσα στις δουλειές σου. Πολύ περήφανη για τη διπλή καταγωγή μου, γιατί είμαι Αρμένησα από τον πατέρα μου και Καπαδόκα από τη Συνασό από τη μητέρα μου. Όπου έχω πάει και έχω βρει και τα πάτρια εδάφη της προγιαγιάς της Χριστίνας στο σπίτι. Τι όμορφο. Και ήταν ένα καταπληκτικό ταξίδι στο χρόνο. Οπότε όταν κάνω και το μονόλογο τα τετράδια της Άννας Αλεκοφιά. Γιατί έχουμε πει απίστευτες ιστορίες με την Αθηνά και πάντα. Το έχουμε ζήσει εδώ. Έφτασε, πήγες μόνη πρώτα απ' όλα. Πήγα με τη μητέρα μου και μπήκα στο σπίτι της προγιαγιάς μου.
Η μαμά του θυμόταν, ναι, το σπίτι δεν το πρόλαβε. Η γιαγιά μου έφυγε από εκεί, μικρή, και ήρθε στην ανταλλαγή του 24. Και ήταν άνθρωποι μέσα. Όχι, το έχουν εγκαταλείψει. Αυτοί που το είχαν πάρει, οι Τούρκοι, είναι στην Άγκυρα και το σπίτι καταραίει με φοβερές ζωγραφιές, με επιγραφές, με επιγραφή που γράφει «Φίλε, είσαι λιθεχαίρον» έξω από το σπίτι, 1897. Οπότε είναι ένα κομμάτι της ζωής μου, είναι το DNA μου. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε από το Σμύρνη μου αγαπημένη, τώρα κάνω τα τετράδια της Αντζέλ Κουρτιάν, που είναι μια αληθινή ιστορία μιας μουδίστρας, μιας αρμένισσας, που ζει όλο το διπορικό θανάτου, από την Προύσα, Αφιόν Καραχισάρ, φτάνει στη Σμύρνη και γίνεται αυτόπτης μάρτυρας της καταστροφής της Σμύρνης. Μια δουλειά που εμπνεύστηκα γιατί μου χάρισε το βιβλίο «Η κόρη της Αντζέλ Κουρτιάν». Πραγματικά μίλησε πολύ μέσα μου αυτό το πράγμα. Και έγραψα ένα μονόλογο που είναι ντυμένος με μουσικές και ελληνικές παραδοσιακές και αρμένικες. Μέχρι τον ερχομό του στην Ελλάδα. Μια... Γιατί είναι σταθμός στη ζωή σου αυτός, ναι, ο ρόλος. Είναι η πέμπτη χρονιά που παίζω αυτό το ρόλο. Πέρα από την Ελλάδα ήμουν επίσημη καλεσμένη στη Βουλή της Κύπρου. Έχω παίξει στη Γαλλία, στο Ισί Λε Μουλινό και στο Μοντρέ, στη Νέα Υόρκη, στη Βοστόνη. Στα κράτη έξω πηγαίνω με υπερτίτλους. Έχει αγκαλιαστεί από παντού και είναι... Ξέρεις, νιώθω ότι με έναν τρόπο ανεβαίνει το φρόνημα εκεί που παίζω. Κάποιοι ταυτίζονται γιατί είναι μικρασιάτες. Κάποιοι βλέπουν την ιστορία μας. Είναι μια... Μέσα από την ιστορία, μέσα από την προσωπική ιστορία της Αντζέλ Κουρτιάν, περνάνε 100 χρόνια ελληνικής ιστορίας και όχι μόνο. Νιώθω ότι το κοινό το έχει περισσότερο ανάγκη πια να γυρίσει λίγο στην ιστορία του, στο παρελθόν. Ξέρεις, του, να πατήσει στα πόδια του. Νομίζω ότι μετά και από τα... Με έναν τρόπο είναι επίκαιρο, πέρα από το ότι είναι 100 χρόνια από την... Είναι η επέτειος για τη μικρασιατική καταστροφή, αυτή η θλιβερή επέτειος. Είναι δυστυχώς επίκαιρο με όλο αυτό τον οργασμό που γίνεται από την γείτονα χώρα. Η Ελλάδα αντιστάθηκε πάντα. Έδειξε ότι οι άνθρωποι του πνεύματος που ήρθαν από εκεί φέρανε θεμέλιους λίθους για να δημιουργηθεί ένας πολιτισμός και να αυγατήσει ο ελληνικός πολιτισμός. Είμαστε ευγνώμονες στους παππούδες μας που πραγματικά φέραν τα φώτα τους και τον πολιτισμό τους. Εγώ με αφορμή αυτό να σου πω ότι μία παράσταση θα δώσω στην Αθήνα, γιατί οι άλλες είναι σε γύρω-γύρω, Κρήτη, ναι. Ρόδο την Κυριακή που μας έρχεται στο Θερινό. Την Τετάρτη αυτή λοιπόν, με την διοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής, θα παίξω στο Αττικό Άλσος. Έχουν μείνει κάποιες λίγες θέσεις ακόμα. Να σπεύσει ο κόσμος. Τετάρτη, εσύ και πήγες απέναντι από τον τελικό του Survivor να κάνεις τώρα. Έτσι. Πήγες και εκεί στο γαλάτσι. Δεν πειράζει, δεν βλέπουν όλοι Survivor να πούμε. Είναι μια παράσταση που αξίζει να δει κανείς. Και πραγματικά να ευχαριστήσω και την Περιφέρεια Αττικής και τον Πατούλη και τον συνάδελφό μας, τον Χάρη το Ρώμα, που κάνανε ένα πρόγραμμα πολύ με μουσικό θεατρικό. Το είχαμε πολύ όλη ανάγκη, και εμείς οι καλλιτέχνες, αλλά και το κοινό. Και μπαίνουν στο φεστιβάλ Αττικού Άλσους, φεστιβάλ Περιφέρειας Αττικής, και παίρνουν την ελεύθερη είσοδο από το e-ticket. Α, είναι έτσι. Ναι, και είναι μια μοναδική εμπειρία, για μένα τουλάχιστον που τη βιώνω. Είναι ένα ταξίδι στον χρόνο και μια εμπειρία για το κοινό, γιατί με έναν τρόπο ζωντανεύει μπροστά του, παρότι είναι μονόλογος, η καταστροφή της Σμύρνης. Μα. Δηλαδή, λέγοντας τη φράση «φωτιά, βάλαν φωτιά στη Σμύρνη», ξετυλίγεται ένα κουβάρι που περιγράφει τα σοκάκια και το διπορικό αυτής της μικρής Αντζέλ. Μέσα από τα μάτια ενός ανθρώπου απλού, πολύ σημαντικό. Ξέρεις τι είναι, δεν το είχα προσέξει, αλλά μου το είπαν στη Γαλλία αυτό, ότι ενώ έχουμε ακούσει πολλές διηγήσεις από ανθρώπους μεγάλους που πια στα 80 τους, στα 90 τους μας περιεγράψανε όλο αυτό το χρονικό, εδώ είναι μέσα από τα μάτια μιας πιτσιρίκας. Γιατί στην αρχή ξεκινάω μάνα και με ένα ταχυδακτυλουργικό γίνομαι κόρη, περνώντας κάτω από ένα τραπέζι, και είναι οι περιγραφές σε νεστότα χρόνου, έτσι όπως τα βιώνει και τα βλέπει η μικρή Αντζέλ. Ακούω λίγο μια Άννα Φρανκ,
Δεν ξέρω αν λίγο ταιριάζει σαν δομή, δηλαδή μέσα από τα μάτια ενός παιδιού να βλέπεις μια ιστορία. Είναι μέσα από τα μάτια της μικρής και όχι μέσα από διηγήσεις μιας μεγάλης γυναίκας που θυμάται και η νοσταλγία. Είναι εναιστώτας χρόνος. Εσύ, σαν Χριστίνα, θυμάσαι τα παλιά, νοσταλγείς τα παλιά ή αφήνεις το παρελθόν να φεύγει και κοιτάς μόνο μπροστά. Αφήνω το παρελθόν να φύγει. Φυσικά κρατάω ωραίες μνήμες, ωραίες παρές, ωραίες γέλια, αγκαλιές. Σε λίγες για τον μπαμπά, ο οποίος έχεις στα χέρια σου υλικό από όταν ήσουν μωρό. Ναι. Έχεις βάφτιση και αυτά με κάμερα τώρα, τότε σε τραβούσε με φιλμ. Καθαριστήριο ρούχων. Αλλά καμία σχέση με αυτό. Έχω λοιπόν, ήταν εραστέχνης φωτογράφος με πολλές κάμερες, με πολλούς φακούς, δηλαδή το μεγάλο του χόμπι. Και έχω φιλμ ασπρόμαυρο τις πρώτες μου στράτες. Όταν η μαμά μου με θύλαζε, τον αδερφό μου να φέρνει βόλτες γύρω μου, γιατί ήμουν καινούργια απειλή. Θα τα ζήσεις τώρα που το δεύτερο παιδί. Άρα δηλαδή ξεκίνησες ως πρωταγωνίστρια του μπαμπά. Ναι. Κατευθείαν, ναι. Τα πρώτα φιλμ, οι πρώτες ταινίες είναι αυτές. Ναι, οι πρώτες μου ταινίες. Πώς πήγες λοιπόν στο θέατρο, ήταν αυτό το εφαλτήριο, πιστεύεις? Όχι, δεν ήταν αυτό το εφαλτήριο. Το εφαλτήριο δεν θυμάμαι πώς ήταν. Θυμάμαι ότι κάτι εκθέσεις του σχολείου, τι θα γίνει όταν μεγαλώσω, έλεγα ηθοποιός, χωρίς να ξέρω. Δηλαδή, ήταν, μου άρεσαν να έρχονται τα ξαδέρφια μου, οι θείοι μου και να τους παριστάνω διάφορα. Ναι. Ήσουν του μπροστά, να βγεις. Ναι. Μου άρεσε στα σκέτς του σχολείου. Δηλαδή δεν υπήρχε κάπου να γίνεται ένα θεατρικό δρόμενο σε όλα αυτά. Πήγαινα και σε πολλές ομάδες εγώ. Mm. Δηλαδή σε προσκοπισμούς. Σκάκι, μπαλέτο. Μπαλέτο, όχι, δεν πήγα. Να. Κλειβητήριο. Οπότε ήθελα να κάνω τους ανθρώπους να μοιράζομαι συναισθήματα μαζί τους και να τους δίνω χαρά. Έδωσα στη σχολή του Εθνικού, πέρασα και εκεί ένιωσα ότι τελικά μάλλον δεν είμαι μια τρελή που θέλει να γίνει ηθοποιός, μάλλον κάτι έχουν δει σε σένα οι άνθρωποι. Κάτι είδαμε και εμείς με το λόγο τιμής τότε. Η αλήθεια είναι ότι ήταν το μεγάλο μπάμ. Μεγάλη επιτυχία. Και νιώθω ότι εκεί ήρθε και είναι σαν άλλαξε και η ζωή σου. Νιώθω ότι ήταν ένα κομβικό σημείο που λες: πήρε μεγάλη δημοσιότητα η δουλειά μου. Επειδή είχα παίξει προηγουμένως σε δουλειές της Μιρέλα, στο Σύρια Λαπών, και μάλιστα από εδώ πέρα είδα έναν από τους τεχνικούς σας που ήμασταν από εκεί, μου λέει: δεν θα με θυμάσαι, γιατί έχουν περάσει και πολλά χρόνια. Είχα ξεκινήσει αρκετά νωρίς τηλεόραση παράλληλα με το θέατρο και με ένα θέατρο ρεπερτορίου που έκανα πάντα. Και η τηλεόραση ήρθε πολύ νωρίς στην ζωή μου. Οπότε η αναγνωρισιμότητα ήταν κάτι που μου ήρθε πολύ σταδιακά και πολύ ευχάριστα. Αλλά το λόγο τιμής ήταν μια εμβληματική παράσταση που και φυσικά σφράγισε την καριέρα όλων μας, των παιδιών που ήμασταν εκεί. Ήμασταν οι περισσότερο από τους μισούς μαθητές στη σχολή του Εθνικού. Άρα γνωριζόσασταν, είχατε ήδη μία φιλική σχέση. Και πολύ σημαντικό και αυτό. Ήταν μια πολύ ειλικρινής παρέα αυτή. Και νομίζω γι' αυτό την αγάπησε και ο κόσμος. Τότε την επαναλάβατε. Ξανά. Είναι από ήταν αυτά μια που περίεργη εμπειρία για μας. Ήταν περίεργο. Όμως. Ναι, ήταν περίεργο. Για πες μας γι' αυτό, γιατί για πολλές φορές λέμε απ' έξω, λέμε μην το ξανακάνουμε τώρα, μην ξανακάνουμε μια σειρά τόσο επιτυχημένη. Να σου πω κάτι, ήταν σαν να έβλεπα βίντεο ζωής μου παιδικό και ξαφνικά να έβλεπα την κόρη μου, αν είχα, να παίζει. Είναι σαν να έβλεπα ένα παιδάκι εκεί. Μου άρεσε που το ξανακάναμε. Μου άρεσε που μας είδα. Καταρχήν το ότι είμαστε όλοι εν ζωή, αυτό που το πας, έτσι όπως έχουμε γίνει. Αλλά τι παξίλει, όχι, μην τα λες, γιατί το άλλο που κάνανε το πες το μωρέ, το ελληνική σειρά. Τα χτυποκάρδια στον Beverly Hills, λείπανε. Είχαμε απόλυες. Θέλω να πω, είμαστε καλά, είμαστε υγιείς, είμαστε δημιουργικοί, ήταν όλα τα παιδιά εκεί και είχε ενδιαφέρον για μένα, πολύ. Νιώθεις ότι είχε την επιτυχία που του άξιζε? Όχι, νομίζω ότι παίχτηκε πολύ αργά, σαν ώρα, αλλά δεν είναι δικά μου θέματα αυτά. Για μένα είχε επιτυχία γιατί ήταν αυτό που, δεν ήταν κάτι λιγότερο από αυτό που προσδοκούσαμε. Θα σε περάσω πολύ ξόφαλτσα από το Me Too, δεν θα μείνουμε σε αυτό. Θέλω να πεις αν από αυτή τη δουλειά έχεις πληγωθεί, αν έχεις νιώσει ότι πέρασες από... Δεν γίνεται να μην έχουμε πληγωθεί. Είναι άλλο να έχεις πληγωθεί και άλλο να έχεις υποστεί ένα bullying, ας πούμε. Σίγουρα. Το να βγαίνεις από αυτή τη δουλειά και να μην έχεις πληγωθεί θα ήταν αφύσικο. Mm-hmm. Έχω πληγωθεί. Δεν έχω υποστεί εγώ αντίστοιχες σκληρές καταστάσεις σαν αυτές που περιγράψανε τα παιδιά και όλες οι που μιλήσανε. Θες γιατί κάνα δύο περιστατικά, ήμουνα και λίγο τζόρας και είπα όπα φεύγω και σταματάω και τώρα. Δεν είχα τέτοια. Το να έχω πληγωθεί, βεβαίως έχω πληγωθεί από συμπεριφορές,
Αλλά να σου πω κάτι, προχωράω μπροστά. Δεν σε σταμάτησε κάτι ποτέ. Δεν με σταμάτησε ποτέ και ούτε με αναχέτησε και ούτε. Ήταν τόση η χαρά και για να είμαστε και ειλικρινείς, μου ήρθαν καλά ναι. τα πράγματα. Δηλαδή είχαν μια ωραία ροή, είχα ωραίους συνεργάτες. Το πλείστον δηλαδή αυτών ήταν ωραίες συνεργασίες. Και άνθρωποι που πραγματικά δεν είχα κάνει αυτή τη δουλειά, δεν θα τους είχα γνωρίσει. Και είμαι πολύ πραγματικά, νιώθω ότι έχω μια κληρονομιά από αυτή τη γνωριμία. Ας πούμε, Ελένη Χατζιαργύρη, Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Λέω ανθρώπους που δεν υπάρχουν και που πρόλαβα, για να πω και τη δασκάλα μου τη Μέρια Ρόνη, που μου αρέσει πάντα να τη μνημονεύω, που είχα τη χαρά σαν παιδί να τα βλέπω στην τηλεόραση και ξαφνικά να είμαι δίπλα τους και να τους αγγίζω. Μου έδωσε πολλά δώρα αυτή η δουλειά. Διάβασα την προσωπική σου ζωή. Θα πάμε και εκεί, φυσικά σε αυτό το μονοπάτι. Έχεις βρει έναν υπέροχο σύντροφο με τον οποίο βλέπω ότι είσαι πάρα πολύ ερωτευμένη. Το καταλαβαίνω. Είμαι καλά, ναι. Δεν θα πω πολλά παραπάνω σε σχέση με αυτό. Αλλά είναι εκτός χώρου. Ναι. Αυτό ήταν, είναι επιλογή να μην είσαι δίπλα σε. Έτυχε. Αλλά δεν είναι ότι το επιδίωκες να μην είναι από το χώρο αυτό. Για να είμαι ειλικρινής, εσύ βέβαια έχεις την καλύτερη. Τέτοιο που είσαι στο χώρο, ναι, την άλλη άποψη. Ναι. Εγώ πάντα ήμουνα. Δεν μου είχε τύχει να ερωτευθώ και να συμπορευτώ με έναν άνθρωπο του χώρου. Αλλά εσύ σίγουρα ξέρεις την πολύ καλή πλευρά του να είσαι με έναν άνθρωπο του χώρου. Ναι, και μου έτυχε να νιώθουμε και καλά και να μας αρέσει αυτό. Πολύ και να δουλεύουμε και εμένα μαζί. Εμένα δεν μου είχε τύχει και μ' αρέσει τελικά που δεν είναι. Όσο και έχει. Και με φορτίζει, ας πούμε. Κοίταξε, υπάρχουν και τα συν και τα πλην. Γιατί εσύ έχεις περισσότερη κατανόηση στα ωράρια, στη δυσκολία αυτή τη δουλειά. Που μόλις καταλάβαμε ότι δεν έχει ο σύντροφος. Έχει κατανόηση. Απλά, έχει κατανόηση, αλλά σε αυτό το βαθμό. Εσύ το έχεις αυτονόητα που δεν καταλαβαίνει το δεν χρειάζεται άλλο. Να το συζητήσω καθόλου. Ναι, δηλαδή η κούραση που έχουμε από τα γυρίσματα και για να επιστρέψω στο Μανουσάκι, το οποίο είναι εξαιρετικό, δηλαδή στείνεται ένα 1919 παντού. Θέλω να πω ότι είναι 10 ώρα που είσαι στον ήλιο, με χειμωνιάτικα ρούχα τώρα εδώ που γυρίζουμε. Αλλά είναι τέτοια η χαρά που τη μεταγγίζει στον άλλον και καταλαβαίνει, ρε παιδί μου, ότι ναι, χαλάλη που κουράζεται, που δεν τη βλέπω, που. Γιατί είναι σπουδαίο αυτό το έργο που αφήνεις τελικά πίσω. Και είμαι πολύ τυχερή που είμαι σε αυτό. Πολύ. Εμείς αισθανόμαστε πολύ τυχεροί που είσαι σε αυτό. Άρα, έχουμε το καλοκαίρι το Κόκκινο Ποτάμι, εδώ στους δέκτες μας το Open. Και τις παραστάσεις θα συνεχίσεις και μετά την καλοκαιρινή περιοδία. Ή θα κάνεις κάτι άλλο θεατρικά. Θεατρικά, όχι. Θα ήθελα να συνεχίσω αυτό το μονόλογο για κάποιες παραστάσεις το καλοκαίρι. Νομίζω ότι οι υποχρεώσεις μου στο Κόκκινο Ποτάμι δεν θα μου επιτρέψουν να κάνω και πολλά πράγματα. Και επειδή θέλω να το γευτώ και να το χαρώ, νομίζω θα παραμείνω, αυτό σου λέω τώρα, στο Κόκκινο Ποτάμι. Και πραγματικά να ευχαριστήσω και το Μανούσο και το Open και για αυτό το υπέροχο ταξίδι που μου προσφέρουν. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Να έχεις και λίγο χρόνο για το μήνα, μην λείπει πίσω ημέρα και από το μέχρι το βράδυ. Τετάρτη, να υπενθυμίσω πάλι. Τετάρτη, λοιπόν, Αττικό Άλσος. Αττικό Άλσος, μοναδική στην Αθήνα. Και μπαίνω στο e-ticket, φεστιβάλ Περιφέρειας Αττικής, για να πάρουμε την ελεύθερη είσοδο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, εγώ. Μεγάλη χαρά μας έδωσες. Εύχομαι καλή καλό καλοκαίρι, δεν θα πω άλλη καλή δύναμη, πια την έχουμε, αλλά καλό καλοκαίρι και σε εσάς, καλή ελευθερία. Καλή περιοδία, να είσαι καλά. Και εμείς να μεταφερθούμε σε κάτι στενάχωρο που μας συγκίνησε πάρα πολύ χθες. Και στην Δίνα Κόνστα, στην αγαπημένη μας αυτή η ηθοποιό, που στα 83 της άφησε την τελευταία της υπέροχη ζωή. Δίνα. Και ετοιμάσαμε ένα βίντεο έτσι λίγο να την αποχαιρετήσουμε και να θυμηθούμε υπέροχες στιγμές που άφησε πίσω της παρακαταθήκη. Καλό της ταξίδι. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι. Υπήρξε ο πιο αγαπητός και χαρακτηριστικός ρόλος στην ιστορία της ιδιωτικής τηλεόρασης, βάζοντας την προσωπική της σφραγίδα και υπογραφή. Και πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς όταν μιλάμε για έναν ρόλο που ενσάρκωσε η υπερταλαντούχα Ντίνα Κόνστα. Γεννήθηκε στη Σάμο μία μέρα πριν εκπνεύσει το 1938 και έχασε τον πατέρα της λίγο καιρό αργότερα. Από παιδί ακόμα απεχθανόταν τη ρουτίνα και κάθε τι συμβατικό. Γι' αυτό αρχικά σκέφτηκε να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία. Όμως ο θείος της, που θα πλήρωνε τις σπουδές της στο εξωτερικό, αποφάσισε πως το επάγγελμα αυτό δεν αρμόζει σε γυναίκες. Η μητέρα της από την άλλη ήθελε να την δει παντρεμένη, κάτι που η ίδια θεωρούσε φυλακή.
Το πεπρωμένο όμως φυγεί αδύνατον. Η νεαρή Ντίνα επιλέγει τελικά την υποκριτική, την οποία σπουδάζει κρυφά από όλους. Μάλιστα, για να μπορέσει να πληρώσει τα δίδακτρα της δραματικής σχολής, εργάζεται παράλληλα σε χρωματοπωλείο. Τηλεοπτικά εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ΕΡΤ το 1976 σε δραματικούς κυρίως ρόλους λόγω της φυσιογνωμίας της, ενώ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αναλαμβάνει και πρωταγωνιστικούς ρόλους στις σειρές που ακολούθησαν. Ρε Ντίνα, τι συμβαίνει? Άντε, τρέλα, τρομάρες, θα γίνεις και πατέρας. Ύστερα η σαρωτική ηθοποιός εισβάλλει στην ιδιωτική τηλεόραση με συμμετοχές της σε αγαπημένες και πολυπαιγμένες σειρές όπως οι Τρεις Χάριτες. Πόσο άλλαξε λοιπόν η Αθήνα από τότε που έχω να έρθω. Μεγαλούπολης, έγινε Μεγαλούπολης. Κι εσείς όμως έχετε αλλάξει. Γίναμε μεγαλοκοπέλες. Το Δίσεξα Μαρτίν. Παρακαλώ, τι θεανό μου δίνετε? Γιολάντα Ραγιά. Εγώ είμαι κυρία Γιολάντα. Γύρισες, χρυσό μου. Από πού? Από την Κάρμεν. Ποια Κάρμεν? Του Ζαμπέτα. Και φυσικά ως Ντένι Μαρκορά με τις φαρμακερές τις ατάκες στους λατρεμένους δύο ξένους. Καλημέρα, Φλωρόνς. Καλώς την. Τι νέα από τον κάτω κόσμο? Τα ίδια, χρυσό μου. Σε περιμένουνε. Λοιπόν, όπως σου εξήγησα, η κατάσταση είναι under control. Θα μείνεις λίγες ώρες, ίσως μέρες στην πανιέρα. Δεν θέλω να σε πανικοβάλω και θα βγεις μόνο με σήμα δικό μου. Στόγια που του τζέλασε μπάνια, τσισουγιάβητη τσιμινιά. Κανένα φρόλουτρο. Παρότι έχει αποτυπωθεί στη συνείδηση του κοινού ως κωμική ηθοποιός, εκείνη πάντα συνήθισε να λέει πως αυτή η ρόλη είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τον ηθοποιό, γιατί μπορεί εύκολα να γίνει γελίος. Εκείνη όμως γνώριζε πολύ καλά που βρίσκονται αυτά τα όρια και ακατόρθωνε πάντα να μην είναι τίποτε το ίδιο χωρίς την παρουσία της. Με αυτό να βεβαιωθούμε ότι έχει λιώσει το κουνφλάρο, ότι έχει διαλυθεί μαζί με τα αυγά. Ομοιογενές υλικό θα έλεγα. Να κάνουμε μια ομοιογενοποίηση. Θα ρίξουμε μέσα στο γάλα το μείγμα που έχουμε. Ανακατεύουμε συνέχεια σε δυνατή φωτιά. Και αυτό το πράγμα θα αρχίσει να δένει. Αυτή εδώ λοιπόν είναι η κρέμα μας. Τέλεια. Όταν αρχίζει και πίζει, άμα θες, ανακατεβαίνουμε εσύ αυτή. Τώρα αυτή την κρέμα μπορείτε να χρησιμοποιήσουμε και σε άλλα. Αυτή είναι βασική κρέμα ζαχαροπλαστικής. Οπότε άμα έχουμε αυτή, φτιάχνουμε ό,τι γλυκά θέλουμε. Μαγειρεύει προφανώς. Θα ξύσω... Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Θα ξύσω εγώ λίγο lime μέσα για το άρωμα. Αφούλ όμως, όχι αστεία. Ναι, το ρέξεις λίγο. Το ρέξα λίγο, κανονικά θέλει δύο lime να ξύσουμε. Και τώρα θα αρχίσει σιγά σιγά αυτό να δένει. Μόλις δέσει, θα του ρίξουμε μέσα το βασιλικό μας. Αρχίζει και γίνεται πιο παιχτό, ε. Τι θες. Όντως. Θες να σε βοηθήσω λίγο. Ό,τι θες, ό,τι θες. Μου λες. Έλα, δώσ' τον. Έλα. Ωραία. Ούτε αυτό δεν κάνω καλά. Ούτε αυτό τώρα λίγο. Με κοροϊδεύουν όλοι. Όχι, όχι, κανένα. Θα δεις πόσο εύκολα θα είναι. Θα τη φτιάξει την Αντιγόνη και θα τρελαθεί. Λοιπόν, ανακατεύουμε εδώ πέρα. Αυτό, όπως βλέπεις, μόσχο μυρίζει και αρχίζει να δένει. Λοιπόν, μόλις κάνω, δες... χαζές ερωτήσεις, θα κάνω συνέχεια. Δεν το πάμε πάντα προς την ίδια κατεύθυνση. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει σημασία. Απλά προσέχουμε το σύρμα μας να ξύνουμε τις γωνίες, γιατί συνήθως το κονφλάουρ κάθεται εκεί. Μάλιστα. Οπότε είναι ένας λόγος για να μας κολλήσει. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, αφού εδώ πέρα έχουμε δέσει, αρχίζει και δένει, ναι. Τώρα για να μην περιμένουμε, βέβαια, θα κάνει φουσκάλες. Θα το τραβήξουμε στην άκρη και θα το βάλουμε στο μίξερ μας να χτυπιέται μέχρι να κρυώσει. Εγώ σου έχω φέρει μία κρέμα έτοιμη. Είναι 20 λεπτά, ας πούμε. 20 λεπτάκια. Α. Μέχρι να κρυώσει. Εγώ σου έχω φέρει μία κρέμα έτοιμη εδώ. Ναι. Η οποία κρέμα μας θα γίνει σαν αυτήν εδώ. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το ζυμάρι τώρα. Okay. Τελειώσαμε με την κρέμα. Ναι. Λοιπόν, για το ζυμάρι μας θα χρειαστούμε το αλεύρι. Τι αλεύρι βάζουμε? Αλεύρι μαλακό πάντα. Ωραία. Θα χρειαστούμε 150 γραμμάρια το βούτυρό μας. Γιατί είπες εκείβους? Παγωμένο. Χρειάζεται να είναι παγωμένο. Ναι, και γιατί για εκείβους? Να... Εμείς το παίρνουμε έτοιμο ολόκληρο. Πάρ' το. Πρέπει για να βοηθήσεις το αλεύρι να ενσωματωθεί με το αλεύρι. Άμα το βάλεις ολόκληρο, θα δυσκολευτεί να το απορροφήσει. Τι είναι, Δέσποινα, όλοι τα ξέρετε αυτά, δηλαδή είναι δεδομένα αυτά που ρωτάω. Τούβλο, εγώ θα το ρίχνω άλλο το τούβλο. Πάρ' το μέσα. Λοιπόν, ρίχνουμε το αλάτι και τη ζάχαρη. Ωραία. Και εδώ έχω 4 κουταλιές της σούπας νερό. Παγωμένο. Okay. Όλο μας το ζυμάρι πρέπει να είναι παγωμένο. Γιατί το κάνεις παγωμένο, τι πια είναι? Πρέπει για να μην λιώσει το βούτυρο και βγάλει πολύ λίπος και γίνει πολύ λαδωμένο. Εγώ που το ρίχνω τούβλο, θα ρίχνω ζεστό για να το λιώσω, κατάλαβες. Να το λάθος. Και μετά θα έλεγα δεν μου βγήκε. Λοιπόν,
Αυτό τώρα θα το αφήσουμε εδώ να δουλευτεί γύρω στα 20 λεπτά. Μάλιστα. Τουλάχιστον. Κρύο για να γίνει τραγανό, γι' αυτό το κάνουμε. Ακριβώς, να γίνει τριφτή η ζύμη που λένε. Τριφτή ζύμη. Λοιπόν, μόλις είμαστε έτοιμοι εδώ και έχει ξεκολλήσει από το μίξερ όλο αυτό, θα πάρουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Α, πόση ώρα θέλει αυτό περίπου? Αυτό θέλει γύρω στο 20 λεπτό. Τέλεια, για να καταλάβω εγώ πόσες ώρες θα απασχολούμαι στην κουζίνα. Κατάλαβες, αυτό μετά τώρα. Μέχρι να βάλεις την κρέμα θα έχεις κάνει και το ζυμάρι. Γρήγορα πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, πώς ανοίγουμε τώρα το ζυμάρι? Έχω κόψει δύο λαδόκολες. Στη μία λαδόκολα θα ρίξω λίγη ζάχαρη άχνη. Για να μην κολλήσει. Για να μην κολλήσει, τη χρησιμοποιούμε αντί αλευριού. Ωραία. Θα βάλουμε το ζυμάρι μας, θα το πατήσουμε λίγο με τα χέρια μας. Και από πάνω πάλι ζάχαρη άχνη. Μπουγάτσα. Θα βάλουμε, μπουγάτσα, ακριβώς. Θα βάλουμε την άλλη λαδόκολα και θα ξεκινήσουμε να ανοίγουμε. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα ανοίξουμε το φύλλο μας, την τάρτα μας, και θα έχει όλη η τάρτα το ίδιο πάχος. Μάλιστα. Το κάνω και σε πλάτες εγώ αυτό, να ξέρεις. Έτσι σιώνει πλάτες. Έτσι σιώνει, ε. Αμέ. Λοιπόν, μόλις την ανοίξουμε λοιπόν και είναι ψηλή, εγώ έχω μία φόρμα εδώ πέρα 28 εκατοστών. Μπορούμε να κάνουμε και φορμάκια μικρά, ό,τι μας αρέσει. Ικανοποιητικό μέγεθος. Ικανοποιητικότατο. Λοιπόν, όπως είναι, του μπάρουμε τη ζύμη μας από πάνω. Δεν μας πειράζει αν σπάσει, αν έχει κενά ή αν έχει οτιδήποτε. Γιατί τη ζύμη μας πλάθεται. Και τρυπούλες να μας ανοίξει. Πάμε και τις μπορούμε να κόψουμε από τα εξωτερικά που περισσεύουν και να τις κλείσουμε. Α, γιατί θα το κόψεις τώρα το εξωτερικό. Θα το κόψουμε, βέβαια. Τι θα το κάνεις, πώς θα το χρησιμοποιήσεις? Αυτό ξέρεις τι θα το κάνω. Θα το φάω. Θα το κάνω μπισκοτάκια. Ακριβώς, ακριβώς. Μπορείς να το αρωματίσεις με λίγη κανέλα. Ναι. Και να κάνεις μπισκοτάκια κανέλας. Που είναι με τη ζάχαρη την άχνη που μου έμεινε εδώ. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το κρατάμε. Το κρατάω. Το βάζουμε λίγο στο ψυγείο να σφίξει. Πόση ώρα? Γύρω στο μισάωρο περίπου. Ωραία. Και φουρνίζουμε στους 170 βαθμούς για 25 λεπτά. Τι, πρώτα λοιπόν, στο ψυγείο και μετά στο πρώτα φούρνο. Πρώτα στο ψυγείο και μετά στο φούρνο. Okay. Θεέ μου, θεέ μου. Εγώ έτοιμη λοιπόν την τάρτα μου εδώ. Καλά φιλάκια, κορίτσια. Καλώς τα κορίτσια μου. Γεια σου, Νίκο. Έχω την τάρτα μου έτοιμη, την έχω ψήσει πριν. Ναι. Έχω την κρέμα μου πριν. Ναι. Όπου πεθαίνω, και ξεκινάμε παιδιά, και κρέμα. Γεμίζουμε. Την κρέμα δεν τη βάλαμε πεθαίνω. Στο ψυγείο. Όχι. Κατευθείαν λοιπόν από το μίξερ. Χτυπήσαμε μέχρι να κρυώσει και παίρνουμε αυτό το μείγμα. Στη θερμοκρασία δωματίου λοιπόν. Θερμοκρασία δωματίου. Λοιπόν, εγώ γεμίζω την τάρτα μου με την κρέμα. Από τον ήχο και μόνο τρελαίνεσαι. Καλά, έλα να μυρίσει. Θα ρίξω από πάνω τις φράουλες. Μπορούμε να βάλουμε και άλλα φρούτα, πιστεύεις, πέρα από φράουλα. Ό,τι φρούτα θέλουμε. Okay. Μπορούμε να βάλουμε ροδάκινα. Ανανά. Απλά δεν δε θέλει φρούτα με πολλά υγρά, δηλαδή αρκούζι, τέτοια. Δεν μπορεί σωστά, να κάτσει. Σωστά. Λοιπόν, βάζουμε. Πώς κινίζουμε λίγη ζάχαρη άχνη από πάνω, στην τάρτα μας. Ναι. Είναι ένα γλυκό πανέμορφο πάντως, έτσι, είναι στολίδι. Στολίδι, παιδιά, δεν υπάρχει. Να το είμαστε. Έτοιμοι. Κάτσε, δεν θέλει ψυγείο μετά για κάποια ώρα πάλι. Πώς να το φας και έτσι. Όχι να το βάλω στο ψυγείο. Η ψυγείο, αγάπη μου, κατευθείαν στην κατανάλωση τώρα. Δεν κάνω αυτό να τελειώνουμε. Έτσι. Άμα δεν έχει υπομονή, το τρως έτσι κατευθείαν. Υπομονή δεν έμεινε άλλο. Δεν έμεινε. Δεν έχει υπομονή. Κάτσε να κόψω εγώ στο μαράκι τώρα εδώ με ένα μαχαίρι. Να το δοκιμάσει. Πρέπει να φάμε και κατάλαβε. Θεώρησα ότι είχαμε χρόνο για να φάμε. Λοιπόν, εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Εγώ ευχαριστώ. Να φάμε εδώ από την έτοιμη. Εσείς μην πάτε πουθενά, παραμείνετε εδώ στο Open, γιατί το πρόγραμμα του Open συνεχίζει μέχρι το βράδυ. Μην πάτε πουθενά και αύριο το πρωί, γιατί αύριο 10 παρα 10 μαζί με την Πέττη Μαγκύρα, ποιοι θα είναι πρωινιάτικα? Εμείς! Γεια σας!